Αποδείξεις live. Αποκαλυπτική, αμερόληπτη, ευθύς και άμεση εκπομπή. Με μεγάλη χαρά να με καλείτε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή ο Μένιος Φουρτιώτης έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους της εξουσίας αλλά και προσωπικότητες της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής και μεταδίδει ειδήσεις όπως ακριβώς καταγράφονται. Γιατί νικητής αναδεικνύεται πάντα η αλήθεια. Σκάνδαλα υπάρχουν. Ένφια, συντάξεις. Αποδείξεις live κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 με τον Μένιο Φουρτιώτη. Χρειάζονται συστάσεις, γιατί πια όλοι γνωριζόμαστε καλά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στις Αποδείξεις Live. Είναι Σάββατο 31 Οκτωβρίου του 2020. Είμαστε εδώ κοντά σας με μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Πολύ δύσκολη ημέρα μετά το διάγγελμα του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ύστερα από τα τελευταία περιστατικά κρουσμάτων για τον κορονοϊό, τα οποία ανάγκασαν την ελληνική κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό ουσιαστικά να μας φέρει σε ένα lockdown. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Σάμο. Μετά την τραγωδία με το σεισμό. Θα συνδεθούμε ζωντανά με τη Σάμο, όπου εκεί η συνάδελφος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και την τραγική είδηση. Αυτή τη στιγμή είναι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Συνάδελφος δημοσιογράφος, φίλος της συναδέλφου που θα βγει σε λίγο στον αέρα, έχασε το παιδί του από το σεισμό. Μία τραγική είδηση. Σε λίγο. Επίσης, αλλαγή κυβέρνησης, ένας χρόνος και κάτι μήνες. Νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, Νάνα Παλετσάκη. Κύριος Τσιάρας. Ναι. Σε λίγο. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, για τη δικαιοσύνη. Γιατί με τα τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, πολλοί κλονίστηκαν. Ναι. Ένα παραδικαστικό κύκλωμα το οποίο
Θεωρούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ, ότι αυτή η ιστορία αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας και θα πρέπει με κάθε τρόπο να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση. Δεν θεωρώ και δεν την ονομάζω πια υπόθεση Νοβάρτης. Είναι ένα παραδικαστικό κύκλωμα, το οποίο το είδαμε απίστευτες καταγγελίες Μένιο, όπου πρωτοκλασάτη δικαστική σε επίπεδο κορυφαίο στο κλάδο τους, καταγγέλουν άλλους, επίσης ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς, ότι λειτουργούσαν μετά από παρεμβάσεις εκτελεστικής εξουσίας. Και αυτό θεωρώ ότι, επειδή στη δημοκρατία υπάρχει διάκριση εξουσιών, πρέπει απολύτως να διελευκανθεί. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, γιατί όπως μας μεταφέρουνε, είχε κλονιστεί και εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών όταν είναι να πάνε στην ελληνική δικαιοσύνη, να δικαστούν. Μετά από όλο αυτό το ντόμινο, με το παραδικαστικό κύκλωμα, με την Νοβάρτης, με κατηγορία πρώην πρωθυπουργών, υπουργών. Κατηγορήθηκαν, εκκρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Θυμάστε τη συνέντευξη σε εσένα του κυρίου Λοβέρδου. Του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος είχε απειληθεί και η ζωή του, να τα λέμε τώρα και αυτά. Και επίσης 9 άτομα κατηγορήθηκαν, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Κράτησε όλη αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια, 3 χρόνια. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είχε πει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την γέννηση του ελληνικού κράτους και μετά. Και τελικά, μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Και όχι μόνο μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχουμε δει και παραδειγματικές ουσιαστικές τιμωρίες. Γι' αυτό πρέπει και να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι καθήκον και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να σταματήσει να υπάρχει σκιά γύρω από αυτό το θέμα. Να βγουν όλα στο φως. Λοιπόν, σε λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο Ε, κυρίες και κύριοι, επίσης ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Περιβάλλοντος στο Ε, ο κύριος Χατζηδάκης. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, ζωντανά κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αμανατίδης, πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι κοντά μας για την τρέχουσα επικαιρότητα, όπως και δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, καθώς επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί βρίσκεται σε lockdown η Θεσσαλονίκη μας, η κυρία Βούλα Πατουλίδου, η Αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης. Αυτά και πολλά ακόμα έχουμε να δούμε και με τους συναδέλφους που θα έρθουν κοντά μας. Καλησπέρα Βιβί, καλησπέρα Εύη. Καλησπέρα. Μια δύσκολη ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε, Αργύρη. Δείτε στην σημερινή εκπομπή Αποδείξεις, κυρίες και κύριοι, όπου ο λόγος είναι στους πολίτες. 211-102-4851 είναι τα τηλέφωνα για ζωντανές παρεμβάσεις, ερωτήσεις και ό,τι θέλετε να πείτε, και να ξέρετε ότι όσους δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε, εγώ, η κυρία Παλιτσάκη και άλλοι συνάδελφοι στις εκτελεστικές εξουσίες, γιατί έχει να θέσει και ερωτήματα η κυρία Παλιτσάκη και στον κύριο Καρακούνη σε λίγο, για το θέμα της ελληνικής αστυνομίας, Νανά, τι γίνεται με τον κύριο Παπά. Όταν μου λες ότι παραδείγματα τα οποία θα θέσουμε, ότι έχουν διαθέσει 6 ανθρώπους που βρίζουν τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, και υπάρχει και να δούμε πώς έχουν κατανεμηθεί οι αστυνομικοί, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιους στόχους φυλάσσουν στενά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Πρέπει να σου πω ότι σε αναλογία κατοίκων έχουμε την πολυπληθέστερη αστυνομική δύναμη στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλούς αστυνομικούς. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται στόχοι, δεν ξέρω εάν πρέπει να θεωρούνται στόχοι, όπου έχουν πληθώρα αστυνομικών γύρω τους, και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν παπά ο οποίος μέχρι τώρα είναι άφαντος. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας, θα προσπαθήσουμε βάσει των συνθήκων να σας ενημερώσουμε πάντα με αξιοπιστία, κοιτώντας στα μάτια και λέγοντάς σας πάντα τα γεγονότα με αποδείξεις. Δείτε στη σημερινή εκπομπή, παρακαλώ πολύ. Τι θα δούμε? Πάμε. Δείτε σε λίγο, ζωντανά στις Αποδείξεις Live, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας μας μιλά για τις μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο του. Δείτε σε λίγο, με διάγγελμα Μητσοτάκη, νέα μέτρα για τον κορονοϊό. Κλείνουν από την Τρίτη εστιατόρια, μπαρ, καφέ, θέατρα και άλλα σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Δείτε σε λίγο, σεισμός στη Σάμο, θρήνος με 2 νεκρά παιδιά, 19 τραυματίες και καταστροφές άφησε πίσω του Εγκέλαδος. Συνεχίζονται με τα σεισμοί, ζωντανές συνδέσεις.
Δείτε σε λίγο. Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, σε απευθεία σύνδεση με τη Σμύρνη, μας μιλά για τη μεγάλη τραγωδία του φωνικού σεισμού στην Τουρκία. Δείτε σε λίγο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, μας αποκαλύπτει όλα τα νέα σχέδια δράσης. Δείτε σε λίγο. Ζωντανά στο στούντιο, ο πρώην Υφυπουργός Γιάννης Αμανατίδης. Δείτε σε λίγο. Ζωντανά στο στούντιο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραγκούνης. Δείτε σε λίγο. Ζωντανά στο στούντιο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Αντωνιάδης. Δείτε σε λίγο. Ζωντανά στις αποδείξεις live, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας μας μιλά για τις μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο του. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μια πλούσια ενημερωτική εκπομπή με τους πρωταγωνιστές των ημερών. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως, δυστυχώς, έχουμε μια έκτακτη είδηση, Νανά. Έχουμε έκτακτη είδηση. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη είδηση σε όλα τα ενημερωτικά site και του εξωτερικού. Έχουμε επίθεση Μένιο στη Γαλλία. Έχουμε ένα τρομακτικό χτύπημα εναντίον Έλληνα ιερέα. Έγινε στην... βλέπουμε εδώ πλάνα, έτσι όπως τα μεταδίδουν και τα site του εξωτερικού. Λοιπόν, έγινε επίθεση αγνώστου μέχρι στιγμής εναντίον Έλληνα Ορθόδοξου ιερέα. Είναι ο κύριος Κακαβελάκης, είναι τραυματισμένος, είναι 45 ετών, πατέρας δύο παιδιών, το ένα παιδάκι του είναι 3 ετών. Ήταν τη στιγμή που έκλεινε την εκκλησία, όπου δέχτηκε επίθεση από δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ναι, Νανά. Έλα, Νανά. Δεν γιατί... ξέρω, μπορεί να μας δώσουν οι συνεργάτες μας... Προσπαθούν να επικοινωνήσουν ναι, για να βγει ανταποκριτής από την Γαλλία για το συγκεκριμένο γιατί θέμα. Γιατί αυτή δεν τη στιγμή έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Είναι η εκκλησία του Σεν Λαζάρ στη Λιόν. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί επίθεση Ορθόδοξη εκκλησία στη Γαλλία και δεν έχει υπάρξει επίθεση σε Έλληνα ιερέα με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν και έχω προλάβει να τις δω μέχρι να αρχίσουμε να συνομιλούμε, ότι γίνεται έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να εκτιμήσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Βλέπουμε ότι ο τρόμος έχει διαχυθεί πάνω από την Γαλλία τις τελευταίες ώρες. Δεν ξέρουμε τα κίνητρα του δράστη. Δεν ξέρουμε περισσότερα. Ξέρουμε ότι είναι βαριά τραυματισμένος ο ιερέας και τις πληροφορίες όλες τις αρχές τις έδωσε ο Γάλλος ιερέας, ο οποίος βρισκόταν στη γαλλόφωνη εκκλησία. Είναι Ορθόδοξη ελληνική εκκλησία, είναι Έλληνας ο ιερέας, είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Έχουμε χτύπημα σε Έλληνα ιερέα όπου πυροβολήθηκε και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη είδηση σχεδόν παντού. Ο τραυματισμός του Ορθόδοξου ιερέα στη Γαλλία. Να, με ενημερώνει και ο Γιώργος Παγιανάκης ότι σε λίγο θα έχουμε περισσότερα στοιχεία με συνάδελφο ανταποκριτή από το Παρίσι, προκειμένου να μας μεταφέρει ακριβώς το τι έχει συμβεί εκεί και τι μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Να καλησπέρισω στο στούντιο των αποδείξεων, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Βασίλη Κανούση, πολιτικό συντάκτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τον κύριο Μάνο Οικονομίδη, πολιτικό συντάκτη, δημοσιογράφο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε νομίζω με το μείζον θέμα της ημέρας, που είναι άλλωστε τα νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με διάγγελμά του σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το τι ισχύει για τις περιοχές, καθώς χωρίστηκε η Ελλάδα σε δύο ζώνες. Συμπολίτες μου, από την Τρίτη το πρωί και για ένα μήνα τίθεται σε ισχύ ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου η επικράτεια χωρίζεται πλέον σε δύο ζώνες αντί για τέσσερις. Επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου. Στην πρώτη εντάσσονται όλοι οι νομοί που μέχρι τώρα παρουσίαζαν σχετικά λίγα κρούσματα. Αυτοί δηλαδή που μέχρι σήμερα είναι στο πράσινο και το κίτρινο. Εκεί θα ισχύουν τα γνωστά μέτρα, κάποια από τα οποία διευρύνονται. Και είναι τα εξής. Χρήση μάσκας παντού, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 12 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Εφαρμογή τηλεεργασίας 50% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
και πλήρη τηλεεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Όχι οι συναθρήσεις και βέβαια πάντα αποστάσεις και προσωπική υγιεινή. Στη ζώνη αυξημένου κινδύνου εντάσσονται περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονται όχι μόνο στο κόκκινο, αλλά και στο πορτοκαλί. Δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα, αλλά και η Αττική από την επόμενη εβδομάδα. Ειδικά εκεί, στις προηγούμενες ρυθμίσεις προστίθενται και οι ακόλουθες. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης, πλην της κατοίκων διανομής φαγητού και της παραλαβής από το κατάστημα. Το ίδιο θα ισχύει και για τους χώρους ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. Μπαρ, καφέ, κινηματογράφη, μουσεία και θέατρα, όπως και κλειστά γυμναστήρια. Σε αντίθεση με την άνοιξη, ωστόσο, δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νόμου. Με άλλα λόγια, οι νέοι κανόνες που θα ισχύσουν από τις 6 το πρωί της Τρίτης επικεντρώνονται στις δύο εστίες όπου διαπιστωμένα ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Στη διασκέδαση και στην κινητικότητα των πολιτών. Ενώ διατηρούν σε ολόκληρη την επικράτεια τη λειτουργία της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου και των σχολείων. Και παραμένουν ανοιχτές υπηρεσίες όπως τα ξενοδοχεία και τα κομμωτήρια. Γιατί εκεί τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα ελέγχεται. Πρόκειται για μια αναγκαία προσαρμογή της άμυνάς μας, καθώς η επίθεση του ιού εκδηλώνεται κατά κύματα. Και εμείς οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε εγκαίρως. Σε σύγκριση με την πρώτη φάση, τώρα η κυκλοφορία είναι ελεύθερη, χωρίς την ανάγκη αποστολής μηνυμάτων. Τα καταστήματα Γιαννικής παραμένουν ανοιχτά, η παραγωγή συνεχίζεται απρόσκοπτα και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Για να το πω διαφορετικά, δεν μιλάμε για ένα συνολικό πάγωμα της καθημερινότητας. Γιατί θα το επαναλάβω, ένα καθολικό lockdown αποτελεί το ίστατο βήμα που θα πλήγωνε την οικονομία και την κοινωνία. Ναρκοθετώντας παράλληλα την επόμενη μέρα της χώρας σε πολλούς τομείς. Είναι μέτρα παρεμφερή με αυτά τα οποία θεσμοθέτησαν η Γαλλία και η Γερμανία, αφού όμως χτυπήθηκαν προηγουμένως από δεκάδες χιλιάδες κρούσματα. Και εδώ τα εφαρμόζουμε νωρίτερα. Επιμένοντας να αντιμετωπίζουμε τον ιό όσο πιο γρήγορα μπορούμε, ώστε να έχουμε εμείς πάντα την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για τον Νοέμβριο θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τους αρμόδιους υπουργούς. Και μαζί του ένα έκτακτο πρόγραμμα στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων που θα δοκιμαστούν από τους νέους περιορισμούς. Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα το κράτος αναπληρώνει τις αμοιβές που χάνονται εξαιτίας της πανδημίας. Συνεχίζει να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές όσων χρειάστηκε να απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο. Ανέστειλε σχεδόν όλες τις οφειλές και ενίσχυσε τον παραγωγικό ιστό της χώρας με πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Η πολιτεία έχει φροντίσει να διατηρεί αποθέματα, καθώς η κρίση αυτή εκδηλώνεται σε πολλά μέτωπα. Και θα σταθεί και πάλι, δίπλα σε όποιους αντιμετωπίσουν προβλήματα τώρα. Με αποζημιώσεις, δάνεια, απαλλαγές και διευκολύνσεις που θα πλησιάσουν το 1,5 δις. Γιατί αν η ζωή παραμένει προτεραιότητα, η οικονομία δεν πάβει να είναι αυτή που πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή για να την υπηρετεί. Ξέρω ότι τα μέτρα αυτά είναι δύσκολα. Κυρίως για όσους εργάζονται στην εστίαση, στη διασκέδαση και στον πολιτισμό. Θέλω να ξέρετε ότι όπως και την περασμένη άνοιξη θα είμαστε κοντά σας. Κανείς δεν θα μείνει απροστάτευτος. Και εφόσον τα μέτρα αποδώσουν, θα μπορέσουμε στις αρχές του Δεκεμβρίου να ζήσουμε σε ένα ομαλότερο περιβάλλον. Ακόμα πιο όρημοι και συνειδητοποιημένοι. Συμπολίτες μου, κλείνω όπως άρχισα. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να αποφύγω αυτό το μήνυμα. Το απαιτούν όμως οι συνθήκες. Οι λέξεις τελειώνουν και μαζί τους ελπίζω να τελειώνει και η αμφισβήτηση των πραγματικών δεδομένων. Σας παρακαλώ λοιπόν να αφήσουμε τους επιστήμονες έξω από κάθε αντιπαράθεση. Γιατί αν αμφισβητήσουμε την επάρκειά τους, ή ακόμα χειρότερα, αρχίζουμε να τους κατηγορούμε ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια, τότε πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε όλοι. Αν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους ειδικούς, θα υπακούσουμε πιο εύκολα στα κελεύσματα των εύκολων και απλοϊκών συνθημάτων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους λίγους ψεκασμένους, αλλά και σε εκείνους που δικαιολογημένα είναι κουρασμένοι από αυτήν την πολύμινη περιπέτεια. Η θεμητή πολιτική κριτική ας περιοριστεί λοιπόν στους πολιτικούς. Εξάλλου πρώτος εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη των αποφάσεών. Δεν κρύφτηκα στα δύσκολα, δεν θα το κάνω τώρα. Τώρα είναι η ώρα των πράξεων από όλους και από τον καθένα ξεχωριστά. Η πολιτεία σήμερα παρουσιάζει το σχέδιό της
με στόχο να μείνουμε υγιείς μέχρι το εμβόλιο, να σημάνει το ξημέρωμα μιας νέας φωτεινής πραγματικότητας. Η στιγμή εκείνη πρέπει να μας βρει όρθιους και ενωμένους, έτοιμους να ξεπεράσουμε και αυτή την εθνική δοκιμασία, όπως εμείς οι Έλληνες ξέρουμε. Το μπορούμε και θα το κάνουμε. Αυτά είπε, κυρίες και κύριοι, τα bullet point από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Να, το πρώτο σχόλιο από σένα. Κοίταξε να δεις κάτι, το περιμέναμε. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε κανένας που να θεωρεί ότι τα κρούσματα έχουν φτάσει 2.000 και κάτι. Εδώ έκλεισε η χώρα με τα 70. Άρα είμαστε σε ένα πρωτοφανές αριθμό κρούσματων. Το σχόλιο το δικό μου είναι ότι θα πρέπει να κυριαρχήσει η κοινή λογική που δυστυχώς λείπει και υπάρχουν τόσο ακραίες συμπεριφορές απέναντι σε μια ιστορία η οποία είναι συγκεκριμένη. Έχει υπερμεταδυτικότητα ο ιός, κινδυνεύουν τα νοσοκομεία να κρασάρουν, το έχουμε δει, αυτό έχει συμβεί στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόμαστε αστυνομικούς για να μας επιβάλλουν αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε. Πρώτο για να προφυλάξουμε τους άλλους και μετά για να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας. Όμως, Μένιο, θεωρώ ότι ναι, μεν κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνουν τα γυμναστήρια, κλείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Η ιστορία στην οικονομία θα είναι αδιανόητη, θα υπάρξει χάος. Δεν θα βγει σε όλα τα κράτη η εξίσωση. Θα δεις, ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί η σκέψη μου, εάν δεν διαγραφούν, μάλλον να γίνει αυτό που σκέφτομαι, να διαγραφούν χρέη, δεν θα τη βγάλουμε ζωντανή αυτή την ιστορία. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο, για να κάνουμε όλη την κουβέντα, για να δώσω και το λόγο και στον κύριο Κανούσου και στον κύριο Οικονομίδη, για τα νέα μέτρα που εξανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Να καλησπερίσω την κυρία Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης. Κυρία Πατουλίδου, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Σε μια δύσκολη ημέρα, μια δύσκολη ημέρα για τους Έλληνες και για τη δημόσια υγεία, καθώς πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκαν ότι μέσα σε ένα 24ωρο τα κρούσματα άγγιξαν τα 2.056, κυρία Πατουλίδου. Είναι αυτοί οι αριθμοί που κάποτε, πριν από λίγο καιρό, κάποιους μήνες δηλαδή. Εάν τους ακούγαμε θα λέγαμε τελειώσαμε, όσο εδώ ήταν η επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Επειδή ακριβώς όπως πολύ σωστά αναφέρατε και στο ρεπορτάζ που κάνατε, αλλά και στους σχολιασμούς, ότι από τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, ακούγαμε για μονοψήφιους αριθμούς και τρομοκρατούσαμε τις ψυχές μας και λέμε τι κάνουμε. Ναι, έχει ξεφύγει η ιστορία και δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, εάν και εφόσον αμφισβητηθούν, που αμφισβητούνται από ορισμένους, οι ειδικοί. Τουλάχιστον στη ζωή μου έχω μάθει, ακούγοντας τους ειδικούς, πολύ λίγες φορές τους έχω αμφισβητήσει, όχι δεν μου βγήκε σε βέβαια εκείνες τις φορές, αλλά έχοντας όμως τη βάση, τη γνώση μιας συγκεκριμένης επιστήμης, την οποία σου την προσφέρει απλόχερα γιατί την έχεις σπουδάσει, θα πούς, δεν είναι όλοι οι ειδικοί για όλους. Έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε, από τη μία μέρα έχεις μονοψήφιο αριθμό. Κυρία Παντολίδου, είστε από τις λίγες, από τους λίγους ανθρώπους, λίγους πολιτικούς, οι οποίοι είστε αρκετά ειλικρινείς, γιατί έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται και να αλλάζουν τα λόγια από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα και όλοι βαφτίζονται ειδικοί. Είτε αυτή λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγεται αντιπολίτευση, είτε λέγεται οτιδήποτε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι όλοι τα ξέρουμε όλα. Όχι, δεν τα ξέρω όλα. Κατά ψέματα, και επειδή ακριβώς εάν έχω πάει 5 βήματα πιο μπροστά στη ζωή μου, δεν είναι μόνο από αυτά που έμαθα στο Πανεπιστήμιο, γιατί εκεί έμαθα μία επιστήμη. Υπάρχουν χιλιάδες, υπάρχουν πάρα πολλές. Έχω μάθει να ακούω. Και βεβαίως έχω εκπαιδευτεί να επιλέγω. Γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Να επιλέγω τι είναι εκείνο από αυτά που ακούω το καλύτερο. Μάλιστα. Που αυτό, να ξέρετε, είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντα, ίσως. Κύριε Κανούση. Νομίζω, κύριε Φουρθιώτη, ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η ανακοίνωση των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, αλλά προσέξτε. Μην φτάσουμε στο σημείο να γλιτώσουμε από τον κορονοϊό, αλλά να πεθάνουμε από την πείνα. Είναι ένα δηλαδή βασικό θέμα σε όλη αυτή την ιστορία. Διότι έχει στοχοποιηθεί πάλι ο χώρος της εστίασης. Μιλάμε για 330.000
κόσμο να εργάζονται στην εστίαση. Και φυσικά, εγώ θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα μέτρα της εστίασης είναι αναποτελεσματικά και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνεις τα μέτρα του Μαρτίου και 6 μήνες μετά το ολικό lockdown η εστίαση να έχει πληγεί τόσο πολύ και να λες σήμερα θα ξανακάνω ακριβώς τα ίδια τα οποία έκανα το Μάρτιο. Δηλαδή, η πλήρη ισοπαίδωση. Και συμφωνώ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Παλετσάκη. Μιλάμε ότι η οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα τάρταρα και έχουμε να ζήσουμε, πολύ φοβάμαι, στιγμές τις οποίες ούτε τις έχουμε διανοηθεί. Κύριε Οικονομίδη. Έχετε ειχνηλατήσει όλοι, νομίζω, τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του θέματος, το οποίο προφανώς είναι μεγάλο, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά τον πλανήτη. Ωστόσο, ήθελα λίγο να πιάσω και το νήμα από αυτό που σταμάτησε ο Βασίλης. Δεν είναι ότι μόνο στην εστίαση ουσιαστικά έχει αλλάξει αρκετά η εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη άνοιξη. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός εκεί προσπαθεί να ισορροπήσει. Η ψυχολογία της κοινωνίας μας πλέον είναι πολύ διαφορετική. Ισορροπούμε και μέσα μας λίγο από το ζήν στο εύζην, δηλαδή όταν φεύγει το δέος του φόβου ότι αν τελικά θα επιβιώσει υγειονομικά, υπάρχει μεγάλη αγωνία, θα μπορέσει να σταθεί οικονομικά και το που πηγαίνει όλο αυτό το πράγμα. Η οικονομία μας δεν κινείται στο κενό, υπό την έννοια ότι προερχόμαστε σαν χώρα από τη δεκαετία της Εθνικής Τραγωδίας των Μνημονίων, οπότε υπήρξε και μια κοινωνική φτωχοποίηση. Η Ευρώπη μας έχει δείξει ότι και λειτουργεί με πολύ αργό στους ρυθμούς, αλλά και δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή τις προτεραιότητες των κοινωνιών. Οπότε το όλο σκηνικό, νομίζω, το οποίο διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά ανεφελώδες. Να, η Θεσσαλονίκη είναι από τις πρώτες πόλεις που μπήκαν σε μήνυμη καραντίνα. Κυρία Πατουλίδου, γιατί κατά τη γνώμη σας έγινε αυτό στη Θεσσαλονίκη? Αναλογικά η Θεσσαλονίκη έχει περισσότερα κρούσματα από την Αθήνα σε σχέση με τον πληθυσμό. Είναι επειδή ο κόσμος τα έδωσε όλα και δεν έδωσε καμία σημασία στις εξαγγελίες και στην ενημέρωση, που υπάρχει ένας καταιγισμός βέβαια στα μέσα για το τι πρέπει να κάνουμε. Τι συνέβη σε εσάς? Όχι, κυρία Παλιτσάκη, κύριε Πουρσιώτη, δεν θεωρώ ότι δεν έδωσε σημασία. Ούτως ή άλλως ήμασταν από τις πρώτες, ή μάλλον ήταν η πρώτη πόλη στην οποία έγινε η διάγνωση το πρώτο κρούσμα. Το πρώτο κρούσμα. Συνετιστήκαμε απίστευτα καλά, δηλαδή υπήρχε μια κοινωνική πειθαρχία γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Ξαφνικά, του πώς έφυγε από μία εβδομάδα σε μία στην επόμενη εβδομάδα, εκείνο τουλάχιστον που ειλικρινά και εμείς αναρωτηθήκαμε, και όταν ήρθε και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας εδώ και ήταν αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα, πώς μας ξέφυγε, δεν το καταλάβαμε, κάναμε κάτι διαφορετικό, κάτι χειρότερο. Βεβαίως δεν είναι στοχοποίηση, αλλά νομίζω ότι βλέπεις τις πόλεις εκείνες, στις οποίες κάνει ξανταπενδυτική μία και ήρθαν οι κινητές. Γιάννενα, Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, είχαμε αθλητικά γεγονότα όπου από χαρά μεγάλη βγήκαμε στους δρόμους, άρα αγκαλιστήκαμε, φιληθήκαμε για να χαρούμε ένα μεγάλο γεγονός. Υπήρχαν 2-3 συναυλίες όπου με 4.000 κόσμο, όπου εννοείται ότι τουλάχιστον οι εικόνες δεν επιβεβαίωναν την τήρηση των μέτρων, δεν θέλει πολύ, έφυγε η ιστορία. Τόσο απλά ήταν και τόσο δύσκολα που μας ξεπέρασαν. Μας ξεπέρασαν οι αιχμοί. 3-4 γεγονότα και τελειώσαμε. Μην νομίζετε ότι βλέπετε αν κάποιος γνωρίζετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Σοφιά υπάρχει ένα πεζούλιο όπου εκεί μόνο να προχωρήσει, βλέπεις τα νέα παιδιά, τα οποία εννοείται ότι δεν είναι άντρωτα, γιατί τα νιάτα... Και δεν είναι, κυρία Πατουλίδου, θα σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο τα νέα παιδιά, γιατί και αυτά έχουν κατηγορηθεί. Υπάρχουν δύο ομάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή μοιάζει, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν συμμερίζονται αυτό που συμβαίνει. Είναι οι ιερείς και οι εκκλησίες, όπου είδαμε ότι έγινε η λιτανία για τον Άγιο Δημήτριο, όπου όλοι οι ιερείς ήταν χωρίς μάσκα και οι ακόλουθοι των ιερέων, όπου θεωρώ ότι και αυτό δίνει ένα μήνυμα πάρα πολύ συμβολικό προς τους πολίτες. Άρα εκεί οι μεγάλες ηλικίες και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θρησκευόμενοι, δεν λέω πιστοί, γιατί ο πιστός εκφράζει την πίστη του με οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να μπει στην εκκλησία για να εκφράσει την πίστη του. Και υπάρχει και νεολαία, όπου οι εισηγήσεις των επιστημόνων είναι ότι είναι περισσότερο ασυμπτωματικοί. Άρα τα παιδιά βεβαίως βγήκαν έξω να ξαλεγράρουν. Και πώς να κλείσεις το σπίτι έναν έφηβο? Άρα, μήπως, εγώ θα κάνω την ερώτηση μένω σε όλους. Βεβαίως. Μήπως θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να ρισκάρει και στο θέμα των πιστών και των εκκλησιών? Διότι έχουμε δει ότι τα μπαρ και η εστίαση
πληρώνουν το μεγάλο τίμημα, όπου μετράμε για χιλιάδες εργαζόμενους, που πιστεύω ότι θα είναι ντόμινο. Η ανεργία που θα μας βρει στο κεφάλι είναι ντόμινο. Στην Ισπανία ήδη έχουν ανοίξει σούπερ μάρκετ κοινωνικής προσφοράς. Πάνε οι άνθρωποι και αγοράζουν πλέον. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αν μου επιτρέπετε, κυρία Παλετσάκη, ναι, ναι, ας το συνδυάσουμε λίγο και με το νέο πτωχευτικό. Σε τρεις μήνες να δούμε τι ακριβώς θα γίνει που θα αρχίσει να ισχύει. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Διότι επίσης θεωρώ τελείως άκερο να βγει ο πτωχευτικός εν μέσω πανδημίας. Θεωρώ ότι ο κόσμος πάει με τα μπούνια στο δρομοκαίτιο, πάμε όλοι. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δεν μπορούμε μένιο να έχουμε άγχος θανάτου, να θεωρούμε ο καθένας τον εαυτό του μελοθάνατο, διότι αυτή είναι η πληροφόρηση που δίνεται, να έρχεται ένας πτωχευτικός στο κεφάλι, τα μέσα συγκοινωνίας να είναι παστομένα από κόσμο, οι εκκλησίες και οι ιερείς και να εξαιρούνται οι εκκλησίες. Και τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια να εξαιρούνται. Τα δικαστήρια έχουν κλείσει. Ακόμα σε εσάς. Σε εσάς. Εδώ δεν έχει διευκρινιστεί όμως τι θα γίνει με τα δικαστήρια. Γιατί... Ξέρετε, αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν η κυρία Παλετσάκη θα ολοκληρώσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Τον πρώτο καιρό, τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, οι οδηγίες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες, ξεκάθαρες. Υπήρχε ένας αρρυθμητής, ένας παρονομαστής. Βέβαια, και υπακούσαμε. Αυτό τώρα, οι παρονομαστές να είναι πάρα πολλοί και να μην ξέρεις τι θα ισχύσει. Και αυτό ένα επιπλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μπορέσεις να τηρήσεις κάποια μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Και βεβαίως, εάν οι λοιμοξιολόγοι αυτή τη στιγμή είναι στα πάνω τους και, και έχουν την πρώτο στασίδι, νομίζω όπως πάρα πολύ σωστά είναι, η αμέσως επόμενη ειδικότητα γιατρών θα είναι οι ψυχολόγοι, για να μην τραλαθούμε. Η κοινωνία αρχίζει και κανιβαλίζει πια, γιατί η ειδικότητα έχει μέσα στα όρια της αντοχής. Κυρία Πατουλίδου, θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, αλλά και ιδιαίτερα στην περιφέρειά σας, στην Θεσσαλονίκη. Γιατί το σημαντικό είναι όχι απλώς να ασκούν κριτική οι δημοσιογράφοι να θέτουν ερωτήματα προς την εκτελεστική εξουσία, αλλά να μεταφέρουν οι άνθρωποι, και εσείς είστε άνθρωπος πραγματικός, ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Ο κόσμος που σας συμπιστεύτηκε και κρέμονται από όλους εσάς. Όλη την ημέρα δεν έχω πιστεί καθόλου. Παρατηρώ, παρακολουθώ, πονάω και συμμετέχω. Και λέει μεταξύ τη λογική του ανθρωπισμού και τη λογική του ΚΕΑΔΑ που λέει για να σωθούμε γενικότερα την οικονομία, να σώσουμε και την οικονομία, ας θυσιάσουμε και κάποιος. Υπάρχει μια ενδιάμεση οδός. Αυτή που λέει ας συνεπιστούμε, ας μην πάμε σάκρα. Ναι, ξέρω και τα λεωφορεία είναι παστομένα. Αλλά βάλτε τη ρημάδα τη μάσκα για 10-14 ημέρες. Δίκιο έχετε. Μήπως κοπεί λίγο αυτό το άμεσο της διάδοσης του κορονοϊού. Σίγουρα ένα πράγμα είναι. Ότι η πανδημία δεν ήρθε και να ριζώσει. Αν δούμε λίγο την ιστορία, έχει αυτός ο τόπος, όχι μόνο η Ελλάδα, αυτή η γη, έχει ζήσει πανδημίες και πανδημίες που άφησαν πίσω τους πολλά θύματα, αλλά έφυγαν. Δεν ξέρω αν είμαστε στη μέση, αν είμαστε στην κορύφωση, δεν ξέρω πού ακριβώς είμαστε. Να ευχηθούμε να είμαστε προς το τέλος. Να ευχηθούμε όλοι να είναι προς το τέλος. Οπότε ας έχουμε λίγο υπομονή και δεν μας φταίει μόνο διπλανός. Γιατί και ο διπλανός μας έχει ανάγκη όπως τον έχουμε και εμείς. Κυρία Πατουλίδου. Οπότε, ας λίγο υπομονή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στις αποδείξεις. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με το τραγικό γεγονός του σεισμού που είχε απώλεια ζωών. Με την Σάμο. Με την συνάδελφο την Βιολέτα Τρυπόδη από την Σαμιακή Τηλεόραση. Να την καλησπερίσω και να δούμε το ρεπορτάζ. Βιολέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας να μας δώσεις όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός στην Σάμο σήμερα. Να δούμε το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε σε σένα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Τέτοιο σεισμό δεν έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ο φωνικός σεισμός έχει ισοπεδώσει το νησί. Έρχεται τσουνάμι, γεια σας. Δύο παιδιά νεκρά ηλικίες 15 και 17 ετών. Βρισκόμαστε στο βαθύ της Σάμου, όπου νωρίτερα μπροστά σε αυτό το σχολείο εκτελήθηκε μια τραγωδία. Με δύο μαθητές να βρίσκουν τραγικό θάνατο. 19 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Χαλάσματα παντού. Τα 7 ρίχτερ που χτύπησαν τη Σάμο έγιναν αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Είναι τα πρώτα λεπτά της τραγωδίας. Οι διασώστες μόλις έχουν εντοπίσει νεκρά δύο παιδιά, σκάβουν με τα χέρια στα συντρίμμια.
Δεν ακούνε φωνές, δεν έχουν κλήσεις για βοήθεια. Ακόμα και οι διασώστες της ΕΜΑΚ λύγησαν μπροστά στην εικόνα των δύο παιδιών, τα οποία βρέθηκαν αγκαλιασμένα κάτω από πέτρες και χώμα. Τα άτυχα παιδιά καταπλακώθηκαν από τον πέτρινο τοίχο που έπεσε. Είχαν φύγει από το σχολείο και επέστρεφαν στα σπίτια τους όταν πέρασαν από το στενό δρόμο, τον οποίο χρησιμοποιούσαν σχεδόν καθημερινά. Τρέχουν τα παιδιά για να αποφύγουν το νερό. Και καθώς πηγαίνουν ένας δρόμος που ξέρουν, ένα σημείο το οποίο σχεδόν καθημερινά περνούν, ένας χώρος στον οποίο βρίσκονται και με τους φίλους τους, είναι ένα συγκεκριμένο καφέ εδώ πέρα στη γωνία, έρχονται λοιπόν και στρίβουν σε αυτό εδώ το δρομάκι. Ο πατέρας του 17χρονου Άρη ραγίζει καρδιές με το μήνυμα που έγραψε στη μνήμη του παιδιού του και της 15χρονης Κλέρης. «Σε καμάρωνα, αγόρι μου. Έβλεπα σε σένα τα δικά μου νιάτα. Ανέπνεες για την Κλέρη και η Κλέρη για σένα. Πριν λίγες μέρες ήσουν χαρούμενος στα γενέθλιά της. Εμείς που μείναμε πίσω δεν έχουμε λόγια, δεν έχουμε άλλα δάκρυα. Θέλω να την προσέχεις εκεί ψηλά. Μαζί σας έφυγε και το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς μου». Υπάρχουν σπίτια στο Καρλόβαση που εμφανίζουν αντίστοιχη εικόνα, που έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει ή, αν θέλετε, μερικά τμήματά τους έχουν πέσει. Η νύχτα ήταν δύσκολη για τους νησιώτες μας που έζησαν εφιαλτικές στιγμές. Ξεσπιτώθηκαν. Αρκετοί κάτοικοι κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητά τους. Άλλοι σε ξενοδοχεία και άλλοι σε σκηνές. Ήταν τόσο αισθητό αυτό το σημείο? Πάρα πολύ. Εγώ ήμουν εδώ στο κέντρο στην πλατεία και το ένα σπίτι χτύπαγε με το άλλο. Και εδώ η Σελήνη, και εδώ. Να ήταν να κάνει το μωρό στο γιο εκεί πέρα, να το σκότωνε. Τα παλιά σπίτια δεν άντεξαν. Τα χαλάσματα στη μέση του δρόμου. Στο άνω βαθύ, τον παλιό οικισμό της χώρας του νησιού, τουλάχιστον 30 σπίτια έχουν καταρρεύσει. Έχουν καταστραφεί ολοσχερός από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Αλλά 100 έχουν σοβαρές ζημιές. Ο ισχυρός σεισμός ισοπαίδωσε και μεγάλο τμήμα της εκκλησίας της Κίμησης Θεοτόκου στο Καρλόβαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κατασκευαστεί. Μάλλον η μισή εκκλησία πρέπει να κατεδαφιστεί. Τα όσα καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός στο άνω βαθύ είναι αποκαρδιωτικά. Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν περίπου 100 σπίτια, όπως αυτό που βρισκόμαστε και ανήκει σε γαλίδα ή πίκο που ευτυχώς δεν βρισκόταν μέσα σε αυτό όταν έγινε ο σεισμός. Ο εγκέλαδος προκάλεσαν επανόρθωτες ζημιές. Η περιοχή συγκλονίζεται από συνεχείς μετασεισμούς. Τα χειρότερα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι πέρασαν. Υπάρχει μια πολύ υποτονική μετασεισμική ακολουθία. Σε αυτό το βίντεο βλέπετε πελάτες σε σούπερ μάρκετ να τρέχουν πανικόβλητοι την ώρα που ξεκινά ο σεισμός. Στα επόμενα λεπτά έχουν καταρρεύσει όλα. Όλο το μαγαζί έπεφτε μέσα σε δευτερόλεπτα. Από τα ράφια όλα τα προϊόντα έπεφταν. Ο κόσμος έξω πανικοβλημένος. Ξαφνικά ξεκίνησε το τσουνάμι να έρχεται, πλημμύρα. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στη Σάμο κάνοντας λόγο πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Η Πολιτική Προστασία μαζί με το Υπουργείο Υποδομών έχουν στήσει σκηνές. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή εδώ στη Σάμο. Επισκεφτήκαμε το Σπουταρλόβαση και τώρα εδώ στο Βαφή. Ο μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί. Τα συλληπιτήρια του για τον θάνατο των δύο παιδιών εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν όσα νιώθει κανείς απέναντι στην απώλεια παιδιών. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές τους και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν στη δοκιμαζόμενη Σάμο. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Αλλά και ο Υπουργός Υγείας που επισκέφθηκε τον 14χρονο στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Σήμερα είναι μια μέρα θλίψης και εγώ θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους γονείς των δύο παιδιών μας που χάθηκαν, στους μαθητές τους, στους φίλους τους. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα συλληπιτήριά του σε Ελλάδα και Τουρκία εξέφρασε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν. Η Τζιλ και εγώ στέλνουμε τις προσευχές μας στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας μετά το σημερινό σεισμό. Αλλά και ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο μέσω του Twitter του έστειλε τα συλληπιτήρια. Καταστροφικά νέα έρχονται από το ελληνικό νησί της Σάμου και τις ακτές της Τουρκίας στο Αιγαίο. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όσους έχουν επηρεαστεί από αυτή την τρομακτική τραγωδία. Τρέστε μου καταρχάς να εκφράσω για ακόμα μια φορά την οδύνη μου για την απώλεια δύο νέων παιδιών. Όλη η Ελλάδα σήμερα θρηνεί αυτό το τραγικό γεγονός και η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και ο Θεός να τους δίνει δύναμη να ξεπεράσουν αυτόν τον αφόρητο πόνο. Βρίσκομαι σήμερα εδώ 24 ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό για να έχω μια προσωπική άποψη για την έκταση των ζημιών. Όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή έχει έρθει στην Σάμο
κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο καταγράφει τις ζημιές σε επίπεδο νοικοκυριών, σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο δημόσιων υποδομών. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γίνει σημαντικές ζημιές, λαμβάνοντας όμως υπόψη το μέγεθος του σεισμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Χρέος της πολιτείας, όπως το κάνει πάντα εξάλλου, είναι να σταθεί δίπλα στο νησί, να εκταμιευθούν όσο το πιο σύντομα οι σχετικές αποζημιώσεις, ώστε η Σάμος να ξαναβρει το συντομότερο δυνατόν τους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους επειδή κατέρευσε ένας τείχος από ένα ακατοίκητο κτίσμα, ο οποίος μπορεί να έπεφτε και σε ένα σεισμό πολύ μικρότερο από αυτόν. Νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση να ξαναδούμε αυτό το πρόβλημα. Πολλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από ό,τι φαίνεται και καταγράφονται σε μία, δύο, τρεις, τέσσερις φυσικές καταστροφές. Η Βιολέτα Τρυπόδη είναι δημοσιογράφος από τη Σαμιακή Τηλεόραση. Καταρχήν να πούμε από την πλευρά μας τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, όπου η οικογένεια Βιολέτα γνωρίζουμε ότι είναι η μαμά και ο μπαμπάς φίλοι. Γνώριζες, ήσταν φίλοι με την οικογένεια, είστε φίλοι με την οικογένεια και συνάδελφος. Συνάδελφος με τον πατέρα του παιδιού. Αν μπορούμε λίγο να φτιάξουμε την επιστροφή. Θα το διορθώσουν αμέσως οι συνάδελφοι. Με τον Αλέξη, τον πατέρα του Άτη Χουάρη, του 17χρονου, που έχασε τη ζωή του. Συνεργαζόμασταν 7 χρόνια στο ραδιόφωνο, καθημερινά μαζί. Ο Άρης, ένα παιδί που το γνώριζα από πάρα πολύ μικρό, ένας άγγελος, ένα παιδί πάντα με το χαμόγελο. Ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, να αναλάβει το ραδιόφωνο. Δυστυχώς κόπηκε απότομα το νήμα της ζωής και από ό,τι μαθαίνω και η μικρή Κλέρη ήθελε να γίνει δημοσιογράφος και ενδεχομένως και γι' αυτό έκαναν παρέα τα παιδιά αυτά, είχαν κοινά ενδιαφέροντα. Το κορίτσι 15 ετών είναι μόλις 2 εβδομάδες που γιόρτασε τα γενέθλιά του και είναι πρόσφατη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο μεγάλη καταστροφή που είχαμε στο νησί. Οι δύο ανθρώπινες ζωές. Όλο το νησί δίνει. Το πρώτο σοκ ήταν για το σεισμό, το παλιρροϊκό κύμα, μάλλον 3-4 στη σειρά που ήταν και τα καταστροφικά. Ισοπαίδωσαν ό,τι είχε αφήσει ο σεισμός, τουλάχιστον στις παραλιακές επιχειρήσεις. Όμως το άκουσμα στις 5-10 ότι είναι δύο παιδιά κάτω από τα συντρίμμια, παγώσαμε στην κυριολεξία, αφήσαμε πίσω όλες τις υλικές ζημιές και το μυαλό μας ήταν μόνο στους γονείς αυτών των παιδιών και σε όλους εμάς που θεωρούμε παιδιά μας αυτά τα δύο αγγελούδια. Πρέπει να πω ότι αύριο θα τελεστεί εξόδιος ακολουθίας στις 12 το μεσημέρι για την μικρή Κλέρη και στις 3 το μεσημέρι για τον Άτη Χουάρη. Τώρα, όπως είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Σάμο σήμερα προκειμένου να επισκεφθεί και το Βαθύ αλλά και το Καρλόβαθι, να δει εκεί τους δημάρχους. Παρουσία βέβαια κυβερνητικών στελεχών, του κυρίου Χαρδαλιά που βρισκόταν από χθες στην Σάμο, του κυρίου Λιβάνιο του Υπουργού Εσωτερικών. Βιολέτα, εδώ μιλάμε για την πραγματική καταστροφή που είπες, που δεν είναι περιουσία, την αφήνουμε σε δέλτα μοίρα. Δέλτα μοίρα. Εδώ μιλάμε για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπινες ζωές. Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο ο Υπουργός και όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν εκεί της κυβέρνησης. Τι ήταν αυτό που είπαν και τι ήταν αυτό το οποίο δεσμευτήκαν. Γιατί τα δύο παιδιά χάθηκαν και δεν γυρίζουν. Οι δύο γονείς θα είναι για πάντα απαρηγόρητοι. Και όλη η κοινωνία της Σάμου. Το σημαντικότερο νομίζω είναι αυτό. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να δει κατηδίαν με το που έφτασε τους γονείς των παιδιών. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί, στον Δήμο, μεταξύ τους είχαν μία συνάντηση. Τους μετέφερε ότι θα είναι στο πλευρό τους βέβαια η πολιτεία μέσω κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, ό,τι χρειαστεί για την στήριξη της οικογένειας των μικρών αδερφών, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Άρης είχε ένα μικρό αδερφό, Δευτέρα Γυμνασίου αν δεν κάνω λάθος, και η Κλέρη μία μικρούλα αδερφή που πηγαίνει στο δημοτικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά έχασαν ξαφνικά τα αδέρφια τους.
και θέλουν και αυτά τη στήριξη. Αυτό λοιπόν είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός και του μετέφερε και ο συνάδελφος ο Αλέξο Κομνηνός, ο πατέρας του Άρη, ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα που υπάρχει όχι μόνο στη Σάμμο, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές, με τα εγκαταλελειμμένα σπίτια, όπως και στο Άνω Βαθύ, γι' αυτό ήταν και το αποτέλεσμα να πέσουν πάρα πολλά, αλλά και να υπάρχουν πολύ σοβαρές ζημιές σε 100 τουλάχιστον, 150. Ένα λοιπόν μια αιστεία κινδύνου που αποτελούν όλα αυτά τα χαλάσματα και πρέπει κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο η πολιτεία να βρει τρόπο αυτά τα εγκατελειμμένα κτίρια να γκρεμίζονται. Σε αυτό δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση νομοθετική, κάτι θα γίνει προκειμένου να μην υπάρχουν όλα αυτά τα χαλάσματα ανά την Ελλάδα. Κυρία Τρυπόδη, παρακολουθώ, είμαι η Νανάη Παλετσάκη, δυστυχώς έχουμε συνομιλήσει. Γεια σας. Πώς να ευχηθούμε καλησπέρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σας παρακολουθώ να δίνετε ανταποκρίσεις από τα πρώτα λεπτά που συνέβη ο καταστροφικός σεισμός. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια για να μεταφέρει κάποιος στην οικογένεια συλληπιτήρια, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ τυπικό αυτό και ως λέξη. Είναι πάρα πολύ φτωχά τα λόγια. Όταν χάνονται δύο παιδιά με αυτόν τον τρόπο, γιατί τα παιδιά χαθήκανε, γιατί βρεθήκανε στο λάθος σημείο, μια λάθος στιγμή. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή μιλήσατε για τον Πρωθυπουργό και για τα παραμελημένα σπίτια, τα ετοιμόρροπα, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι από τότε που έγιναν οι καταστροφικοί σεισμοί στην Αττική, από τότε που έγινε η Ρικομέξ, μιλάνε συνέχεια για τα σπίτια ερείπια τα οποία βρίσκονται παντού. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν ξέρω πόσα θύματα πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε για να γίνει κάτι με αυτά τα πολυφάδια τα οποία πραγματικά στέκονται. Στέκονται και κινδυνεύουν ακόμα, όχι με 6 ακόμα κάτι σεισμό, με μικρότερη σεισμική δαιώνιση. Σε όλη την Ελλάδα μένει. Είναι τρομακτικό αυτό. Περπατάμε. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καραγκούνης σε λίγο επίσης, για να θέσουμε τις ερωτήσεις και αυτές. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι... Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Τρυπόδη, το εξής. Έχουν καταστραφεί τα μαγαζιά, έχουν σπάσει βιτρίνες, τα εμπορεύματα είναι όλα έξω, στο δρόμο, και έχετε πάρα πολλές δομές που φιλοξενούσαν ελαθρομετανάστες και μετανάστες. Πώς φυλάσσονται οι περιουσίες του κόσμου τώρα που έχει γίνει αυτή η βιβλική καταστροφή? Δηλαδή, σας ρωτάω για πιθανότητα. Ναι. Τις πρώτες ώρες ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, υπήρχαν πολλοί μετανάστες που έμπαιναν σε μαγαζιά και έπαιρναν πράγματα, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν και άλλοι οι οποίοι έλεγαν σε μετανάστες, οι ίδιοι δηλαδή μετανάστες, σε άλλους ομογενείς τους, να φύγουν και τους έβγαζαν από τα μαγαζιά. Η αστυνομία προσπάθησε από την πρώτη στιγμή, αλλά δυστυχώς είναι 4.000 αυτή τη στιγμή οι μετανάστες, μικρή αστυνομική δύναμη, η οποία έπρεπε να προστατεύει τον κόσμο από το παλιρροϊκό κύμα μαζί με πυροσβεστική και λιμενικό, να προφυλάσει τον κόσμο από τους εσωτερικούς εμπορικούς, να μην υπάρχει κατάρρευση κτηρίων. Ήταν πολλές δηλαδή οι αρμοδιότητες εκείνη τη στιγμή και της αστυνομίας. Άρα χρειάζεστε μεγαλύτερη δύναμη. Χρειάζεστε μεγαλύτερη δύναμη. Λειτουργούν με το 50% της δύναμης. Έκανες ένα σχόλιο εξαρχισή για τον κύριο Χίο πριν. Ναι, ναι, εδώ γιατί λέγαμε προηγουμένως, κυρία Τρυπόδη, ότι έχουν διατεθεί αστυνομικοί να φυλάσσουν δημοσιογράφους, στόχους και τέλος πάντων πολλά άτομα. Και θα το συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και έχει ο κόσμος ανάγκη στα νησιά, στις ακριτικές περιοχές, εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη να προστατεύσει τον κόσμο. Μάλιστα. Καταρχήν, να πούμε ξανά τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια των δύο παιδιών που χάθηκαν. Βιολέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Οι στιγμές είναι δύσκολες. Ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε για άλλα πράγματα τα οποία θα είναι ευχάριστα στην κοινωνία για τη Σάμμο μας. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς άφησε πίσω ο φωνικός σεισμός, γιατί ακόμα στην Σμύρνη μετρούν νεκρούς. Αμέσως μετά, ζωντανά κοντά μας,
ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, και ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σημανατίδης, για τα θέματα, για τα μέτρα τα οποία ξανήγγειλε στη συνέχεια ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Φωνικά Ρίχτερ έσπηραν τρόμο και θάνατο στη Σμύρνη. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν επιζώντες κάτω από τόνους τσιμέντου και σίδερου. Beyler, bina yıkıldı. Allah yardımcıları olsun. İzmir Bayraklı Bornova. Allah yardımcıları olsun. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν σταθεί τυχεροί. Τα σωστικά συνεργεία τους απεγκλώβησαν τις πρώτες ώρες μετά το χτύπημα των 6,7 Ρίχτερ. Ben deprem anında Karşıyaka'daydım. İşte dükkandaydık biz de. Apar topar dışarı çıktık. İşte o panikle tabii arayamadık aileyi de. Ondan sonra ailemi aramaya başladım. Kimse ulaşamadı. En son babama ulaştım. İşte bizim karşı bina çöktü dedi. 25 άνθρωποι έχουν χάσει την άνηση μάχη με τη φωνική δύναμη της φύσης. Τουλάχιστον 800 είναι οι τραυματίες με τα νοσοκομεία στη Σμύρνη να ασφικτιούν. Τα κατεστραμμένα κτίρια στη Σμύρνη είναι εκατοντάδες. Τουλάχιστον 20 έχουν καταρρεύσει, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να καταγράψουν όλα όσα έχουν πολύ σοβαρές ζημιές. Buildings in Turkey, in its western province, Izmir, have been destroyed. You can see that this is a multi-story building in that part of the province. You can see that people on that building clearly frantically searching. One would assume that they are searching for people who may be trapped. Η γη σύεται ακόμη με δεκάδες ισχυρούς μετασεισμούς να τρομοκρατούν τους κατοίκους στα τουρκικά παράλια. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς αυτά τα νέα είναι αυτά τα οποία μας κάνουν όλοι να σκεφτόμαστε την κάθε μέρα, το κάθε λεπτό το οποίο πρέπει να ζούμε. Να καλησπερίσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Καραγκούνη, καλησπέρα. Σε μια δύσκολη μέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αρχιστώτη. Καλησπέρα σε όλους που συμμετέχουν στην εκπομπή. Όντως είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και στο μέτωπο του σεισμού, αλλά βεβαίως και στο μέτωπο της αντιμετώπισης της πανδημίας, γιατί είδαμε για πρώτη φορά ένα ρεκόρ κρουσμάτων. 2056. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πραγματικά σε κόκκινο συνέγερμα. Να καλησπερίσουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μουφλιώτη και στον κύριο Καραγκούνη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, με ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα έζησε ο κόσμος της Σάμου, κύριε Καραγκούνη, και τις δύο ανθρώπινες ζωές, δύο παιδιών που χάθηκαν. Και θα πάμε μετά στον κορονοϊό. Πραγματικά η σκέψη μας είναι στους ποιους, πραγματικά σε αυτό το τραγικό συμβάν. Είχαμε αυτές τις δύο απώλειες των νέων παιδιών. Νομίζω τα λόγια πραγματικά το άκουσα και πριν φτωχά. Από εκεί και πέρα, μέλημα δικό μας και της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή να στηριχθούν όλες οι οικογένειες, όλοι οι πληττόμενοι, να γίνουν άμεσα οι καταγραφές. Γι' αυτό είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό είναι εκεί οι αρμόδιοι υπουργοί, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα, υπάρχει αποκατάσταση συνολικότερα του νησιού, που μέσα πραγματικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες οφείλουμε να πούμε, και η σκέψη μας είναι στο τραγικό γεγονός, ότι συνολικά άντεξε το νησί, δεν είχαμε περαιτέρω πιο άσχημες καταστάσεις. Αυτό είναι, αν μπορούμε να κρατήσουμε ως θετικό, το μόνο θετικό το κρατάμε. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Μάλιστα. Κύριε Αμανατίδη. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε και να καταγραφούν τις ζημιές, αλλά και να υπάρχουν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις και τα μέτρα εκείνα τα οποία όχι απλώς θα υπουλώσουν, αλλά θα επιτρέψουν να ξαναξεκινήσει η ζωή στη Σάμο. Εδώ θέλω να προσθέσω και να ενημερώσω τον κόσμο και νομίζω και
και όλους στο, στο πάνελ ότι στην Ευρωβουλή θέσαμε άμεσα ο ΣΥΡΙΖΑ με αίτημα προς την Επιτροπή των δύο Ευρωβουλευτών να γίνει ενεργοποίηση του μηχανισμού που υπάρχει, έτσι ώστε να λάβει βοήθεια η χώρα μας και ειδικά η ΣΑΜΟΣ μέσα από το ΡΕΣΚΙΟΥ, μέσα από τον μηχανισμό του ΡΕΣΚΙΟΥ. Πρέπει να γίνουν όλες τις προσπάθειες έτσι ώστε να ακολουθούν οι πληγές και να ξαναξεκινήσει η ζωή στον κανονικό της ρυθμό. Μάλιστα. Οι συνάδελφοι έχουν το λόγο για ερωτήσεις και αμέσως μετά στα μέτρα που εξανήγγειλε ο κύριος Σταϊκούρας. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση και στους δυο σας. Εάν θεωρείτε ότι έχουν αντιληφθεί στο εξωτερικό και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι αυτό το οποίο ζει η ανθρωπότητα είναι πρωτόγνωρο, ότι δεν θα βγει η εξίσωση σε κανέναν, σε καμία χώρα και θα πρέπει να προχωρήσετε σε πάρα πολύ δραστικά μέτρα στήριξης απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται. Αυτό που ζούμε είναι πρωτοφανές. Έχει γίνει αντιληπτό στα κέντρα αποφάσεων ότι δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, σχεδόν τίποτα, γιατί θα μιλήσουμε και για τα μέτρα του κυρίου Σταϊκούρα που εξήγηλε. Το έχουν κατανοήσει. Κύριε Καραγκούνη, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και προεκλογικά. Είστε νέος άνθρωπος. Έχετε την εντύπωση ότι το αντιλαμβάνονται? Κύριε Παλαιζάκη, πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας και η σκέψη σας. Πρώτα απ' όλα να πούμε στον κόσμο ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, κανένας δεν θα μείνει ακάλυτος στην κρίση. Έχουμε όλους τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους, ώστε να καλύψουμε τις όποιες ανάγκες χρειαστούν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Θέτε ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο ζήτημα, τι θα γίνει συνολικά με τα χρέη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, κύριε Καραγκούνη. Βεβαίως, κύριε Καραγκούνη. Διότι να σας πω κάτι, και εγώ ναι, είναι αυτό, είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να περιμένει το επίδομα των 250 και να σου έρχεται η ΔΕΗ και να σε παίρνουν από τη δικηγορική εταιρεία και να σου λένε ότι θα σου σταματήσουν το φως. Υπάρχουν εκατομμύρια. Θα σου σταματήσει το ρεύμα και να είσαι άρρωστο. Να πω κάτι. Δείτε, εγώ θέλω να είμαστε πολύ αντικειμενικοί σε αυτά που λέμε. Δείτε χώρες που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, για να το κάνουμε πολύ απλό στον κόσμο και να καταλάβει πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυνητή θέση. Φέρνω ένα παράδειγμα γειτονικής χώρας. Mm-hmm. Διότι ακριβώς δεν έχει αυτή τη στιγμή την προστασία, τη δημοσιονομική προστασία που έχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και ο πολιτικός θεσμός. Αυτό είναι μια σημαντική κατάσταση. Σίγουρα είμαστε σε ένα καράβι όλες οι χώρες της Ευρώπης. Στο ίδιο καράβι. Και κύριε Παλαιτσάκη, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να βουλιάξει έτσι αυτό το καράβι. Διότι θα πάρθουν στο μέλλον αποφάσεις συνολικές που θα αφορούν όλες τις χώρες. Αυτή τη στιγμή όμως, στο πλαίσιο που μπορεί εμείς να πιεζόμαστε, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Διότι αν αναφερόμαστε συνολικά στο χρέος, το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η εξυπηρέτηση του χρέους. Και την εξυπηρέτηση του χρέους, κύριε Παλαιτσάκη, μπορούμε να την έχουμε. Είδατε, έχουμε βγει αρκετές φορές στις αγορές, ώστε να έχουμε τους απαραίτητους πόρους και να καλύπτουμε τις όποιες υποχρεώσεις έχουμε. Αλλά βεβαίως στο χρέος και στα φιολίσια, βεβαίως και στις δημοσιονομικές ανάγκες που χρειαζόμαστε. Ενώ ταυτόχρονα, προκύπτει ο πτωχευτικός κώδικας εν μέσω πανδημίας. Και έτσι ο κόσμος πάει στα φάρμακα, τα ψυχιατρικά άμεσα. Δηλαδή δεν αυτό έχει άλλη επιλογή. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αν θέλετε το συζητήσουμε και να ένα λεπτό, κύριε Καραγκούνη. Ένα λεπτό, πριν πάμε στο θέμα του πτωχευτικού κώδικα. Κύριε Αμανατίδη, έχετε κάτι να απαντήσετε από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης? Έχω να πω το εξής. Ακούστε, η Ευρώπη σε σχέση με τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει για τον κορονοϊό, νομίζω ότι έχει αφυπνιστεί. Βεβαίως έχουν γίνει προσπάθειες και εσωτερικοί συσχετισμοί το ποιες χώρες θα βοηθηθούν περισσότερο ή όχι. Ωστόσο υπάρχει μια πολιτική η οποία δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να κάνει όχι απλώς πολύ περισσότερα, να κάνει αυτά τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κυβέρνηση με τις εξαγγελίες ειδικά του κυρίου Σταϊκούρα όχι απλώς είναι πίσω από την κατεύθυνση την οποία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει, αλλά υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών
τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα... Να γίνεται σαφής όμως, γιατί είναι θεωρητικό αυτό που λέτε. Απολύτως. Δώσε ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, για παράδειγμα. Ναι. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή, όπως και η Ευρώπη έχει δώσει κατεύθυνση, καμία σχέση εργασίας δεν θα μεταβληθεί και δεν θα γίνει δυσμενέστερη όσο διαρκούν τα μέτρα. Έχουν γίνει όλες οι εργασιακές σχέσεις. Αυτό, να σας πω κάτι, δεν είναι μπορεί. Είναι μόνο με τον αριθμό, κυρία Παρατσάκη, είναι μόνο με τον αριθμό, όχι με τα άτομα. Μιλάει μόνο για τον αριθμό, όχι για τους συγκεκριμένους άνθρωπους που ήδη δουλεύουν. Κοιτάξτε, συνήθως βλέπετε αριθμούς. Οι αριθμοί δεν έχουν να κάνουν την πραγματική ζωή. Κυρία Παρατσάκη, θέλω να μου αφήσετε σας παρακαλώ δύο λεπτά. Πάντως, να πω τι ακριβώς θα σας αμέσως, απλώς, να μην ξεχνάμε, ναι, απλώς για να μην έχουμε κοντή μνήμη, να μην ξεχνάμε τον νόμο Κατρούγκαλου και τα όσα ακολούθησαν μέχρι την θητεία της κυρίας Αχτσιόγλου για το κομμάτι των εργαζομένων γενικότερα στην χώρα μας. Το λέω αυτό για να υπάρχουν δύο πλευρές, γιατί μιλάμε. Να θέτουμε και... Μισό λεπτό, όλα είναι αλληλένδετα. Βεβαίως, κυρία Μανατίδη. Βεβαίως, κυρία Μανατίδη, αλλά επειδή κάνουμε κριτική σε μια κυβέρνηση, και το λέω πάντα αυτό, η οποία πήρε μια κυβέρνηση, είναι ένα χρόνο και κάποιους μήνες βεβαίως, ενώ παρέλαβε 5,5 χρόνια. 5,5 χρόνια θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν θέλω να πείσω εσάς, ούτε κανέναν. Τον κόσμο θέλω να απαντήσετε, όχι να πείσετε. Ακριβώς. Αφήστε με να απαντήσω. Βεβαίως. Δηλαδή, δεν θέλω να πείσω εσείς, αν έχετε μια άποψη, να την αλλάξετε. Ή ο κύριος Καραμπούλης, ο φίλος ο Κώστας. Προφανώς έχει μια. Εγώ θέλω να πω τι ακριβώς θα έπρεπε να γίνει, τι δεν κάνει η κυβέρνηση και ο κύριος Τεργούς αυτή τη στιγμή. Κάνουν σαν να μην ακούν ή δεν βλέπουν. Υπάρχει μια πολιτική τύφλωση και κόφωση, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν νομοθετήματα τα οποία δεν θα έχουν ευρύτερες συνενέσεις αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, όσα έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Σταϊκούρης που εξήγηλε, δεν ενισχύει κανένα, το σύστημα υγείας δεν το ενισχύει, δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση των επιχειρήσεων που κλείνουν με ευθύνη της κυβέρνησης, καμία αποζημίωση για τους επαγγελματίες, παρά μόνο επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες σημαίνουν δάνεια, δεν υπάρχει καμία κάλυψη των μισθών, καμία προστασία των σχέσεων εργασία τους. Προσέξτε, έχει σημασία που σας μίλησα ότι αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι αριθμός και όχι πρόσωπα. Και ότι αν η θέλετε, αγορά, ναι, έχει στεγνώσει, ναι, χώρες και υποχρεώσεις. Και θα κλείσω με αυτό. Ναι, για να δούμε τα οι μέτρα που το κύριο Σταϊκούρα. Οι χώρες που μέσα στην πανδημία, ναι, ενίσχυσαν την κατανάλωση, ναι, και τις επιχειρήσεις, είδαν και αύξηση και στο ΕΕ. Δυστυχώς, η χώρα μας έκανε τελείως το αντίθετο. Ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει τα πολεμοφόδια, δηλαδή, μάλιστα, τα λεφτά τα οποία του αφήσαμε πραγματικά, τα 37 δισεκατομμύρια και το χρέος, που είναι ρυθμισμένο το πώς θα πάει, είναι έργο δικό μας και δεν το χρησιμοποιεί. Πραγματικά, λογικά. Πάντως θέλετε να σας πω κάτι. Πολιτικά μπορεί να το καταλάβω. Έχει ιδιοληψία. Κυρία Μανατίδη, γιατί πρέπει να δώσω και το λόγο στους συναδέλφους, αφού ακούσουμε τα μέτρα. Και στον κύριο. Μισό λεπτό. Εγώ, ναι, κύριε Καραγκούνη, θα δώσω όλους να δούμε κατά γίνει τα μέτρα, να καταλάβει ο κόσμος τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς να μην ξεχνάμε ότι την περίοδο, αγαπητέ κύριε Μανατίδη, που κυβερνούσατε, να μην ξεχνάμε ότι κλειδώθηκαν οι τράπεζες, να μην ξεχνάμε ότι για δάνεια που έπαιρναν ο κύριος Πολάκης και λοιποί, και όλα αυτά τα πράγματα, όταν ο Έλληνας πολίτης, δεν θέλω να πείσετε εμένα, είμαι υποχρεωμένος όμως να μεταφέρω τις απόψεις των τηλεθεατών, οι οποίοι δεν έχουν κοντή μνήμη. Να σας θυμίσω ότι στην περίοδο της 5,5 ετών, να βγάλω τώρα τηλεφωνικές στον αέρα, αν ένας Έλληνας με μια επιχείρηση που καταστρεφόταν μπορούσε να πάρει δάνειο, ενώ ο κύριος Πολάκης πήρε δάνειο από τις τράπεζες. Επειδή λέμε για δάνεια και τώρα. Με συγχωρείτε, είναι ντροπή αυτά που λέτε. Τι εννοείται είναι ντροπή? Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Σταματήστε, δεν είναι ντροπή. Θα μου επιτρέψετε, βεβαίως. Επιτρέψτε μου όμως να μην είναι ντροπή πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Κύριε Βορθιώδη. Ντροπή είναι αυτός που εισέπραξε χρήματα. Όχι, τον ντροπή λέω δεν είναι τέτοιο. Είστε δημοσιογράφος. Βεβαίως, αλλά δεν εισέπραξα εγώ. Εγώ σκεφτόμουν ότι μία επιχείρηση, κυρία Μανατίδη, είπατε ντροπή.
Ντροπή είναι που κάποιοι άλλοι βουλευτές και υπουργοί τους έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη για απάτη, σας θυμίζω, για τις τηλεοπτικές άδειες. Ντροπή, κυρία Μανατίδη. Ντροπή, κυρία Μανατίδη, είναι όταν βλέπω μια επιχείρηση. Κύριε Αμανατίδη, ντροπή είναι δάνειο να μην παίρνει μια επιχείρηση που ζει 10 οικογένειες και να παίρνει ο κύριος Πολάκης που παίρνει 8.000 ευρώ μισθό ως υπουργός. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό. Κοστάει η Νέα Δημοκρατία και μου μιλάτε για τα 100.000 του Πολάκη που τα πήρε νόμιμα με υποθήκη. Να σας απαντήσω, γιατί ο Πολάκης μπορεί να έχει προτέρημα από έναν άνθρωπο που έχει μια επιχείρηση, για παράδειγμα. Αυτό το ερώτημα σας έκανα και μου είπατε ότι είναι ντροπή. Σας ρώτησα και πολιτικά, ποια είναι η διαφορά ενός πολίτη με τον κύριο Πολάκη. Δεν πειράζει. Κάνω μια τοποθέτηση. Ναι, κύριε Καραγκούνη, και να δούμε τα μέτρα του κύριου Σταϊκούρα. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη. Σε όλα όσα είπε ο καλός συνάδελφος, υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητος και δίνει απάντηση στον κύριο Μανατίδη. 5 εκατομμύρια κατασχέσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς από την ΑΔΕ την πενταετία, τετραετία 2015-2019. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εσείς δεν συνεχίζετε. Κύριε Καραγκούνη, εσείς δεν συνεχίζετε τις κατασχέσεις. Θα σας πω. Για να βγει ο λογαριασμός. Γιατί το λέτε λοιπόν αυτό μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αφού και εσείς τα ίδια κάνετε. Όχι, κάνετε λάθος. Πώς κάνουμε λάθος. Κάθε μέρα δεσμεύετε λογαριασμούς Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι ψέματα. Σας παρακαλώ τώρα, τι λέτε. Θα δούμε τα στοιχεία του συνηγόρου του πολίτη και να δούμε τη διαφορά. Δηλαδή, οι κόκκινες κατασχέσεις παίζουν ρόλο και οι γαλάζιες δεν παίζουν ρόλο. Όχι, κάνετε λάθος. Διότι το πρόβλημα είναι όταν υπερφορολογείς έναν επιχειρηματία ή έναν ελεύθερο επαγγελματία, γιατί και εσείς ελεύθερος επαγγελματίας είστε, δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις. Αυτό είναι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που πλήρωσε και πολιτικά. Διότι όταν βάζεις φορολογία 45% και 50% με αυτές τις προκαταβολές φόρου και όλα αυτά τα οποία έπεσαν στο κεφάλι της μεσαίας τάξης, λογικό δεν είναι? Κύριε Καραγκούνη, με συγχωρείτε πολύ, και εσείς το ψηφίσατε το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς το ψηφίσατε το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην ουσία. Νομίζω ότι απάντησα στο ζήτημα τουλάχιστον τον όσο είπε ο κ. Αμανατίδης. Εγώ δεν περίμενα να κάνει αυτή την τοποθέτηση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι προσωπικά ο κ. Αμανατίδης. Διότι εμείς τι είπαμε από την πρώτη φάση της πανδημίας. Ο οποίος, συγγνώμη, μια παρένθεση, από τους αξιοπρεπέστατους βουλευτές και υφυπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καλός φίλος και εξαιρετικός. Το σημαντικό είναι ότι προνοήσαμε να έχουμε όλα τα δημοσιονομικά, τα δημοσιονομικά δεδομένα ώστε να καλύψουν όποιον έχει ανάγκη και όποιος χρειαστεί. Και το είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου. Δεν ακούσαμε τις ανεύθυνες φωνές που άκουσαν επαναλαμβάνονται σήμερα. Δώστε όλα τα χρήματα σαν να μην υπάρχει αύριο. Μα εδώ είδαμε ότι περάσανε 7 μήνες από το πρώτο κύμα της πανδημίας και βλέπετε ότι έρχεται ακόμα δυσμενέστερη, ακόμα πιο άσχημη πανδημία με περισσότερα κρούσματα και τεράστιες συνέπειες στον οικονομικό τομέα. Φανταστείτε τα χρήματα τα οποία είχαμε εμείς καλύψει από το πρώτο διάστημα και προνοήσαμε να υπάρχουν και στη συνέχεια, να τα είχαμε σκορπίσει χωρίς αύριο. Όταν μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, κάντε το. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει στην εποχή του 15, θα ασκήσει τα μνημόνια. Θέλετε να δω. Εγώ μου επιτρέπετε. Θα πάμε να εξειδικεύσουμε τα μέτρα του κ. Σταϊκούρα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Αν θέλετε, μπορώ να σας τα πω. Κυρία Μανατίδη, κυρία Καραγκούνη, θα μας επιτρέψετε. Κύριε Μανατίδη, κυρία Καραντούνη, ένα λεπτό. Θα μας επιτρέψετε απλώς για τη ροή για τους τηλεθεατές, γιατί λέμε για τα μέτρα για τον κύριο Σταϊκούρα και ότι τι θα συμβεί από σήμερα με τα νέα μέτρα, απλώς δεν τα έχει δει ο κόσμος. Να τα δούμε και εδώ είμαστε, δεν είναι. Να τα δει. Να ακούσουμε. Δεν πάει τίποτα. Επιτρέψτε μου να προβάλλω το ρεπορτάζ. Στην αγορά να τα δείτε, δεν τα βλέπετε. Επειδή τα βλέπουμε, έχει και συνέχεια, μην ανησυχείτε. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε κι άλλα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Σε λίγο θα ακούσετε και τον κύριο Τσιάρα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και έχω να σας κάνω εγώ ερώτηση. Θα ακούσω τον κύριο Καραγκούνη, είναι αλήθεια. Τον Κώστα, θέλω να μιλήσω μαζί. Πάμε να δούμε όμως τα μέτρα του κύριου Σταϊκούρα και παρενεχόμαστε. Εδώ είμαστε. Είστε και οι δύο πάρα πολύ ευχάριστοι βουλευτές και είναι χαρά μας που είστε κοντά μας. Ελάτε.
Εντάσσονται πλέον σε αυτή και οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εργαζόμενο και ταμιακή μηχανή και καταγράφεται μείωση του τζίρου κατά 20%, αλλά στις επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, εδώ δεν θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου. Θα πρέπει να πούμε ότι το 50% του ποσού δεν θα επιστραφεί, θα έχει δηλαδή τη μορφή της επιδότησης, ενώ το συνολικό ποσό και από τον τέταρτο και από τον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ανέλθει με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν στο 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε αναστολές πληρωμών που αφορούν τις δόσεις δανείων μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε την αναστολή της καταβολής της δόσης του Νοεμβρίου σε όσους έχουν ρύθμιση οφειλών και μεταφέρεται ουσιαστικά η δόση αυτή στο τέλος της ρύθμισης. Δεν μιλάμε για ένφια ή φόρο εισοδήματος αυτή τη στιγμή, αλλά μιλάμε για άλλες ρυθμισμένες οφειλές. Επίσης αναστέλλεται η πληρωμή του ΦΠΑ Νοεμβρίου μέχρι τις 34 και μετά δυνατότητα ρύθμισης σε 12-24 δόσεις, υποχρεωτική μείωση του ενοικίου 40% στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, αυτές που γνωρίζαμε ως τώρα ως κόκκινες και πορτοκαλί, ενώ ναι, προαιρετική θα είναι η μείωση του ενοικίου στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Επίσης επεκτείνεται η τηλεργασία υποχρεωτικά στο 50% για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, αυτά είναι τα κυριότερα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Σταϊκούρας και συνεχίζουμε την κουβέντα με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Οι συνάδελφοι φυσικά μπορούν να παρεμβαίνουν. Ελάτε κυρία Μανατίδη, θέλετε να απαντήσετε. Σας έδωσα το λόγο με εξάλλου και τον κρατώ. Κοιτάξτε, όσο αφορά το χρέος είναι ρυθμισμένο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αν η χώρα μας μπορεί αυτή τη στιγμή να δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο, οφείλεται πρώτα απ' όλα στη ρύθμιση του χρέους που έγινε, την έξοδο από τα μνημόνια και το πρόγραμμα και βεβαίως στο μαξιλάρι το οποίο για την Νέα Δημοκρατία πραγματικά δεν υπήρχε πριν τις εκλογές. Εκεί βάσισε την πολιτική της ή την ρητορική, αν θέλει, για να πάρει την εξουσία. Και φυσικά τώρα υπάρχει. Και φυσικά υπάρχει. Και δεν είπαμε εμείς να χρησιμοποιηθούν όλα τα χρήματα, τα 37 δισεκατομμύρια για τον κορονοϊό. Μιλήσαμε για το 40% περίπου του μαξιλαριού. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι η μόνη χώρα, θεωρώ, που δεν ακολουθεί την ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία μιλάει για τη στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά που ακούσατε και από τον Σταϊκούρη και από τη δημοσιογράφη σας είναι αναστολή, αναστολή, αναστολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις φεύγουν από πάνω από τις επιχειρήσεις ή από τους εργαζόμενους. Κύριε Μανατίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Σας παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχετε και πάρει ένα εξαιρετικό λόγο. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι μειωμένης αντίληψης και δεν θέλει να πάρει περισσότερους ψήφους εάν υιοθετήσει τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δώσει στον κόσμο λεφτά? Υπολείπεται αντίληψης? Δεν γιατί... θεωρώ ότι είναι μειωμένη αντίληψη ο Πρωθυπουργός. Άρα, γιατί αυτό μπορεί να αντλήσει. Μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Για να καταλάβει. Σας ρωτώ, γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Καταρχάς, φάνηκε στις εκλογές ότι το κοινό, οι πολίτες, απαξιώνουν όλους σας. Διότι 50% δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αυτό είναι θέμα που θα έπρεπε εσείς που είσαστε άνθρωποι με ευαισθησίες και πολιτική να αντιληφθείτε τον κίνδυνο. Δύο, εσείς χάσατε τις εκλογές για το Μάτι και για τη Μακεδονία. Εκεί ήταν τα μεγάλα θέματα που σας μέτρησε ο κόσμος. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα που βιώνουμε μία καταστροφή σε όλα τα επίπεδα. Και λέτε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το κάνει γιατί. Για ποιο λόγο δεν παίρνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης αυτά που θέλει για να βγει στους πολίτες και να πει «εμείς σας τα δίνουμε, εμείς είμαστε εδώ» και να μείνει πάνω άλλα 60 χρόνια. Γιατί να θέλει να μην δώσει, αν μπορεί? Το κατάλαβα. Κύριε Παλατζάκη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Με ταλανίζει, με ταλαιπωρεί πάρα πολύ εδώ καιρό, γιατί με βάση τη λογική δεν βγαίνει και όντως δεν υπάρχει κάποια λογική απάντηση. Πολιτική όμως υπάρχει απάντηση.
Και η υπουργική απάντηση είναι αυτό που η Νέα Δημοκρατία από την αρχή, καλά αφήστε αυτά που έλεγε την ανάπτυξη που θα έφερε το διπλάσιο, αυξήσει τους μισθούς κλπ. Αφήστε αυτά, τελειώσανε. Όχι τελειώσανε με τον κορονοϊό, τελειώσανε πριν τον κορονοϊό, γιατί εφάρμοσαν συγκεκριμένες πολιτικές. Ακούστε, οι πολιτικές που εφαρμόζονται εξυπηρετούν κάποιους. Και πρέπει πάντα να βάζετε ένα ερώτημα και εσείς και εγώ σαν πολιτικός, γιατί γίνονται και ποιον ωφελούν. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ωφελεί συγκεκριμένους ανθρώπους και χρησιμοποιεί την πανδημία σαν μία ευκαιρία έτσι ώστε να σπρώξει και από το δημόσιο σύστημα υγείας προς τον ιδιωτικό τομέα, τα εργασιακά δικαιώματα τα καταβαραθρώνει και μειώνει ουσιαστικά ακόμα και τους μισθούς. Το νέο νομοσχέδιο του κυρίου Βούτση είναι η λεμιτόμος των εργασιακών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι συνεπής σε αυτά που έχει στο μυαλό του ως ιδεολογία. Δεν μου απαντήσατε όμως αυτό που σας ρώτησα. Δεν είναι φιλελεύθερη, είναι νέο φιλελεύθερη. Ναι, δεν μου απαντήσατε όμως αυτό που σας ρώτησα. Γιατί δεν παίρνει τα λεφτά αφού θα μπορούσε να τα πάρει και αφού θα μπορούσε να τα διανύμει. Είναι μια πολύ ευλογή ερώτηση της κυρίας Καλετσάκη. Θα ήταν ο Πρωθυπουργός όλα 60 χρόνια. Μα δεν θέλει να κάνει την κατανομή προς τον κόσμο της εργασίας. Αυτή είναι η άποψή σας πάντα, έτσι. Βεβαίως, ο κύριος Μητσοτάκης εξυπηρετεί τα συγκεκριμένα συμφέροντα του 2%. Κύριε Καραγκούνη. Αυτό εξυπηρετεί. Αυτή είναι η πολιτική απάντηση. Λογική απάντηση δεν υπάρχει. Να μας τη δώσει μια δημοκρατία. Μία τελευταία. Άρα δηλαδή, κύριε Μανατίδη, θεωρείτε ότι ο Έλληνος Πρωθυπουργός με αυτά που λέτε είναι υπάλληλος κάποιων συμφερόντων και λειτουργεί σαν μάνατζερ. Κάποιον οι οποίοι του δίνουν εντολές. Έχει μια πολιτική άποψη την οποία την υπηρετεί με συνέπεια. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη. Κύριε Κουρθέ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα, η μοναδική παράταξη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που αντί να αυξάνει τα ποσοστά του, μειώνεται. Σύμφωνα κανένα με τις αναλύσεις, μέχρι και τις τελευταίες είναι χαμηλότερα. Κανένα κόμμα αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν μειώνει τα ποσοστά του. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ το έχει καταφέρει. Βέβαια, δεν το έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει επιτύχει η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία τι κάνει. Έδωσε από την πρώτη στιγμή έμφαση στη μεσαία τάξη. Αυτή που βλήθηκε, προσβλήθηκε 5 χρόνια πριν κατά συρροή. Τη μεσαία τάξη θα την ανατινάξετε κι εσείς, κύριε Καραγκούνη μου. Να σας πω κάτι, την μεσαία τάξη, μα μην πω ότι την έχετε κάνει, γιατί είμαστε σε κανάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει γιατί έχει πρόβλημα ταυτότητας και έχει φοβερές εσωτερικές συγκρούσεις. Δεν έχει υπαρξιακό ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή, κατά τη γνώμη μου, αυτή την περίοδο. Βαρύ υπαρξιακό. Θα σας πω γιατί πέφτει. Διότι δανειζόταν στη δεκαετία με 3,1% το πιο χαμηλό και τώρα δανείστε με 0,80% η κυβέρνηση, ακριβώς γιατί μπήκε στην ποσοτική χαλάρωση και γιατί έχει μεγαλύτερη εξοπιστία. Πέφτουν τα ποσοστά της γιατί η Νέα Δημοκρατία μέσα σε ένα εξάμεινο έχει δει πάνω από 11 δις στην πραγματική αγορά. Θέλετε να σας πω ποια είναι τα χρήματα αυτά. 3,1 δις δώσαμε μέσω της επιστρεπτές προκαταβολής. 1,7 από το ΤΕΠΙΚ 2. 3,3 θα δώσουμε. Κύριε Καραγκούνη, να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ με έχει κατηγορήσει και δημόσια ότι υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία με το θέμα. Δεν πειράζει. Θέλω να πω κάτι, να κάνω και το τίλιο. Τα λεφτά αυτά που λέτε ότι δώσατε είναι τα λεφτά που σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μαξιλάρι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θέλουμε να το διευκρινίσουμε αυτό για το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι που μας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχουμε βγει στις αγορές με πολύ χαμηλό επιτόκιο και έχουμε ακόμα μεγαλύτερο μαξιλάρι. Είναι τα χρήματα που έχουμε δώσει στον κόσμο. Μειώσαμε τη φορολογία, μειώσαμε τον ένφια. Επειδή θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή και τους λοιπούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι παίρνετε τα χρήματα από εκεί. Το θυμάμαι πολύ καλά. Μειώσαμε λοιπόν τα βάρη στον κόσμο και δώσαμε χρήματα αυτή τη στιγμή, το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, στην πραγματική οικονομία. Όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό το ξέρουν. Και ξέρουν τι έχουν να αναλάβουν ακόμα. Είναι στα πρόθυρα της τρέλας. Ρωτήστε τους μαζί. Αχ, κύριε Καραγκούνη, τώρα μη μου πείτε, στην ίδια χώρα ζούμε. Ποια χώρα βλέπετε εσείς? Έχουν κατεβάσει ρολά. Αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει είναι οι μικρομεσαίοι. Έχουν ευνοηθεί. Μα τώρα τα βλέπουμε. Είναι δίπλα μας, περπατάμε στον δρόμο. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κύριε Παλετσάκη, και ξέρω πάρα πολύ καλά. Όπως και όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή, γνωρίζουν τι χρήματα έχουν πάρει και τι περιμένουν να πάρουν από την κυβέρνηση. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, πιστέψτε με. Ρωτήστε το κι εσείς. Λοιπόν, και τι το κάνουμε? Το κάνουμε στοχευμένα στη μεσαία τάξη. Διότι αν δεν κρατήσουμε τώρα τη μεσαία τάξη ζωντανή,
Διότι μην νομίζω ότι ζούμε σε κενό αέρος. Αυτή τη στιγμή βάλετε όλη η Ευρώπη, βάλετε η παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο καταστρέφεται κόσμος καθημερινά. Αλλά εμείς τι έχουμε πει? Έχουμε πει να δώσουμε τα χρήματα να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας στη μεσαία τάξη και το κάνουμε με επίμονο τρόπο. Κύριε Κεραγκούνη, είπε η κυρία Παλετσάκη, έθεσε μια ερώτηση στον κύριο Αμανατίδη για το θέμα των χρημάτων. Είπε ο κύριος Αμανατίδης ότι δεν προχωράει ο Πρωθυπουργός γιατί δεν είναι θέμα λογικής, είναι θέμα πολιτικής. Για ποια χρήματα? Για τα χρήματα τα οποία είπε ο κύριος Αμανατίδης ότι θα μπορούσε να δώσει περισσότερα στον κόσμο. Από τα κονδύλια προφανώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα σας είπα ότι έχουν δώσει μέσα 6 μήνες, έχουν δώσει 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει μείνει κάποιος ακάλυπτος όταν έχει ανασταλεί η λειτουργία του δεν παίρνει το βοήθημα. Δεν θα πάρει τώρα μέσω του ΕΣΠΑ όσοι έχουν αποδεδειγμένα μείωση του τζίρου τους από 5 έως 50.000 ευρώ. Άρα είναι όλα καλά, παιδιά. Τι ανησυχείτε? Όλα πάνε πάνω. Όχι, δεν είναι θέμα. Όχι τότε. Ακούστε λίγο, δεν ξέρω ποιος το λέει. Εγώ το λέω. Ο κύριος Κανούσης, πολιτικός συντάκτης. Εξαιρετικά. Να πω λοιπόν στον αγαπητό σας συνάδελφο ότι γι' αυτό είναι η Δημοκρατία πάει πάνω από 45% στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει κάποιος λόγος. Εξηγείται κάπως αυτό. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Εγώ θα σας τον εξηγήσω, κύριε Καραγκούνη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, από αυτά που λέει ο κύριος Αμανατίδης και κάνει κριτική σε εσάς, ο κύριος Αμανατίδης θα έπρεπε, επειδή τον θεωρώ από τους σοβαρούς που υπάρχει στο κόμμα του, έτσι, θα έπρεπε να καταλάβει το πώς πήραν εκείνη την εξουσία το 2015 με ψέματα, με αισχρά ψέματα θα έλεγα, με συσάχθεια που λέγανε στον κόσμο και τάζανε και με το θα σκίσανε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 20%. Είναι τόσο απλό. Όχι, να πω κάτι, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εμείς κάναμε παραπάνω. Αμέσως, κύριε Μανατίδη. Θα απαντήσετε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε πει ψέματα στον κόσμο, δεν έχουμε πει ότι θα κάνουμε αυτό και δεν το κάνουμε. Απλά ξέρετε, κύριε Καραγκούνη, ποιο είναι το πρόβλημα. Κάναμε περισσότερα και έτσι θα συνεχίσουμε. Το πρόβλημα θα κάνουμε περισσότερα από αυτά. Κύριε Καραγκούνη, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Το πρόβλημα όμως ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι εύκολη περίοδος. Δεν είναι εύκολη οικονομική περίοδος αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε. Δείτε άλλες χώρες πόσο πλήττονται και δείτε, κύριε Φουρδιώτη, δείτε την Τουρκία. Δείτε την Τουρκία αυτή τη στιγμή που έχουμε και μια συγκεκριμένη αντιδικία και μια συγκεκριμένη ένταση. Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Καλά, μην πάρουμε όμως. Μην πάρουμε. Μην συγκριθούμε με το πώς αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη ζωή και την αξία μια μουσουλμανική χώρα. Αλλά, να απαντήσει ο κύριος Αμανατίδης. Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Αμανατίδη. Καλά, να μας πει και εκείνος τι θα έκανε αν ήταν κυβέρνηση. Βεβαίως. Και αμέσως μετά να δούμε τι λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο Έψιλον. Ο κύριος Τσιάρας. Λοιπόν, ακούστε, εμείς για την πανδημία και το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο υγειονομικό επίπεδο αλλά και συνολικά και στην οικονομία, δώσαμε δύο συγκεκριμένα προγράμματα, το Μένουμε Όρθιοι 1, το Μένουμε Όρθιοι 2 και βεβαίως την τοποθέτηση με τα 11 μέτρα τα οποία έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μιλάει ακόμα για επιστρεπτές προκαταβολές, δηλαδή για δάνεια. Τα 11 δισεκατομμύρια που ανέφερε ο κ. Καραγκούνης προσθέτει και την οικειοδοσία. Στην πραγματική οικονομία έχουν πέσει 5,9 περίπου στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι αυτά. Η πρότασή μας δεν μιλάει για τα 37 δισεκατομμύρια, μιλούσε για εμπροστοβαρός να πέσουν γύρω στα 14 δισεκατομμύρια, περίπου το 40%. Η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη ευθύνη και απευθύνουμε στον κόσμο και πρέπει να τα ακούσει για το πώς θα γίνει το πρόγραμμα της αξιοποίησης των χρημάτων που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 19 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν είναι δάνεια, είναι χρήματα και θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα. Και ακόμα τελείωσε ο Οκτώβριος και δεν ήρθε τίποτα στη Βουλή. Και επίσης θα πρέπει να διαβάσουν κάποιοι τις ανακοινώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, των συλλόγων όλων και των ομοσπονδιών, οι οποίες είναι των εργαζομένων. Ακούστε, όλοι είμαστε στον κόσμο μέσα, ο κόσμος υποφέρει. Πρέπει να πέσουν χρήματα στην πραγματική οικονομία και στην αγορά. Αλλιώς ο χειμώνας που θα είναι βαρύς θα φέρει αλλαγές και στο πολιτικό σύστημα. Γιατί όταν πεινάς,
δεν γίνεται να ακούς και να χορτάς τη συλλογή. Ναι, να πω κάτι μόνο. Πριν πάμε να δούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης που έχει δώσει μια συνέντευξη στο Έψιλον μετά την αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας, κύριος Τσιάρας. Γνωρίζουμε όλοι ότι εκκρεμεί η υπόθεση του κύριου Παπαγγελόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη. Να μην ξεχνάμε όμως, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα για όλα τα κόμματα, ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξουσία έλεγε μη μας κάνετε κριτική τον πρώτο χρόνο. Εδώ ήμασταν με την κυρία Παλετσάκη, είχαμε και βουλευτές και δικούς σας και της Νέας Δημοκρατίας και πλέον βλέπουμε πολύ έντονη κριτική μέσα σε ένα χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχει παραλάβει 5,5 χρόνια. Μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια γι' αυτό. Βεβαίως, και να σας παρακαλέσω να δούμε τον κύριο Τσιάρα. Η κατάσταση δεν είναι το ίδιο το 2015 με το 2020. Εμείς παραλάβαμε ένα ταμείο με 300 εκατομμύρια και με το σενάριο της αριστερής παρένθεσης για χρεοκοπία, ναι, και τους ανθρώπους και την κυβέρνηση αυτή την αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια το χρέος ρυθμισμένο για το πώς θα πάει, με σοφόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και αν μπορεί να δανείζεται τώρα με τα χαμηλά επιτόκια, είναι γιατί ακριβώς συνέβησαν αυτά. Κυρία Μανατίδη, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Κυρία Μανατίδη, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Το 2015 δεν παραλάβατε. Το 2015 ανατρέψατε την κυβέρνηση Σαμαρά για να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι εννοείται ανατρέψατε? Ανατρέψατε με την κυβέρνηση. Με την ψήφιση του Προέδρου τη Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία το έφερε πιο μπροστά. Θυμάστε πότε έλεγε η... Μα εσείς δεν συνενέσατε, εσείς δεν συνενούσατε σε τίποτε. Εσείς χτυπάγατε τα κατσαρολάκια το 2015 στο Σύνταγμα. Τα ξεχάσατε, κύριε Μανατίδη. Τα κατσαρολάκια στο Σύνταγμα χτυπάγατε. Ακούστε με. Και λαϊκίζατε, αυτή είναι η αλήθεια, λαϊκίζατε. Δεν αφορούν. Κύριε Μανατίδη. Δεν αφορούν το τώρα. Κύριε Μανατίδη, να σας πω κάτι. Έχει προβλήματα τα οποία, ναι, αλλά... εάν δεν τα δοθεί λύση. Κύριε Μανατίδη. Θα υπάρξουν, ναι, άλλες καταστάσεις. Θα μπορέσουν όμως οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν και μεταξύ τους. Κύριε, για να Μανατίδη, τα αν δεν καταλάβετε ότι κάνατε τεράστια λάθη, ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο κυβερνούσε, τα ποσοστά τα βλέπουμε κάθε μέρα στις μετρήσεις που κάνουν διάφοροι τηλεοπτικοί σταθμοί, εφημερίδες, ακόμα και εφημερίδες που υποστηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Εδώ, μισό λεπτό. Κύρια Μανατίδη, κύρια Μανατίδη, δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Κύρια Μανατίδη, όχι. Άλλη κυβέρνηση άφησε σε άλλη κυβέρνηση. Κύρια Μανατίδη, βγήκατε το 2015, το οποίο είχαμε το προεκλογικό. Εδώ ήμασταν στα ίδια κανάλια. Και λέγαμε λοιπόν. Μισό λεπτό. Θυμάστε τι λέγατε, ότι θα σκίσετε τα μνημόνια, ότι δεν θα υπογράψετε, ότι δεν θα υποταχθούμε, ότι δεν θα γίνουν. Να θυμάστε τα κάρταλκο γράφη. Ξεχνάτε το δημοψήφισμα το οποίο έγινε, το που έγινε, ναι. Τελειώσαμε με τα μνημόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει. Μισό λεπτό. Υπάρχει και η ποινική διαδικασία, η ποινική δίωξη για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, που τα ποσοστά, δηλαδή είναι πραγματικά. Ελάτε να κάνουμε μια, να βγούμε βόλτα, που μου είστε και πολύ συμπαθείς, έξω, να δείτε ο κόσμος πόσο φοβάται με αυτά τα ακούει, ότι εμπλέκονται δικαστές, υπουργοί δίνανε εντολές σε δικαστικό ανώτατη σώμα. Ανώτατη δικαστική λειτουργία. Ήδη να καταγγέλνουν. Θέλω να απευθυνθώ και σε αυτούς που ακούνε. Ναι, άνω τελεία, τη συνέντευξη στην κυρία Παπαλουκά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και επιστρέφουμε. Να δούμε τι λέει ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης. Επιτρέψτε μου. Εξής, έχω 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου. Ένα λεπτό παρακαλώ. Επειδή είναι προγραμματισμό. Δώστε μου, σας παρακαλώ, 2 λεπτά είναι. Να δούμε τι λέει ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς να μας έχει απαντήσει πιστικά, έσπευσε να ψηφίσει τον ποινικό κώδικα και να τον εφαρμόσει με μια ταχύτητα η οποία δεν δικαιολογείται, δημιουργώντας σωρία προβλημάτων συνολικά και στον δικαστικό αλλά και στον νομικό κόσμο. Συστήσαμε την Επιτροπή Παρακολούθησης Ποινικού Κώδικα, ούτως ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να δούμε αν υπάρχουν κενά, αν όντως αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και τα οποία συνιστούν παραβατικές συμπεριφορές δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα και αν βεβαίως υπάρχουν δυσρυθμίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν σε έναν επόμενο χρόνο. Υπήρχε ανοιχτό το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από το Μάιο του 2018
στη χώρα επιβάλλονταν ένα καθημερινό ημερήσιο πρόστιμο και βεβαίως υπήρχε ένα κατ' αποκοπή πρόστιμο το οποίο καλούνταν να πληρώσει. Νομοθετήσαμε, φέραμε καινούριο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενσωματώσαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία με αποτέλεσμα η χώρα και να γλιτώσει το πρόστιμο, αλλά βεβαίως επιτέλους να έχει και ένα συγκεκριμένο νόμο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μιλήσατε για τη διαμεσολάβηση ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Έχετε μία εικόνα για τα πρώτα αποτελέσματα από τον νέο αυτό θεσμό, Υπουργέ μου? Υπάρχουν περίπου 100 υποθέσεις διαμεσολάβησης. Από αυτές οι 33-35 έχουν ολοκληρωθεί θετικά. Εκκρεμούν περίπου άλλες 30 και οι υπόλοιπες βεβαίως έχουν υπογράψει πρακτικό προκειμένου πλέον να μεταβούν, να οδηγηθούν στην γνωστή τακτική διαδικασία της δικαιοσύνης. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε πώς έχουν αντιδράσει οι πολίτες και μετά πώς ο νομικός κόσμος. Εννοείται για τη διαμεσολάβηση. Βέβαια, γιατί αυτό Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όποια καινούργια μέθοδος έρχεται να ενσωματωθεί σε μια κοινωνική, επιστημονική ή θα σας έλεγα ακόμη και θεσμική πραγματικότητα, προφανώς αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Και η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε έναν όριμο κόσμο που αφορούσε στο σώμα των διαμεσολαβητών, οι οποίοι και εδώ και 10 χρόνια περίμεναν ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο και προφανώς πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση, και ο νομικός κόσμος στην αρχή είχε κάποιες αμφιβολίες και ο δικαστικός κόσμος. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό διασκεδαστήκαν όταν φέραμε το νομοσχέδιο και βάλαμε όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που χρειαζόταν, ούτως ώστε σήμερα να έχουμε ένα άρτιο νομοσχέδιο που αφορά στη διαμεσολάβηση. Ποιες είναι τώρα, κύριε Υπουργέ, οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο αμέσως επόμενο διάστημα, διότι οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι αρκετές. Οι διαδικασίες είναι που πρέπει να αλλάξουν. Εστιάζουμε λοιπόν το βλέμμα μας στις διαδικασίες, κυρίως προσπαθώντας να εξυγχρονίσουμε τη λειτουργία της δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από την ψηφιοποίηση. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα ψηφιακής καταγραφής των δικαστικών υποθέσεων, ενδεχομένως έχετε ακούσει για αυτά, που είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των διοικητικών υποθέσεων όταν μιλάμε για τα διοικητικά δικαστήρια ή των ποινικών υποθέσεων όταν μιλάμε για τα πολιτικά ποινικά δικαστήρια, τα οποία θα μας βοηθήσουν ώστε να υπάρχει μια πολύ καλύτερη οργάνωση και μια πολύ καλύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση όλων των διαδικασιών της δικαιοσύνης από όλους τους ενδιαφερόμενους και από όλους τους εμπλεκόμενους. Λοιπόν, ο κύριος Τσιάρας νομίζω ότι απάντησε σε πολλά θέματα στην Βίκη Παπαλουκά στο Έψιλον, Νάνα Παλετσάκη. Εγώ θέλω να κάνω, επειδή έχουμε τον κύριο Αμανατίδη ακόμη κοντά μας, την εξής ερώτηση. Σκάνδαλο Νοβάρτης, δηλαδή παραδικαστικό κύκλωμα στην Ελλάδα, μεγάλο παραδικαστικό κύκλωμα, το οποίο φύγει τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, κύριε Αμανατίδη. Αυτό πότε θα διευκαλυνθεί και πώς? Είναι απαγορευτικό για το θεσμό της δημοκρατίας να ακούγονται τέτοιες καταγγελίες από ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς εναντίον άλλων δικαστικών ανώτατων λειτουργών ότι λειτουργήσαν κατ' εντολή της εκτελεστικής εξουσίας. Εδώ καταλύεται η δημοκρατία, καταλύεται ο πυρήνας του πολιτεύματος. Υπόθεση Παπαγγελόπουλου, υπόθεση Νοβάρτης, κατά λάθος λέγεται Νοβάρτης για μένα, γιατί έχει φύγει από την Νοβάρτης και έχει γίνει παραδικαστικό κύκλωμα στην Ελλάδα. Μας ακούτε, κύριε Αμανατίδη? Μας άκουσε ο κύριος Αμανατίδης? Δεν ξέρω αν μας άκουσε ο κύριος Αμανατίδης. Κυρία Αμανατίδη, ακούσατε την ερώτηση της κυρίας Παλετσάκη? Δεν ακούνε, το διορθώσουμε. Κώστα Καρακούνη. Ναι. Νομίζω πολύ σημαντικά τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σιάρας, και ειδικά για το ζήτημα της... Και θα κάνω και μια τοποθέτηση για αυτό που είπε η κυρία Παλετσάκη. Ειδικά για το ζήτημα της ποινικής και πολιτικής δίκης, ηλεκτρονικοποίησης της δικαιοσύνης. Ένα έργο που για μένα, όταν ήμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και επειδή είχα την αρμοδιότητα και ξεκίνησα από το έργο, πραγματικά από την αρχή, το 2012, να πω μόνο ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό το 2015-16. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι το 2018 να λειτουργούσε σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς η απελπιστία της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν είναι η ώρα τώρα να το αναλύσουμε. Ναι, κύριε Καραγκούνη, αυτό. Το άφησε πολύ πίσω. Αυτό που και είναι... συγχαρητήρια στον κύριο Τσιάρα που συνεχίζει από το έργο και θα ολοκληρώσει. Κύριε Καρακούνη, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να εμπιστευθούν οι πολίτες τους δικαστές τους. Τη δικαιοσύνη. Και εγώ επιμένω και δεν ξέρω αν ακούει ο κύριος Αμανατίδης τώρα. Μας ακούτε, κύριε Αμανατίδη?
Θα θέλαμε να ακούει και ο κύριος Σωμανατίδης για να μπορούμε ακόμα, να. Δεν έχει ακούσει ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καραγκούνη, να εμπιστευτούν οι πολίτες τους δικαστές, τους φυσικούς τους δικαστές. Εάν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή να βλέπουμε. Είναι έκθεση της δημοκρατίας. Άρα πώς περιμένετε να έρθει. Μας ακούει ο κύριος Μανατίδη. Κύριε Μανατίδη, μας ακούτε τώρα. Αυτή τη στιγμή προηγουμένως δεν άκουγα, δεν ξέρω τι έχετε πει. Ναι, θα σας πω τώρα τι είπα. Λοιπόν, έθεσα μια ερώτηση, κυρία Παλατσάκη. Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ οι πολίτες που σας ψήφισαν και εσάς και τους άλλους και αυτούς που θα ψηφίσουν να εμπιστευτούν τους φυσικούς τους δικαστές. Με την ιστορία Νοβάρτης, δηλαδή με το παραδικαστικό κύκλωμα, ο κάθε ένας από εμάς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη. Έχει βληθεί ο πυρήνας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και έχετε μεγάλη ευθύνη γι' αυτό, κυρία Μανατίδη. Πρέπει να αποκατασταθεί η λειτουργία της δικαιοσύνης. Και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Βεβαίως, το να εμπιστευτούν το φυσικό τους δικαστή. Εδώ ακούσαμε φοβερά πράγματα για παρεμβάσεις ανώτατων δικαστικών λειτουργών σε συναδέλφους τους και μάλιστα παρεμβάσεις εκτελεστικής εξουσίας σε άμεση παρέμβαση. Αυτά είναι πρωτοφανή για δημοκρατικό πολίτευμα. Ελάτε. Καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε μετά από αυτή την τοποθέτηση να αποχωρήσω. Είναι αδύνατο, πρέπει να μπω σε μια τηλεδιάσκεψη η οποία είναι σημαντική. Βεβαίως, κυρία Μανατίδη. Ήθελα να πω το εξής. Ελπίζω ότι δεν αναφέρεται, κύριε Παλτσάκη, δεν ξέρω. Ίσως αναφέρεται στις επιθέσεις που γίνανε τον κύριο Γεωργιάδη ή από άλλους σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Έχετε δίκιο στο εξής. Συγγνώμη, δεν ακούτε τι έχουν καταθέσει ενανότατη δικαστική λειτουργία. Δεν αναφέρουμε μόνο στους πολιτικούς. Αυτό που άκουσα από τον κύριο Τσιάρα, ουσιαστικά τι λέει. Κατ' εμέ είναι μια παραδοχή ότι ο ποινικός κώδικας και αυτό που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση, ότι όντως ήταν αυτό που είχαμε πει. Δηλαδή μια δουλειά 10 ετών από επιστήμονες. Και από εκεί και μετά ζητήματα τα οποία δεν έχει περιλάβει καν την εφαρμογή του, θα αλλαγούν. Και πολύ σωστό είναι και καλά κάνει και πολύ ορθά το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί η εφαρμογή ενός νόμου τόσο σημαντικού να έχει αφήσει παραθυράκια, να έχει κενά, να μην έχει προβλέψει κάποια πράγματα και μια επιτροπή παρακολούθηση ενός οποιοδήποτε νόμου, κατά την άποψή μου, αν θέλετε, που είναι σωστή και καλά θα κάνει να τα διορθώσει. Όσο αφορά για το άλλο που είπε για τη δικαιοσύνη, έχετε δίκιο ότι κοιτάξτε. Το σύστημα το πολιτικό έπρεπε και πρέπει να κάνει την αυτοκάθαρσή του. Δεν θα μπορεί να μπει ούτε μη και δεν πρέπει να μπαίνει ούτε μία σκιά πρώτα απ' όλα στο νομοθετικό, στη Βουλή δηλαδή, καμία και πρέπει να την ξεκαθαρίζει. Και η δικαιοσύνη να αφαιθεί απερίσπαστη. Για παράδειγμα, το ότι αυτή τη στιγμή καταργούνται οι δύο γραμματείες, η μία διαφάνειας και άλλης διαφθοράς, ποια είναι, για να φύγει η κυρία του Λουπάκη από τη μέση, ενισχύει τη δικαιοσύνη ή όχι. Πάντως πρακτικά ενοποιούνται, δεν καταργούνται οι δύο θέσεις. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εντάξει, ενοποιούνται. Γιατί ενοποιούνται? Για να σταματήσει να υπάρχει ο ένας. Εντάξει, υπάρχουν οι τρόποι, δεν είμαστε με μνήμη χρυσόψαρου ή με λογική που δεν έχουμε... Αυτό, κυρία Μανατίδη, ξέρετε, να σας πω κάτι, πιστεύει ο κόσμος αυτό που πιστεύει και είναι πάρα πολύ έξυπνο το κοινό. Καταλαβαίνει ότι όποιος έχει την εξουσία, ελέγχει τη δικαστική εξουσία. Όχι, δεν εκεί... γίνεται αυτό. Μα το είδαμε. Εγώ είμαι απέναντι σε αυτό, να το ξέρετε. Αυτό λοιπόν, άρα απέναντι. Θα πρέπει... Οι άνθρωποι με δημοκρατικές αρχές στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και σας θυμά αυτό που λέτε και να κάνετε. Έτσι είναι το λογικό αυτό που λέει το Σύνταγμά μας. Ναι, το Σύνταγμα τώρα μην το πιάσουμε για να δούμε πόσα άρθρα έχουν καταργηθεί από αυτά τα οποία είναι βασικά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάμε στην υπόθεση Νοβάρτη. Γι' αυτό είμαστε μαζί. Ναι, κυρία Μανατίδη, αλλά με αυτό το θέμα της, που λέει η κυρία Παλετσάκη εδώ για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον Νοβάρτη, τον πρώην πρωθυπουργό. Δύο πρώην πρωθυπουργούς, βουλευτές, υπουργούς κτλ. Τους έσυρε ο κ. Παπαγγελόπουλος πριν καν αποφανθεί δικαιοσύνη στα Μανταλάκια ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Μιλούσε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του κράτους. Δηλαδή, πώς διασύρουμε τις αποστάσεις του ελληνικού κράτους. Συγγνώμη.
Δηλαδή, πώς διασύρουμε έτσι τον κόσμο και τις οικογένειές τους. Από τη στιγμή. Από τη και υποδεικνύουμε. Και υποδεικνύουμε. Και άλλους, ακούστε με λίγο. Από τη στιγμή που έρχεται από τη δικαιοσύνη ένα αίτημα για πολιτικά πρόσωπα ή οποιαδήποτε δικογραφία ή οτιδήποτε, πρέπει από τη στιγμή που έρχεται στη Βουλή, πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες οι οποίες γίνανε επί της κυβέρνησης. Δεν μπορεί η Βουλή να κάτι άλλο. Είναι συνταγματική υποχρέωση. Αλλιώς παρανομούμε. Μου απαντάτε στο διαδικαστικό. Εδώ σας λέω ότι το θέμα της ουσίας είναι ένα βαρύ ηθικό πλήγμα στον πυρήνα της δημοκρατίας. Σας λέω ότι καταργείται το κοινοβουλευτικό πολίτευμα αυτό που έγινε. Πόσο πιο απλά να το πω. Αν υπάρχει κάτι για μένα στη δικαιοσύνη και παραπευθεί στη Βουλή, η Βουλή θα πρέπει να κάνει αυτό που έκανε και με όλους τους άλλους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Συμφωνείτε μαζί μου. Συμφωνείτε ότι πρέπει οι άνθρωποι, να σας πω κάτι, δεν είστε όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ εσείς. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι το αποκούμπι των ανθρώπων. Έτσι. Πολλές φορές η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε έτσι και έχετε δίκιο. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραγκούλη, το κρατώ. Εδώ δείτε από τα μνημόνια το πρώτο, το δεύτερο, τι έγινε από τους περικοπές. Τώρα, αυτά τα έχουμε ζήσει. Ναι, ναι, έχουμε έτσι, πάει όμως. Σε ένα άλλο επίπεδο. Κυρία Μανατίδη, έχουμε πάει όμως σε ένα άλλο θέμα. Γιατί ο κάθε Έλληνας πολίτης που πάει να δικαστεί βλέπει τον έναν εισαγγελέα, παράδειγμα. Να κατηγορεί λέω, τον άλλον εισαγγελέα. Ότι έπαιρνε εντολές για να στείλει στο κατηγορητήριο τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Δηλαδή, ένας απλός πολίτης, τι μπορεί να γίνει. Ρωτάω εγώ, ερώτηση κάνω. Ξαναλέω. Και, αυτό και θέλω και απάντηση για τον κύριο Καραγκούνη. Ναι, βεβαίως. Απαντήστε. Να αποχωρήσω και να χαιρετήσω και τον κύριο Καραγκούνη. Ακούστε με. Το πολιτικό το σύστημα και στη Βουλή πρέπει να κάνει αυτοκάθαρσή του και η δικαιοσύνη έχει μηχανισμούς που μπορεί να το κάνει και η ίδια για τον εαυτό της. Μάλιστα. Να μας δώσει όμως και ένα σχόλιο για την επίθεση στον Πρίτανη. Κύριε Αμανατίδη. Είναι σημαντικό νομίζω. Καταδικαστέα, απαράδεκτη. Και όλα τα αρνητικά, ό,τι θέλετε. Καταδικαστέα, απαράδεκτη, πώς θα σας το πω, είναι κάτι το οποίο μου θύμισε άλλες εποχές. Κύριε Αμανατίδη, είναι απόλυτος αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αμανατίδη, πολύ. Σας κύριε Καραγκούνη, θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο ρεπορτάζ που αφορά τις ποινικές διώξεις τόσο στον κύριο Κρέτζο και στον κύριο Παπά, αλλά από την στιγμή της τηλεδιάσκεψης. Είναι και τόσο που έμεινε, ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, μας θυμάει ιδιαίτερα. Να είστε καλά, γιατί συνήθως εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη. Η αλήθεια είναι και ευχαριστώ πολύ, γιατί είχαμε πραγματικά το χρόνο. Άπλετο χρόνο, κύριε Φουδιώτη, να τοποθετούμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Τώρα, σε αυτό που είπε η κυρία Παλετσάκη, νομίζω ότι πραγματικά η δικαιοσύνη είναι το τελικό καταφύγιο όλων. Και αν τρωθεί η δικαιοσύνη, νομίζω βάλετε πραγματικά, το λέω και ως δικηγόρος, αλλά το λέω και σαν άνθρωπος που έχω υπηρετήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πραγματικά βάλετε η δημοκρατία. Αν πέσει και αυτό το χειρό, κυρία Παλετσάκη και κύριε Φουδιώτη, νομίζω ότι έχει πέσει και η δημοκρατία. Δεν έχει υποστεί τεράστιο κραδασμό. Συγγνώμη. Έχει υποστεί τεράστιο κραδασμό. Εγώ συμμετείχα, όπως ξέρετε, στην Πορανοκριτική για τον κύριο Παγγελόπουλο στο συμπέρασμα το οποίο φτάσαμε μετά από επίπονη δουλειά. Κάναμε, θα έλεγα, δείκαμε και στην ουσία του σκανδάλου της Νοβάρτης εντός εισαγωγικών για τα πολιτικά πρόσωπα το οποίο ήταν ανύπαρκτο και αυτό πλέον, όπως ξέρετε, έχει αποφανθεί η ίδια δικαιοσύνη. Αλλά μπήκαμε και στην ουσία των αθέμητων των πρακτικών και πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Επιτροπή μας τα έφερε στο φως, διότι εστράφη όλο το ενδιαφέρον στα 10 πολιτικά πρόσωπα και αφήσαμε πίσω τις πραγματικά αθέμητες πρακτικές και χάσαμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποζημιώσεις μετά από αυτή την επιμονή που υπήρξε τα τελευταία 3 χρόνια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να στραφούν εναντίον πολιτικών προσώπων για μικροκομματικούς λόγους. Και αφήσαμε πίσω το πραγματικό σκάνδαλο και χάσαμε και ευκαιρία να ζητήσουμε αποζημιώσεις γιατί φτάσαμε στα όρια της παραγραφής σε πάρα πολλά. Αυτό που λέτε, κύριε Καραγκούνη. Είναι συγκλονιστικό, διότι φτάσαμε με την κατάδια στην οποία διαχειρίζονται οι πολιτικοί τα θέματα, γιατί ξεκίνησε σαν σκάνδαλο Νοβάρτης που είχε να κάνει με το πώς καταλήγει το φάρμακο στον ασθενή. Χάσαμε ως χώρα το δικαίωμα να αποζημιωθούμε για όλο αυτό το σκάνδαλο. Δεν έμαθαν ποτέ οι άνθρωποι αν πήρανε και τι φάρμακα και τι συνταγογραφήθηκαν. Δεν μάθαμε τους υπεύθυνους. Υπήρξε το πρόσμα της κυρίας Ράιν.
που έλεγε ότι είχε ήδη βρει ροή χρήματος απάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή χρήματα τα οποία θα έπρεπε να τα είχε αποζητεί και τα είχε αναζητήσει το ελληνικό δημόσιο. Και πολλές από αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη παραγραφεί. Απαντήστε μου σε κάτι. Αν ένας πολίτης θεωρηθεί ότι είχε διάθεση να απατήσει το ελληνικό δημόσιο, πάει για κακούργημα ή δεν πάει? Εξαρτάται το ποσό, κυρία Παλετσάκη. Να βάλουμε ένα ποσό λοιπόν 100.000. Εδώ λοιπόν πάνω από 120.000 υπάρχει κακούργημα. Πάει κακούργημα. Όταν εδώ μου μιλάτε για 100 εκατομμύρια που τελικά θα πάει κανένας, θα πληρώσει κανένας. Προσέξτε, αυτό σας λέω, ότι δυστυχώς σε αυτή την υπόθεση, και αυτό το αναλύσαμε, είναι ότι εστράφει αλλού το ενδιαφέρον του ελέγχου και της έρευνας. Και αντί να ασχοληθούμε με το πραγματικό σκάνδαλο, ασχοληθήκαμε, κάποιοι ασχολήθηκαν, ώστε να πληγεί ο αντίπαλος, ο πολιτικός αντίπαλος, για μικροκομματικούς λόγους. Αυτό μπορώ να το αξιολογήσω, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλες τις τοποθετήσεις. Μπορώ να το αξιολογήσω από τη στιγμή που είδαμε αρχιοθετήσεις όλο αυτό το υποθέσιο. Κύριε Καραγκούνη, νομίζω ότι θα δούμε πολλά ακόμα με το θέμα του κύριου Παπαγγελόπουλου και του παραδικαστικού. Και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους, γιατί μετά θα σας κάνουν τελευταίες ερωτήσεις για να τους αποδεσμεύσω και αυτούς και να δούμε τη συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Χατζηδάκη. Σωστά. Έχουν υπάρξει πραγματικά, όπως ξέρετε, είναι πλέον η υπόθεση είναι στην κύρια ανάκριση, ανώτατη πλέον του ειδικού δικαστηρίου. Ανώτατοι πλέον δικαστές έχουν αναλάβει να διελευκάνουν όλα αυτά και όλο το υλικό το οποίο εμείς τους παραδώσαμε. Και από εκεί και πέρα, εάν κρίνει έτσι η δικαιοσύνη, θα πάμε στο ειδικό δικαστήριο και θα υπάρξουν μετά μετέπειτα, εάν κρίνει έτσι, αν υπάρξει ένα παραδοσιακό βούλευμα. Κύριε Καραγκούνη, ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω λίγο για αυτή τη φασιστικού τύπου επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος της ΑΣΟΕ και όλο αυτό το κατάντημα με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, προεκλογικά είχατε πει ότι θα κυνηγήσετε την ανομία στα πανεπιστήμια, θα κυνηγήσετε το Ρουβίκονα. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε? Τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και του κ. Χρυσοχοίδη. Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά έχουμε δει και φαρσοκομωδίες τώρα να φυλάνε τον Στέφανο Χίο, που βρίζει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό έξι αστυνομικοί. Και ο πρόεδρος του ΕΑΣΟΕ να δέχεται επιθέσεις. Να λένε και αυτά, αγαπητέ Κώστα Καραγκούνη. Έχουμε δει και τέτοιες διαδικασίες. Και εκτός αυτού, κύριε Καραγκούνη, ήθελα να σας ρωτήσω και για το εξής. Δεν είναι μόνο η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, είναι και οι φασιστικές οργανώσεις των αναρχικών που κάνουν μονίμως μπάχαλο την Αθήνα. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας και γι' αυτό δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Λοιπόν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει να κάνει κάτι γι' αυτό? Που κάπου ότι είχαν ακόμη και κύψει τα εξάρτητα. Και να δώσει και λεφτά που είπε στους αστυνομικούς, μισό λεπτό. Γιατί λέμε για τη φύλαξη των προσώπων και οι δεσμεύσεις δεν έχουν γίνει πράξεις, ούτε κατά την περίοδο του πρώτου lockdown, κύριε Γραγκούνη, ότι το τμήματα ασφαλείας που ήταν έξω, ούτε αυξήσεις δώσαμε ούτε τίποτα στους αστυνομικούς. Και καταρχάς, εμένιο μου, και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν, είναι θέμα της αστυνομίας να πηγαίνει να κόβει πρόστιμα για τα μαγαζιά έξω και να δει ποιος φοράει μάσκα? Ενώ υπάρχει δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, τι θα γίνουνε, πρέπει, τώρα βεβαίως αυτό πάει στο Χρυσοχοίδη το ερώτημα, απλώς εσείς είστε εδώ τώρα μαζί μας. Πρέπει να αποφασίσει η πολιτική ηγεσία πώς θέλει την αστυνομία. Σαν μαζορέτες να τη χρησιμοποιείτε ή ως αστυνομικούς? Διότι υπάρχει μία σύγχυση και σε αυτό το θέμα. Άρα, ούτε οι αστυνομικοί ξέρουν τι να κάνουν, διότι εκτίθενται, ούτε έχουν σαφείς εντολές. Και επίσης αυτό το θέμα που είχε πει και είχε δεσμευτεί ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι μέσα σε 10 μέρες θα τελειώσουμε τα εξάρχεια, δημιουργήθηκαν μικρά εξάρχεια σε γειτονιές της Αθήνας. Το ξέρετε. Κύριε Παλετσάκη, έχει μια, νομίζω, πολύ σημαντική δουλειά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αυτά τα φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα που βλέπαμε στα εξάρχεια πριν από 2 χρόνια, πριν από 1 χρόνο, αυτά έχουν εκλείψει. Δεν έχει τελειοποιηθεί. Δεν έχει τελειοποιηθεί, κύριε Καραγκούνη, όμως. Είναι σημαντικό. Βεβαίως, τον πείτε, παραλάβατε 5,5 χρόνια. Ο αγώνας είναι διαρκής, αλλά αυτό το χάλι που βλέπαμε να κατεβάζουν τον κόσμο και να πετάνε μολότοφ μέσα στα τρόλι, τα θυμάστε όλοι πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες δεν τις έχουν ξαναδεί. Κάνανε πολύ μεγάλη πασαρέλα οι ναρκέμποροι. Και πάρα πολύ ποινική. Ήταν υποκατάληψη. Χρόνια έτσι. Άβα, δεν υπάρχει πια. Ναι, ένα άβατο πια. Χρόνια που ήταν. Το λέμε. Είναι όντως 5,5 χρόνια παρέλαβε ο κύριος Χρυσοχοίδης ένα άλλο Υπουργείο. Ήταν άβατο. Δεν μπορούσε. Προστασίας και το άλλο. Ο Γιάννης ο Μανατίδης δεν μπορούσε να περάσει μέσα από τα εξάρχεια. Αλήθεια είναι.
Δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Προφυλακιζόντουσαν οι βουλευτές, προφυλακιζόταν οι δημόσια πρόσωπα, άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, ήταν ανήκουστα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ανατριχιαστικό αυτό που έχει γίνει με τον Βρήτανη. Μας προσβάλλει όλους, κάθε νου έχει άνθρωπο, προσβάλλει την αστική δημοκρατία, προσβάλλει τους πάντες, να βλέπουμε εν είδη τσιχαντιστών κάποιους ανθρώπους να έχουν κρεμάσει σε ένα καταβεβλημένο άνθρωπο, σε ένα Βρήτανη, αυτή την ταμπέλα. Έχουν επικηρυχθεί. Είναι σκρό αυτό που έχει. Έχουν επικηρυχθεί με 100.000 ευρώ όποιοι είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι. Εγώ νομίζω, με όλη μου την αγάπη και ίσω να το συζητήσουμε και στη Βουλή και προς τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, πρέπει να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Κάποιες πρέπει να αλλάξετε, πολλές από τις τροποποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω πρώτα απ' όλα. Εκεί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εδώ πάμε στην ουσία. Όποιος προβαίνει σε ιδιαίτερες πράξεις, οι γνωστοί μπαχαλάκηδες, εδώ πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή και μια τροποποίηση του νόμου, κύριε Παλτσάκη. Κάποιες ποινές να μην αναστέλλονται και να μην μετατρέπονται. Κάποιοι να οδηγηθούν μέσα στη φυλακή για να καταλάβουν τι σημαίνει. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο δικονομικά και νομικά λίγο παραπάνω αυτό που ακούτε από τα Ιωθώτα, αλλά εδώ πρέπει να υπάρξει σαφής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, να μπαίνουν μέσα σε χωρίς, να μπαίνουν μέσα σε πανεπιστήμια, να προπυλακίζουν ανθρώπους, να κάνουν αυτό το ανατριχιαστικό που κάνουν στο Βρήτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει τώρα αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ποινές να μην αναστέλλονται, να μην μετατρέπονται και να οδηγούνται στη φυλακή, έστω και για λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε στο δημόσιο διάλογο στο επόμενο διάστημα και να κάνουμε τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Εγώ πάντως πραγματικά θα το υποστήριζα ένθερμα. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι ο κύριος Οικονομίδης να ρωτήσει. Όχι, απλά επειδή ο Υπουργός και είναι ευκαιρία που τον έχουμε, στο τώρα λίγο στο τελείωμα. Επί Υπουργείας του έγιναν βήματα μπροστά σε ένα χώρο σαν τη δικαιοσύνη που του είδαμε ότι όλη τη δεκαετία των μνημονίων στις δημοσκοπήσεις οι Έλληνες την είχαν περίπου απαξιώσει. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο βήμα που πρέπει να γίνει τώρα και δεν έχει γίνει? Να σας πω κάτι. Είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση τα πάει εξαιρετικά, ειδικά στο ζήτημα της διαφάνειας. Να ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχει και οικονομικές πτυχές. Κύριε Οικονομή, το λέω σε εσάς που ασχολείστε ιδιαίτερα και με τα οικονομικά. Κανένα σοβαρός επενδυτής δεν θα αφήσει στη χώρα, αν δεν έχει ένα σταθερό πλαίσιο δικονομικό, να ξέρει ότι θα βρει το δίκαιο του ή αν μπει σε μια διαδικασία τέτοια. Να υπάρξει γρήγορα επίλυση, αλλά κοιτάνε και τον δείκτη της διαφθοράς και της διαφάνειας. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους επενδυτές, για όλους εγώ, θα λέγαω για όλους τους Έλληνες, ώστε να έρθουν να εγκατασταθούν σε μια χώρα, να επενδύσουν σε μια χώρα, να ξέρουν ότι λειτουργούν οι θεσμοί, να ξέρουν ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Κάνει πολύ σημαντικά πράγματα το Υπουργείο της Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση. Ακόμα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Ώστε να αποκατασταθεί αυτό που λέμε το αίσθημα ασφάλειας των ξεχνάμε, πολιτών προς τη δικαστική. Αγαπητέ Κώστα, να μην ξεχνάμε όμως ότι κάποιοι πολίτες μας, οι οποίοι έχουν δώσει όρκο στην αστυνομία, δίνουν τις ζωές τους. Και, και πρέπει κάτι, έχει κάνει αρκετά μεγάλο έργο ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης και ο Ελευθέριος Οικονόμου, για τον ένα χρόνο που έχουν αναλάβει τον μπάχαλο που άφησε η κυρία Παπακώστα με την κυρία Γεροβασίλη και τους λοιπούς συγγενείς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεσμευτήκατε η Νέα Δημοκρατία για τους μισθούς. 13ος, 14ος στους αστυνομικούς. Δεσμευτήκατε για τα επιδόματα του κορονοϊού που βγαίνανε έξω και κάλυπτη η αστυνομία. Τι θα γίνει με αυτά, αγαπητέ Κώστα? Όχι, θα πω και ξέρετε, η πρόθεσή μου, η δική μας ειδικά, είναι πάρα πολλά χρόνια καθαρή. Αλλά είναι και ανθρώπινη. Γιατί δίνουν τη ζωή τους. Άσχετα αν υπάρχουν και κάποιες άστοχες κινήσεις, τις οποίες έχουμε δει, όπως με τον κύριο Παπά, για να φυλάνε τον Στέφανο Χίο. Πάμε. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Σίγουρα υπάρχει μια δημοσιονομική κατάσταση που είναι πολύ συγκεκριμένη. Μέσα σε αυτή τη πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, νομίζω ότι έχουμε υπερβεί αυτόν και έχουμε πραγματικά δώσει ιδιαίτερη άφαση στη μεσαία τάξη. Το είπαμε και πριν. Όμως υπάρχουν όντως και κάποιες, όχι κατηγορίες, δεν θέλω να ξεχωρίζω τους ανθρώπους, να ξεχωρίζω τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή δίνουν τη δική τους μάχη, του ξεχνάμε τα εθνικά μας θέματα, βεβαίως, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Βεβαίως. Αλλά βεβαίως και όλοι οι ένστολοι, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί μας που τρέχουν και έχουν την καθημερινή
αντιμετώπιση του εγκλήματος. Ένα έγκλημα το οποίο έχει αλλάξει και μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ήμουν υπεύθυνος των φυλακών και γνωρίζω ποια είναι η διάθεση και η διάθεση του εγκλήματος. Αγαπητέ Κώστα Καραγκούνη, κοιτάξτε, φαίνεται το Υπουργείο, τα έλεγα και στον κύριο Γιώγιακα. Το είπα σωστά το όνομα του υπευθύνου, γιατί τον έλεγα λάθος. Ναι, ο Βασίλης Γιώγιακας. Μάλιστα. Ότι πήρε το Υπουργείο που έβαφε τα νύχια της κυρία Παπακώστα που την είχαμε στο πάνελ της εκπομπής εδώ πέρα και έγινε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τα 5,5 χρόνια προσπαθεί και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης και ο Ελευθέρης ο Οικονόμου και ο Αρχηγός να διορθώσουν 5,5 χρόνια. Θα σας πω γιατί απλώς πρέπει και λίγο να συμφωνήσω πιο γρήγορα. Μαζί σας. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους, στους ενστόλους, διότι φανταστείτε ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Δώστε τους λίγο κίνητρα. Δεν είχαμε δολοφονίες εν ψυχρό στο κέντρο της Αθήνας. Έχει αλλάξει το έγκλημα. Έχει αλλάξει τελείως το έγκλημα. Έχουν γίνει τα πράγματα πολύ επικίνδυνα. Για ψήλου πίδημα πλέον σκοτώνουμε στο κέντρο της Αθήνας και παντού. Αυτό δεν το βλέπαμε παλαιότερα. Άρα, εσείς έπαιρες το ρεπορτάζ, το ξέρετε. Άρα, ο αστυνομικός με το ένα χιλιάρικο δίνει τη ζωή του για μένα, σωστά. Για σας κύριε Καραγκούνη, για τον κύριο Κανούση, για τον κύριο Οικονομίδη. Πρέπει λοιπόν να ρισκάρει. Ναι. Να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στο οικονομικό επίπεδο ενίσχυση των οικονομικών. Έτσι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, διότι. Θα περιμένω να ακούσω ερώτηση στον κύριο Χρυσοχοίδη από εσάς. Κύριε Καραγκούνη, είστε έτοιμοι. Δεν είναι θέμα ερωτήσεων. Είναι θέμα συζητήσεως ακριβώς και νομίζω. Ξέρει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και με τον κύριο Σταϊκούρα και με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα πρέπει να το δούμε σε ένα άμεσο μέλλον, να δούμε τι μπορεί καλύτερο να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και για τον χρόνο που είχαμε να τα συζητήσουμε αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον κύριο Κανούση και τον κύριο Οικονομίδη, κυρίες και κύριοι. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα ήθελα να πάμε να παρακολουθήσουμε την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Αποδείξεις ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και υπουργός φυσικά. Ξερνόμαστε επί 10 χρόνια σε ένα τέλμα μιας κρίσης. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ξέρετε, η ζωή μας δεν είναι πρόβα. Δεν είναι πρόβα. Έχουμε χάσει 10 χρόνια σε αυτή την κρίση. Πόσα χρόνια θα χάσουμε? Δεν γίνεται. Δεν μπορεί οι Έλληνες όπου πηγαίνουν στο εξωτερικό να διακρίνονται και εδώ πέρα να είμαστε συνέχεια στη μιζέρια και στην κρίση. Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται άλλο. Το βιώνω και το συναισθάνομαι ακόμη περισσότερο τώρα που έχω παντρευτεί και έχω και ένα μικρό παιδί. Δεν θέλω. Όταν το παιδί μου μεγαλώσει με τη δύναμη του Θεού, να είναι καταδικασμένο να φύγει στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα με την αερολογία και την μπουρδολογία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε 5 βήματα μπροστά. Ούτε θέλω στη συνέχεια να είναι επέτης στην αυλή του κάθε Τσίπρα και του κάθε Μητσοτάκη για 2 ψίχουλα. Δεν είναι αυτό το όνειρό μου για το παιδί μου. Δεν είναι. Και γι' αυτό πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κλίμα της δημαγωγίας, του λαϊκισμού, της αερολογίας και να περάσουμε σε ένα καινούριο πεδίο σοβαρότητας και υπευθυνότητας. Αυτό είναι που λέμε και ξαναλέμε. Δεν έχουμε κάποια πρωτοτυπία φοβερή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα στην πολιτική μας. Πάμε να έχει όμως πρωτοτυπία η πολιτική μας για τα ελληνικά δεδομένα. Ο τομέας του φαρμάκου είναι μια πολύ οδυνηρή υπόθεση στην Ελλάδα. Τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε σε σχέση με το φάρμακο? Κάποια στιγμή στην Ελλάδα είχαμε φτάσει σε μια υπέρογγη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ξέσπασε η κρίση, ήρθαν τα μνημόνια, και μετά έπεσαν μαχαίρια στη φαρμακευτική δαπάνη και έχουμε φτάσει να είμαστε, αν θυμάμαι καλά, 4 φορές κάτω σε σχέση με αυτό που είμαστε. Μπορεί να έχουν γίνει αδικίες στο πλαίσιο αυτών των περικοπών για διάφορες πλευρές. Εκείνο το οποίο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις βασικά, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα από διαφορούς έξυπνους και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε και αυτούς που πράγματι πληρώνουν την ύφη, είτε είναι από την πλευρά της βιομηχανίας είτε είναι από την πλευρά των ασθενών. Παράδειγμα, να σας πω κάτι για να μην το κάνω πολύ θεωρητικό. Έχουμε
την λεγόμενη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έπρεπε να το κάνουμε φυσικά, γιατί είναι μέτρο εξυγχρονισμού. Αντί να γράφουν με τα χέρια οι γιατροί, υπάρχει ένα κεντρικό μητρό, τα γράφουν ηλεκτρονικά, φαίνεται τη συνταγογράφηση. Ενώ γίνεται αυτό, δεν έχουν προχωρήσει οι διασταυρώσεις όμως, δηλαδή δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες του συστήματος. Και έτσι, εσείς αν είστε γιατρός, δώσ' το λίγο να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Συλλεύουν και τρελαίνονται που μ' αγαπάς δε χαίρονται. Εδώ είμαστε, αποδείξεις. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, λίγο ψυχολογία. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις, Βιβί, και δυνατούμε σε λίγο. Έλα. Άλλωστε τέτοια μουσική θα ακούμε μόνο από το στούντιο και την τηλεόραση. Μόνο από το στούντιο και την τηλεόραση. Καλό είναι και αυτό. Βλέπω να πω ότι έχουμε λάβει, δώσ' το τηλέφωνο επικοινωνίας, 211-100... Γιατί μπερδεύω... 211-100-241. 211-100-241. Θα έλεγα το άλλο τηλέφωνο, του άλλου καναλιού. 211-100-248-51. Έχω πάρει τα μηνύματά σας. Μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο σκληροί στην κριτική, παρότι στέλνετε μηνύματα. Και η κυρία Παλετσάκη, να ξέρετε, είναι ακόμα πιο επιθετική. Ήρεμη είναι ακόμα, επειδή είναι η αρχή. Έτσι θα κινηθεί αυτή η φετινή δύσκολη τηλεοπτική χρονιά. Και στους μεν της εξουσίας και στους δε. Τα κακό κείμενα θα τα αναδείξουμε και θα διεισδύσουμε παραπάνω σε ρεπορτάζ. Αποδείξεις λέγεται η εκπομπή. Και κάποιοι που σκηνοθετούν μέχρι και απόπειρα πυροβολισμών και τα κάνουν θέματα εκμεταλλευόμενοι τις καταστάσεις, και εκεί θα διεισδύσουμε με έρευνα. Γιατί αυτό πάει μετά για απάτη. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε. Να ξέρετε ότι αυτή τη τηλεοπτική σεζόν οι αποδείξεις, τουλάχιστον σε πολιτικό, αστυνομικό έργο, δεν θα αφήσει κανένα να παίξω. Άρα να είστε δίκαιοι, αντικειμενικοί, να τιμάτε το Σύνταγμα και τις υποχρεώσεις σας. Όλοι. Γιατί ο κόσμος είναι ο τελικός κριτής. Ο κόσμος είναι αυτός που βασανίζεται. Μην το ξεχνάτε, γιατί εγώ από σήμερα θα αρχίσω να χτυπάω καμπανάκι πόσοι άνεργοι θα μείνουνε. Για να λέμε και την άλλη πλευρά. Είπαμε, είμαι γλυκούλης για τον ένα χρόνο κυβέρνησης. Έχω, μπορεί να μην είμαι δίδυμος στο ζώδιο, είμαι δίδυμος στα γεγονότα όμως. Αλλάζουν κιόλας, μπορώ να αλλάξω. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να διαχωρίσουμε το πρόγραμμα το οποίο βλέπετε με τη θηρίδα τηλεπόληση σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όλοι μου λένε ότι γυρνάς. Πάνε και τα βράδια από την Τρίτη. Τελείωσε. Θα σε κλειδώνουν στο σπίτι τώρα. Δεν σε κλειδώνουν δηλαδή. Και να μην σε κλειδώσουν που θα πας. Μη σε δώσε καμιά πλατεία. Και τρέχουν και σου βάζουν χειροπέδες για σένα αυτό. Ο Κοσμάκης την πληρώνει. Λοιπόν, και για να μην τα πληρώνει και επειδή άλλη λεφτά δεν έχει και επειδή πρέπει να είμαστε... Χαμήλωσε το λίγο. Και επειδή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την ειδική περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι έχουμε φέρει το νούμερο ένα, το παγκόσμιο προϊόν, το οποίο απολυμένει, καθαρίζει, τα κάνει όλα και συμφέρει, τώρα αυτή την περίοδο ειδικά. Θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ ακριβό προϊόν, πάρα μα πάρα πολύ ακριβό προϊόν και κάνει τα πάντα. Είναι το θεριό. Δεν είναι ακριβό το προϊόν, είναι φτηνό το προϊόν. Είναι ακριβό να πάνε να αγοράσουν, δεν μπορούν να το βρουν, είναι σε εξάντληση. Για ποιο λόγο είναι φτηνό το προϊόν? Γιατί πραγματικά κάνει τα πάντα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Να πλένεις το αυτοκίνητό σου, τα χαλιά σου. Είναι το χώρο. Το χώρο.
εύχριστος, ατμοκαθαριστής, ναι. Cleaner One. Αποστηραίνει, αποστηρώνει, απολυμμένη, ζεσταίνει γρήγορα, εργονομική λαβή, έχει 900 βατ και 2 χρόνια εγγύηση. Βάζουμε νεράκι. Και δώρο, ναι, 8-6. Βάζουμε νεράκι. Ναι. Κλείνουμε εδώ, πώς είναι το σίδερο. Να φύγει ο χρόνος 3 λεπτά. Όπως είναι το σίδερο, από μισό λεπτό, τι είναι αυτό που βλέπω στην οθόνη. 2-10-61-80.000 δωρεάν φυσικά το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. 70.345 από την Κύπρο. Θα πάρουν από 79 ευρώ, 39 ευρώ και δώρο τη Super Toffee. Και δώρο και μάσκες που πρέπει να φοράμε, που είναι υποχρεωτικές. Πού είναι αυτές οι μάσκες? 25 μάσκες είναι δώρο, 25. Χειρουργικές μάσκες δώρο. Όχι, λοιπόν, αυτές. Μιλάμε τώρα για τον ατμοκαθαριστή, ο οποίος μπορεί να, να 100 καθαρίσει. 100 κομμάτια έχουμε, έτσι, δεν υπάρχουν άλλα. Ατμό, 100 κομμάτια, τα πάντα. Μπορεί να καθαρίσει τα χαλιά μας, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, μπορεί να καθαρίσει όλο μας το σπίτι, μπορεί να καθαρίσει τα τζάμια, μπορεί να καθαρίσει τους καναπέδες μας, μπορεί να καθαρίσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι, πατάς, βάζεις νεράκι, βράζει, πατάς εδώ το κουμπί και αμέσως βγάζει ατμό. Κατευθείαν, ναι, έτσι. Ναι. Οπότε είναι, πώς να σου πω, είναι το πιο εύκολο προϊόν. Ακόμα και το αυτοκίνητό σου, αν θέλεις, μπορείς να με τον ατμοκαθαριστή τα καλύματα, ναι, που είναι πολύ ακριβά να τα πλύνουμε, ναι, και να πάμε στο καθαριστήριο. Μάλιστα. Και τα χαλιά μας και όλα, και τα τζάμια της τζαμαρίας. Είναι, μιλάμε, το προϊόν το οποίο θέλει να το έχει κάθε νοικοκυρά στο σπίτι της. Ο καθένας είναι απολύμανση. Και δεν χρειάζεται να πάρει καθόλου καθαριστικό μέσα. Καταλαβαίνετε, τίποτα. Έτσι, μπράβο. Άρα, είναι το νούμερο ένα στην Αμερική. Ναι, και θα γίνει και στην Ελλάδα αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, ο ατμοκαθαριστής. Αυτό λοιπόν από 79-39. Από 79 ευρώ, 39 ευρώ μόνο, και γλιτώσατε, παιδιά, τα πάντα που έχει να κάνει με τη δύσκολη καθαριότητα του σπιτιού. Ακόμα δηλαδή και το στρώμα σας, το οποίο χρειάζεται να το καθαρίσετε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καθορίζουμε στρώματα και καναπέδες, με τον ατμοκαθαριστή το έχετε κάνει όλο αυτό πολύ γρήγορα, εύκολα, δεν είναι βαρύ στο χέρι σας, είναι πανεύκολο στη χρήση του. Νερό, κουμπί, βγάζει τον ατμό και απολυμμένη, αποστηρώνει γρήγορα, εύκολα και σχεδόν τσάμπα. Και μαζί με όλο αυτό θα πάρετε δώρο. Αξία 49 ευρώ τη Super Toffee και τη 25 μάσκες. Ξέρουν τη Super Toffee, έτσι, που, είναι αυτό, που το βάζεις, πατάς το κουμπί και γυρνάει μόνη της. Πού το? Ναι. Από πατάς και γυρνάει. Η Super Toffee, λοιπόν, παιδιά, είναι δώρο. 39 ευρώ μόνο από 79 ευρώ. Όποιος τηλεφωνήσει αυτή τη στιγμή στο 210-61-80.000, 70.345 για τους φίλους μας από την Κύπρο. Είναι και ο Cleaner One. Μάσκες, έτσι, ναι, που είναι υποχρεωτικές, να το δίκιο. Μιλάμε για 25 μάσκες χειρουργικού τύπου δώρο. Και η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς είναι δώρο για σας, μαζί με την αγορά του νούμερο ένα προϊόντος ατμοκαθαριστή Cleaner One, που καθαρίζει τα πάντα. Έχουμε βιντεάκι να το δούμε. Τι είναι ο ατμοκαθαριστής? Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί έχετε ένα λεπτό. Αν το έχουμε, δεν φορά ακουστικό, play. Να πούμε επίσης, Μένιο, ναι, ότι παίρνουν και 8. Δεν το έχουμε το βιντεάκι. Και 8 εξαρτήματα δώρο. Για πες τα δώρα. Εντάξει, είναι τα 8 εξαρτήματα. Αλλάζουν από εδώ, το βγάζεις αυτό. Βλέπεις. Ναι. Και έχει τα εξαρτήματά του που είναι 8, ανάλογα με την επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε. Κατάλαβες, θέλω να πω. Δηλαδή, αν ας πούμε έχουμε διαφορετικό εξάρτημα σε περίπτωση που θέλουμε να καθαρίσουμε το χαλί και διαφορετικό εξάρτημα όταν θέλουμε να καθαρίσουμε το στρώμα. Είναι εύχριστος, είναι πάμφτινος, είναι ο ατμοκαθαριστής που πρέπει να έχετε στο σπίτι σας. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, τα τζάμια του σπιτιού σου, άμα θέλεις, ναι, τα καθαρίζεις με ατμό, ναι, γρήγορα, ναι, εύκολα και, ναι, χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Αυτό είναι λοιπόν το πιο σημαντικό. Ότι με την αγορά. Ωρα, μόνο 39 ευρώ, μόνο 39 ευρώ από 79, έχεις τον πολυκαθαριστή, ναι, τον ατμοκαθαριστή για τις πιο δύσκολες επιφάνειες και τις πιο δύσκολες δουλειές του σπιτιού. 2-10-61-80.000, 70.345 και δώρο μαζί. Δώρο, έτσι, δώρο, δωρεάν. Δωρεάν, μαζί. Η Super Toffee, 49 ευρώ. 8 εξαρτήματα και 25 μάσκες δώρο. Το πακέτο. Το πακέτο. Ναι, γιατί καλό είναι τη μάσκα όταν βγαίνουμε έξω, επειδή τώρα πρέπει να είναι και μέσα στο σπίτι. Και όλα αυτά πράγματα να μην φοράμε την ίδια μάσκα. Εδώ είναι δώρο, θα τις πληρώσετε αλλού. Ξέρετε ότι είναι δύσκολες οι εποχές και επειδή τώρα θα αρχίσει να πέφτει πολύ και το delivery και η μαγειρική κατοίκων από την Τρίτη και μετά, σας έχουμε λύσει και γι' αυτά. Να πω ότι, ναι, η δύναμη του ατμού έχει με τη δύναμη του ατμού που έχει, αποστηρώνει
αποστηρώνει τα πάντα. Και πλακάκια και το καλοριφέρ πίσω, γιατί μπορείτε να βάλετε το εξάρτημα αυτό και να καθαρίσετε τις, και να αποστηρώσετε. Η λέξη είναι να αποστηρώσετε και τις πιο δύσκολες επιφάνειες. Μιλάμε για έναν άτμο καθαριστή, ο οποίος είναι πολύ εύκολος, δεν είναι βαρύ, οπότε κάνεις πολύ εύκολα είναι τις δουλειές. Είναι για όλο το σπίτι, έτσι. Είναι για όλο το σπίτι. Για τα πάντα, για όλο το χώρο, για τα ρούχα, για τα πάντα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το προϊόν, είναι περιζήτητο, υπάρχουν συγκεκριμένα τεμάχια 210-61-80.000. Ξέρεις πόσο είναι το ετήσιο, λίγο, ναι. Το ετήσιο ναι, έξοδο ναι, ναι. Για να καθαρίσεις τα χαλιά σου όταν τα στέλνεις. Αν χρειάζεται... σου πω ότι δεν ξέρω, ναι, να σου πω λοιπόν εγώ, για απλά χαλιά μπορεί να είναι και 200-300 ευρώ το ετήσιο έξοδο. Πραγματικά σου λέω, τα παίρνουν το φτηνότερο που μπορείς να βρεις για πολύ απλά. Μιλάμε τώρα για έναν ατμοκαθαριστή που κάθε ώρα και στιγμή μπορεί. Ποιος παιδί μου να δώσει 300 ευρώ. 300 ευρώ, κάποιοι παίρνουν μισθό. Πώς θα πληρώσουν 300 ευρώ για χαλιά. Καλά, τώρα εντάξει, δεν. Για πες μου λίγο. Δεν υπάρχει. Τα νούμερα είναι. Επειδή τώρα θα μπούμε. Λοκ. Εστιατόρια δεν υπάρχουν. Από την Τρίτη. Καφέ δεν υπάρχουν. Θα μαγειρεύουμε σπίτι, θα τρώμε σπίτι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ο φανταστικός ατσάλινος βραστήρας, κυρίες και κύριοι, 50 κομμάτια από 29 ευρώ, μόνο 9,90 και δώρο κούπα της επιλογής σας και με το κουταλάκι Εύη. Είναι ο μόνο για τους 80 τηλεθεατές που τηλεφωνήσουν στο 210-61-80.000 τα επόμενα 3 λεπτά και 10 από τους 80, όχι 10, και 20 από τους 80 δωρεάν Ευηβατίδου. Δωρεάν. Δωρεάν. Όλο το πακέτο. 20 δώρο. Θα πάρουν, θα τηλεφωνήσουν αυτή τη από στιγμή. Από τους 80, οι 60 πληρώνουν, 20 το παίρνουν δώρο, Εύη μου. Πολύ ωραία. Μένιο, παιδιά, 2-10-60-80.000 μπορεί να είσαστε εσείς οι 20 πρώτοι που θα αποκτήσετε τον βραστήρα μας, τον ασύρματο ανοξείδωτο βραστήρα μαζί με την κούπα δώρο. Γι' αυτό λοιπόν τηλεφωνήστε στο. Οι υπόλοιποι 9,90 από 24 ευρώ 9,90. 2-10-60-80.000. 70.345 οι φίλοι μας από την Κύπρο. Μιλάμε για τον ασύρματο ανοξείδωτο βραστήρα. Ασύρματος είναι, τον βλέπετε, ανοξείδωτος παιδιά, μέσα έξω. Παιδιά, πέφτουν τα τεμάχια μου λένε, απλώς έχουμε ένα θεματάκι λίγο πάνω τεχνικό και το διορθώνουν. Έχουν μείνει 40 τεμάχια, 2-10-61-80.000 από την Ελλάδα, 70.345 από την Κύπρο. Που μας παρακολουθείτε μέσα από τη συχνότητα του Plus. 1,8 λίτρα είναι η χωρητικότητα του βραστήρα που ναι. Μπορείτε να βάλετε να βράσετε τα μακαρόνια, το τσάι, ό,τι θέλετε γρήγορα, εύκολα. Και η τιμή του είναι σοκαριστική, είναι μόνο 9,90 από 24 ευρώ μαζί με την κούπα δώρο. Και πώς ήταν, είπες, 20 πρώτοι ήταν. Έχουμε 20 ακόμα, πρέπει να τηλεφωνήσετε γρήγορα. Δωρεάν, Εύη. Δωρεάν. Πάρτε δώρο, λοιπόν, παιδιά, δώρο, τηλέφωνο δώρο. Τώρα στο 210-61-80.000. Σε ό,τι δίνουμε, θα δίνουμε και 20 δώρα. Σε ό,τι δώσουμε. Οκ, okay, λοιπόν, οπότε παιδιά, σε ό,τι προϊόν υπάρχει και δώσουμε, θα υπάρχουν και 20 τυχεροί, οι οποίοι θα είναι οι τυχεροί που θα το πάρουν εντελώς δωρεάν. Εξάλλου δεν χρεώνεται στο τηλέφωνο. Όχι, ένα απλό τηλεφώνημα και είναι. Και να μην είναι μέσα στους 20, δώρο είναι η τιμή, Εύη μου. Γιατί είναι μόνο 9,90, δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές, γιατί εμείς φροντίζουμε τον κόσμο και προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε τις πιο χαμηλές τιμές, ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε κι εσείς καινούργια προϊόντα, χρηστικά, προϊόντα που είναι για το σπίτι μας, προϊόντα που όλοι τα χρειαζόμαστε. Εντελώς λοιπόν δωρεάν είναι οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν σε όλα τα προϊόντα μας, οι 20 πρώτοι, εντελώς δωρεάν. 2-10-61-80.000, 70.345 η Κύπρος. Παιδιά, τηλεφωνήστε. Είναι μόνο 9,90 από 24 ευρώ και δώρο η κούπα. Θες να 20... σε τρελάνω. Πες μου. Θες. Θέλω. Ναι. Το κινητό το αγαπημένο σου ήρθε. Ούτω, ναι. Και το ρολόι υγείας ήρθε. Ναι, το κινητό. 100 και οι 50 δώρο. 2-10-61-80.000 σε 2 λεπτά. Όσοι προλάβετε το μίνι κινητό με dual sim παρακαλώ. Λοιπόν, είναι το πιο μικρό κινητό στον κόσμο, το βλέπουμε εδώ σε χρώμα ροζ και σε χρώμα γκρι. Έχει, παίρνει 2 κάρτες SIM, αποθηκεύει μέχρι και 500 τηλεφωνικές, κατάλογος τηλεφωνικός, 500 επαφές. Μπορεί να βγάλει φωτογραφίες, μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν με το Bluetooth. Είναι το πιο μικρό κινητό του κόσμου που υπάρχει, από 74,90, μόνο 14. 14,90, 2-10-61-80.000, 70.345 και είπαμε εντελώς δωρεάν. 50 πρώτοι! Οι 50 πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα θα πάρουν
θα πάρουν τα τηλέφωνα εντελώς δωρεάν, οι 50 πρώτοι. Γι' αυτό, παιδιά, τηλεφωνήστε στο 2-10-61-80.000 και η Κύπρος μας, παιδιά, μέσω του Plus 70.000. Να φύγει ο χρόνος. 345. Πάμε λοιπόν. 14.90, παιδιά. Δηλαδή 150 κινητά έχουμε μόνο. Ναι. Και τέλος μετά. Ναι. Άρα. Τέλος. 78 μου λένε παιδιά και οι 50 είναι δώρο. 2-10-61-80.000 εντελώς δωρεάν. Κοιτάξτε το λίγο, δεν παθαίνει κάτι. Γερανέ. Είσαι έτοιμος? Είναι, ετοιμάζεται. Σου λέει θα κάνει την τρέλα. Δεν σπάει με τίποτα, να πούμε ότι. Αλλάξε είναι... αυτό το απέσιο κομμάτι το τραγούδι. Χάλια. Λοιπόν. Κανονικότατο το κινητούλι, βλέπετε, εδώ πέρα δεν παθαίνει τίποτα, δεν σπάει. Είναι ό,τι καλύτερο, 61 έχουν μείνει και μου λένε ότι εσείς μπορείτε ακόμα να διεκδικήσετε στα επόμενα 2 λεπτά. Απλώς να ξέρετε ότι δεν είμαι καλός. Α, εδώ είναι η κοπή. Μπράβο. Είναι dual το κινητό. Συνήθως τα κινητά, τις κάρτες και όλα αυτά τα φτιάχνει η Βιβί, να ξέρετε. Έτσι, μην νομίζω ότι ξέρω να κάνω. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Καθόλου ραδιενέργεια, Μένιο. Δεν εκπέμπει καθόλου ραδιενέργεια το συγκεκριμένο κινητό. Δύο κάρτες. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω και κάτι. Μην ακούει η αστυνομία. Δεν μπορεί να σας υποκλέψουν τις συνομιλίες. Συνεχίστε. Λέγε, Εύη. Λοιπόν, έλεγα ότι το super mini κινητό δεν έχει καθόλου ραδιενέργεια και καμία ακτινοβολία. Η μπαταρία του μπορεί να κρατήσει μέχρι και 24 ώρες. Να τη δούμε λίγο την μπαταρία σε αυτό που άνοιξες. Είναι οι 50 ισχύουν, παιδιά, δώρο. Δωρεάν, όχι 14.90, τσάμπα, δώρο. 2-10-61-80.000. Πάμε όμως, γιατί θα τελειώσουν και έχουν μείνει και 32 με 14.90. Και η δωρεάν, σε ένα λεπτό από τώρα, αρχίζει η μουσική αγωνία σιγά σιγά. Έλα, Εύη. Πάμε λοιπόν, παιδιά, πάρτε τηλέφωνο τώρα, τηλεφωνήστε αυτή τη στιγμή να αποκτήσετε κι εσείς στο 210-61-80.000, 70.345, το super mini κινητό, το πιο μικρό κινητό που υπάρχει στον κόσμο, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει και 500 επαφές και να λάβετε κανονικά μηνύματα. Συνδέεται κανονικότατα με το Bluetooth, έχει τα πάντα όλα που έχει ένα κανονικότατο κινητό. Είναι πάρα πολύ μικρό, έχει το μενού κλειδώματος, οπότε να το βάλουμε στην τσάντα μας, δεν μπορεί να πατηθεί να πατήσετε κάποια κλίση ανεπιθύμητη που θέλετε. Όλο το μενού κανονικότατο που έχουν όλα τα κινητά που υπάρχουν στην αγορά και η τιμή του είναι μοναδική. 14.90 μόνο, Εύη. Από 74.90. 8 ναι, τελευταία τεμάχια. Γιατί ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο για την προσφορά και για την προσφορά του εντελώς δωρεάν. Παιδιά, λοιπόν, είπαμε με το Μένιο ότι όσοι πάρετε πρώτη τηλέφωνο 22 Δευτέρα σε όλα μας τα προϊόντα, η 21η, θα πάρετε δώρο το προϊόν το οποίο παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. 2-10-61-80.000-70.345. Μπορεί να είσαι εσύ που με βλέπεις ο τυχερός. Είναι ένα απλό τηλεφώνημα. Τηλεφωνήστε, παιδιά, τώρα. Σε όποιο χρώμα θέλετε εσείς. Super mini κινητό. Small. Λοιπόν, θέλω να μου φτιάξεις κοκκινιστό. Ναι. Ξέρεις. Σε χύτρα. Ναι, βέβαια. Α, εντάξει. Εύκολα πράγματα. Ναι, παιδί μου, ρωτάω. Μπορεί να μην ξέρεις. Ναι, θέλω. Είναι λοιπόν η χύτρα της κυρίας Βέφας Αλεξιάδου, να λέμε καταρχήν. Αλήθεια, αυτή είναι. Ναι, είναι η χύτρα που έχει παρουσιάσει η κυρία. Κάτσε εδώ, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί έχω και μία τρέλα. Τι θέλεις να κάνεις? Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά έλα, πάμε. Είναι η χύτρα ταχύτητας Lion Fast. Τι εννοούμε λοιπόν, είναι διπλής πίεσης, είναι άριστης ποιότητας με ανοξείδωτο ατσάλι όπως το βλέπετε στην οθόνη, έχει διπλή πίεση και η χωρητικότητά της, Μένιο, είναι 6 λίτρα που σημαίνει ότι μπορείς να φτιάξεις φαγητό, ναι. Φαίνεται εδώ πέρα και ο δοσομετρητής μέσα της χύτρας, μπορείς να φτιάξεις φαγητό για ολόκληρη την οικογένεια διότι μιλάμε για 6 λίτρα. Είναι εύχρηστη και το πιο σημαντικό γιατί ξέρω από χύτρες, φτιάχνεις τα φαγητά σου νόστιμα, γρήγορα, έχει τη βαλβίδα που υπάρχει στο πλάι εδώ. Ναι. Σφραγίζει κατευθείαν όπως το κλείνεις. Λοιπόν, κλίνεις, αυτή έχει από 300 ευρώ, άκου τι τρέλα θα κάνω τώρα. Κοίτα, σφραγίζει. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει σφραγίζω, σημαίνει γρήγορο φαγητό, νόστιμο φαγητό. Άκου τώρα, οι χύτρες ξεκινάνε οι φθηνότερες από 169 ευρώ και φτάνουν 300. Ναι. Λοιπόν, 49 ευρώ μόνο. 50 τεμάχια υπάρχουν, η χύτρα της Βέφας δεν υπάρχει. Πού το έχεις αυτό, να το στείλουμε? Ποιο θέλεις, αυτό το κινητό όμως, στον κωδικό. Ναι, όχι, βάζεις άλλο πάνω κωδικό. Πάνω τον κωδικό. Λοιπόν, θέλω να το στείλω πάνω στο control, στο Γιώργο. Α, έλα, να, το εδώ είναι. Λοιπόν, αυτό μισό είναι. Λεπτό. Θα το στείλω στο email του Γιώργου για να το δει και ο κόσμος. Mail.
Ναι. 49,90 παιδιά είναι. Είναι 49,90. Από 300 ευρώ. Από 300 ευρώ είναι 49,90. Μιλάμε για χύτρα η οποία έχει τη βαλβίδα του ατμού που μπαίνει σε 1-2. Βλέπετε εδώ ανοίγει. Σφραγίζει, κοιτάξτε τι σφραγίζει. 1,8 λίτρα. Ανοξείδωτη χύτρα μέσα έξω. 1,8 λίτρα το ξαναλέω, που σημαίνει ότι μπορείτε να μαγειρέψετε γρήγορα, εύκολα, γιατί με τη χύτρα μένιο μπορείς να κάνεις πάρα πολλά φαγητά πολύ γρήγορα, στο μισό πάνω, χρόνο. Άρα καταναλώνει, έτοιμοι, πάμε σε άλλο. Καταναλώνει και, και λιγότερο ρεύμα, εφόσον είναι ο μισός χρόνος. Πάμε στο φουρνάκι μέχρι να φτιάξουμε τις φάσεις. Πού τον έβαλε στο φούρνο, τον πήρε στο φούρνο. Λοιπόν, και ο φούρνος τώρα είναι... Τώρα που το έφτιαξες, Γιώργο, με ενεργά, πάμε. Λοιπόν, ο φούρνος ο Best είναι το φουρνάκι, το παραδοσιακό φουρνάκι της γιαγιάς, το οποίο το φουρνάκι αυτό είναι επίσης της επιλογής Βέφα, της κυρίας Βέφας, της γνωστής μας μαγείρισσας. Το, ναι, το φουρνάκι το Best είναι, για να δούμε τι θέλεις να δεις, είναι εδώ η παρουσία. Όχι, το... Λοιπόν, να δείξουμε καταρχήν, να πούμε ότι είναι δώρο το ταψί. Μπράβο, πολύ ωραία, παραδοσιακό φουρνάκι Best. Είναι εύχριστο, γρήγορο, μπορείτε να το πάρετε και να το βγάλετε και στο μπαλκόνι σας. 50 τεμάχια, έτσι. Τώρα ξέρεις που δεν θα μπορούν να πάνε να φάνε έξω, θα πρέπει να μαγειρεύουν μέσα. Ο φούρνος The Best είναι ο φούρνος The Best. Μπορείτε να το βγάλετε στο μπαλκόνι σας. Μόνο 49 ευρώ από 89 ευρώ. 2-10, 61, 80 χιλιάδες, 70 χιλιάδες, 3-45. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μαγειρέψετε. Μπορείτε να φτιάξετε πίτσα, μουσακά, παστίτσιο. Μπορείτε να κάνετε γιουβέτσι στο φούρνο με κιθαράκι. Μπορείτε να φτιάξετε το αρνάκι σας. Το ταψί που βλέπετε αυτό είναι 40 εκατοστά και σας το κάνουμε δώρο μαζί με το φούρνο. Μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω στο φουρνάκι μας The Best και όταν θέλετε μπορείτε να πάρετε το φουρνάκι και να τοποθετήσετε και στο μπαλκόνι σας. Είναι πολύ ελαφρύ, εύχριστο και κλείνει εδώ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το ψήσιμο της κουζίνας, των φαγητών, μέσα από το τζαμάκι που έχει εδώ. 20 κομμάτια, 1,5 λεπτό έχει μείνει, Εύη. Ότι μιλάμε τώρα, Μένιο, για ένα φούρνο The Best, το οποίο είναι ο παραδοσιακός. Είναι σαν να έχεις, δηλαδή, ρε παιδί μου, στο σπίτι σου έναν ξυλόφουρνο. Μιλάμε ότι καλέ, μαγειρεύει... 50 δώρο. Εσύ το ένα λεπτό πει. Μουσική αγωνίας. Άλεξε τη μουσική, γρήγορα. Πάρτι, 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 πάρτι. 2-10-61-80.000, δωρεάν είναι το τηλέφωνο από την Ελλάδα, 70.000, 3-45 από την Κύπρο. Από 89 ευρώ 49 για αυτό το υπέροχο φουρνάκι Best, οι 50 εντελώς δωρεάν. 9 τεμάχια και πέφτουν και τα δωρεάν, μου λένε. Πρέπει να είστε πάρα πολύ γρήγοροι στο τηλεφώνημα, Εύη. Ναι, είναι πολύ σημαντική ημέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που η εταιρεία σήμερα κάνει 50 φούρνους δωρεάν Best που δεν το ξανακάνει κανένας. Γι' αυτό ίσως να είστε εσείς οι τυχεροί, οι οποίοι θα αποκτήσετε εντελώς δωρεάν. Οι πρώτοι όμως 50, να το διευκρινίσουμε, έχουν μείνει 40 δευτερόλεπτα. 40 δευτερόλεπτα. Παιδιά, τηλεφωνήστε γρήγορα! Για να δούμε τι γίνεται στο τηλεφωνικό τώρα. Κέντρο, γιατί μου λένε ότι γίνεται πανικός. Πάμε παιδιά, 2-10-61-80.000. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετούν, όπως βλέπετε, σε απευθεία σύνδεση ζωντανά τώρα τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα, από όπου και να μας παρακολουθείτε. 2-10-61-80.000, 70.000, 3-45. Είναι μεγάλος ο φούρνος Best. Μπορείτε δηλαδή να μαγειρέψετε μέχρι και για 20 άτομα, βλέπεις δηλαδή. Η πίτσα είναι για... Μου ζητάει ο Γιώργος Στογιαννάκης να δώσουμε άλλα 2 λεπτά με τα 50 τεμάχια, τα δωρεάν. Ναι. Άλλα 2 λεπτά για τον κόσμο, θέλει να μας μιλήσει ο Γιώργος. Γίνεται πανικός. Θα βγάλω τον Γιώργο στο τηλέφωνο και θα συνδεθώ με το τηλεφωνικό κέντρο 2-10-61-80.000. Κάντε το τώρα, αλλιώς και η τιμή είναι δώρο, Γιώργο, ούτως ή αλλιώς από 89,49 ευρώ. George. Μας ακούει ο Γιώργος. George. Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά μου. Γεια σας. Τι γίνεται πάνω, για πες μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο, που βλέπω απευθεία σύνδεση. Ένα έχω να σας πω. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Μία κυρία ζητάει να μιλήσει μάλιστα και απευθεία με την κυρία Βέφα Αλεξιάδου. Να την ευχαριστήσει για κάτι υπέροχες συνταγές. Α, ορίστε, έχετε διχεράσει, κυρία Βέφα. Βέβαια, και να σου πω κάτι τώρα, είμαστε η μόνη εκπομπή που δίνουμε 50 εντελώς δωρεάν. Γιώργο, τι λένε, το παίρνουμε πάρα πολύ. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, άρα κυρίες και κύριοι, εσείς, επειδή μένει το τελευταίο λεπτό και θα πάμε στη Σόμπα Κουμτέλ, γιατί έρχεται και ο καιρός όπως αντιλαμβάνεστε, 2-10-61-80.000. Και οι σόβες Κουμπιντέλ θα τις βγάλω σε τιμή σοκ τώρα σε λίγο, που θα πω την τιμή. Τηλεφωνήστε γρήγορα.
Προλαβαίνετε ακόμα. 2-10-61-80.000 δεν χρεώνονται στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει καμία, είναι αστική χρέωση, δεν υπάρχει καμία χρέωση. 2-10-61-80.000-70.000-345 και όσοι θέλουν στο extramall.gr. Μιλάμε για το best φουρνάκι, το the best, το παραδοσιακό, που είναι το φουρνάκι της κυρίας Βέφας Αλεξιάδου, που μπορείτε να φτιάξετε παραδοσιακά, νόστιμα. Είναι ο φούρνος της γιαγιάς μας. Είναι ο φούρνος που μπορείτε να φτιάξετε πίτες, 23 δευτερόλεπτα. Τα πάντα όλα γρήγορα, εύκολα. 40 εκατοστά το ταψί είναι εντελώς δωρεάν, είναι δώρο για σας, δώρο. Και οι 50 που προλάβατε, ακόμα μπορείτε να τηλεφωνείτε, εντελώς δωρεάν θα αποκτήσετε τον φούρνο Best, εντελώς δωρεάν, οι 50 πρώτοι. Κι άλλο ένα λεπτό θα δώσω εγώ τώρα. Κι άλλο ένα λεπτό παρακαλώ. Μπράβο Μένιο, έλα παιδιά για να προλάβουμε να πάρετε τηλέφωνο 2-10-60-80.000. Καλά, κάθε μέρα δεν είμαι το ίδιο, αλλάζω. Το ξέρω, αλλά είναι μια ειδική μέρα σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις αυτές τις τιμές και τις προσφορές για τον κόσμο, γιατί είναι μια ειδική μέρα. Για τελευταίο λεπτό να προλάβετε 2-10-61-80.000 από όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο 70.345. Και αν δεν το πάρετε εσείς δωρεάν, το παίρνετε από 89 ευρώ συν ΦΠΑ 49. Και θα σας κάνουν και άλλες προσφορές τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Παιδιά, μην χάνετε χρόνο να βλέπουμε λίγο τα πλάνα της Βέφας Αργύρη. Εδώ, α, καλά, στο τηλεφωνικό κέντρο δεν προλαβαίνουνε. 30 δευτερόλεπτα. Ποιος θα πρωτοπρολάβει? Πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μπορείτε να φτιάξετε, όπως βλέπετε, πατακότοπουλο στο φούρνο με πατάτες, κρυθαράκι, γιουβέτσι, παστίτσιο, μουσακά. Είναι αρκετά μεγάλη η χωρητικότητά του και το πιο σημαντικό είναι παραδοσιακό φουρνάκι. Μαγειρεύεται όπως ένας παραδοσιακός φούρνος. Μπορείτε επίσης, άμα το ψάρι σας μπορείτε να φτιάξετε, μπορείτε να το βγάλετε στο μπαλκόνι σας, το βάζετε στο ρεύμα. Πολύ απλά, στο πλάι εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμότητα, την αντίσταση, εδώ μέχρι και 250 βαθμούς, όπως η κανονική φούρνη, και έχετε δύο διακόπτες, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το ψήσιμο, το πάνω-κάτω. Το control μου βάλε... Το πάνω-κάτω. Μου βάλε, είδες, μείον. Τι εννοεί? Ό,τι μείον, τέλος. Τέλος. Γεια σας, ναι, και καλά, δύο. Μιλάμε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, για φέρει λίγο τις σόμπες, τις κουμτέλες, ναι. Η Εύη. Οι οποίες τώρα θα βγουν σε τιμή πλάκα, 9,90. 9,90. Τώρα, παιδιά, είναι η ευκαιρία να τηλεφωνήσετε για να αποκτήσετε το κουμτελάκι. Διότι έρχεται χειμώνας βαρύς. Το ίδιο ισχύει. Και... 100 κουμτέλ από 35 ευρώ. Μόνο 9,90. 100 είναι μόνο. 100. Ναι. Και άλλοι 50 εντελώς δωρεάν. Πάμε, παιδιά. 3 λεπτά. Τώρα όμως τηλεφωνήστε. Μετά δεν ισχύει. Μετά δεν θα ισχύει. Είναι μόνο για τώρα. Όταν θα τελειώσει η τηλεθυρίδα, δεν θα ισχύει η προσφορά. 2-10-61-80.000-70.000-345 η Κύπρος, πάρτε. Οι 50 πρώτοι να θα αποκτήσουν... Φεύγει ο χρόνος τώρα, εντελώς δωρεάν, και να σου τα πω, τεμάχια. Τώρα τρέχει και να σου πω να έρθει ο μετεωρολόγος μας μέσα στο πλατό να μας πει λίγο, γιατί ο Νοέμβριος θα κάνει τα δόντια πολύ έντονα. Ήδη ξεκίνησε από άλλο. Ξεκίνησε, καλά. Ναι. Πάνω θέλω να σου πω ότι... Κρύο, έχει κρύο. Θα βάλω τρεις σόμπες κουμτέλ. Ναι. Οπότε επειδή η τιμή είναι μοναδική, είναι τιμή δώρο, από 34,99 και 50 εντελώς δωρεάν τεμάχια οι πρώτοι που θα δηλαδή, προλάβουν. Δηλαδή δεν μου πεις ότι το δωρεάν, σε πήρε 69,90, δεν είναι δώρο. Για μερικούς ανθρώπους, ξέρεις, ακόμα και το τελείως δώρο είναι φοβερό, καταλαβαίνεις. Αλλά οι υπόλοιποι, 9,90 πάλι είναι δώρο, έχεις δίκιο. Παιδιά, η σόβα κουμτέλ. 9,90 σόβα κουμτέλ. Λοιπόν, μιλάμε για τη σόπα την κουμπτέλ, η οποία καίει, να το ξαναπούμε και να το καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε ότι καίει μόνο 1-2 ευρώ το μήνα ρεύμα, διότι έχει τις δύο λάμπες χαλαζία, οι οποίες δεν καίνε καθόλου μα καθόλου το ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για τη σόπα την κουμπτέλ, η οποία μπορεί να ζεστάνει έναν πολύ μεγάλο χώρο, ένα ολόκληρο δωμάτιο, ένα μεγάλο σαλόνι. Είναι εύχρηστη, μπορείτε να την πάρετε μαζί σας στο γραφείο, σε περίπτωση που θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε και εσείς, ή να την πάτε από το δωμάτιο σε δωμάτιο. Έχει δύο διακόπτες στο πλάι που είναι εδώ, που μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζέστη την οποία θέλετε, είτε να ανάψετε την πρώτη λάμπα είτε τη δεύτερη. 2-10-61-80.000. Για σένα, μην τα ρωτάς, Εύη Βατίδου. Εδώ θα ακούμε τις μουσικές αυτές, Μένιο, εδώ μαζί με την κουμπτέλ παρέα, με το κουμπτελάκι μας. Και όταν πέσει κάτω, σε περίπτωση που έχετε ένα κατοικίδιο ή αν σε περίπτωση έχετε μικρό παιδάκι, μην φοβάστε τίποτα. Παιδί μου, είναι δώρο οι 50. Είναι και η 9,90 είναι δώρο. Αλλά μιλάμε τώρα για κανονική σόμπα.
η οποία ένα λεπτό, μουσική, είναι... παιδιά, δεν με αφήνω να δώσω, τη μουσική, τη μουσική. Όποιος προλάβει, παιδιά ελάτε, 2-10-61-80.000. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα και για την Κύπρο. Μη χάνετε χρόνο, 19 με 9 και 90 από 34 και 90 και έχουμε 50 δωρεάν. Ναι παιδιά, έχουμε 50 σόμπες δωρεάν που θα είσαστε, μπορεί να είσαστε εσείς οι πρώτοι τυχεροί, οι 50 τυχεροί που θα αποκτήσετε εντελώς δωρεάν τη σόμπα Κουμτέλ, το κουμτελάκι. Οι υπόλοιποι 9,90 μόνο είναι πάλι δώρο. Δίνετε δηλαδή 10 ευρώ και αν μπορείτε να το σκεφτείτε και να το πιστέψετε ότι θα πάρετε και ρέστα. Είναι, μιλάμε για σόμπα με δύο λάμπες χαλαζία, οι οποίες δεν καίνε απολύτως τίποτα. Θα με θυμηθείτε, έρχονται τα κρύα και εκτός ότι έρχεται κρύο, θα ζεστάνετε το και σπίτι σας το, πρακτικά το και οικονομικά. Λοιπόν, ο Κώστας ο Χρόνης, ο μετεωρολόγος από το χαλάζι.gr είναι κοντά μας. Αφήνω την προσφορά εγώ 3 λεπτά να βλέπετε. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στις αποδείξεις. Καλησπέρα σας και πάλι. Και νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του μήνα, σωστά 31 του μήνα. Αύριο έχουμε 1η Νοέμβρη, όπου θα τρίξουν τα δόντια. Σταδιακά φαίνεται ότι ο Νοέμβρης έρχεται λοιπόν και είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι αναμένεται να είναι λίγο διαφορετικός από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Θα έχουμε σταδιακά τα πρώτα δείγματα του χειμώνα που έρχεται. Θα έχουμε δύο καταβάσεις σε αυτή την περίοδο. Το πρώτο δεκαήμερο μπορεί γενικά να είναι λίγα τα φαινόμενα από βροχή γενικά στο σύνολο της χώρας. Όμως η διαφορά είναι ότι έρχονται δύο ψυχρές καταβάσεις. Η μία ξεκινάει λίγο πιο light από αύριο. Θα πέσει η θερμοκρασία 4-5 βαθμούς μέχρι την Τρίτη. Αλλά θα ακολουθήσει από την Τετάρτη προς Πέμπτη και κυρίως μέχρι το Σαββατοκύριακο μια δεύτερη απόπειρα που είναι λίγο πιο σημαντική. Θα πέσουμε άλλους 5 βαθμούς τουλάχιστον. Και αυτό το μοτίβο του καιρού φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου με πολύ περισσότερα κρύα πλέον. Δηλαδή καθώς... μπαίνουμε κανονικά Κώστα στο χειμώνα, σωστά? Ναι, φαίνεται ότι ο Νοέμβριος μας φέρνει τα πρώτα δείγματα του χειμώνα και το είχαμε πει άλλωστε. Δηλαδή εμείς δεν θα πάρουμε πετρέλαιο, ξέχασέ το. Το κορονοϊός, η οικονομία έχει πάει στα τάρταρα. Το άρα είχαμε... σώμα κουμιτέρ με 1-2 ευρώ το μήνα ΔΕΗ και ζωθήκαμε. Γελάς Κώστα, γιατί δεν είναι? Όχι, δεν γελάω γι' αυτό. Η Κουμτέλη θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Απλά χαριτολογώντας, λέω ότι το είχαμε ήδη επισημάνει αυτό πολύ καιρό τώρα στις εκπομπές. Να προετοιμάζεται ο κόσμος για αυτή την εξέλιξη, διότι τα στοιχεία ήταν πολύ θετικά στο να έχουμε τα πρώτα δείγματα του χειμώνα μέσα στο Νοέμβρη πολύ νωρίς. Θα επανέλθω. Εύη μου, έχει μείνει 1 λεπτό και 28 δευτερόλεπτα για τους τελευταίους, γιατί φεύγει η Κουμτέλη. Γεια σας και αντίο, ραντεβού στο πλοίο. Έτσι, ακριβώς. Δώρο. Είναι δώρο οι πρώτοι 50 που θα τηλεφωνήσουν αυτή τη στιγμή. 2-10-61-80.000. Στον Αλέξη που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, δεν θέλεις μια Κουμτέλ δώρο. Έλατε. Έλατε. Στον άνθρωπο. Θα ζεστάνει όλο το σπίτι. Και το... Γέλα, σας άρεσε αυτό, ε. Δεν απάντησες. Πάρ' όλο το πλατό. Μάλλον όλο το πλατό θέλω. Λοιπόν, 2-10-61-80.000-70.000-345. Παιδιά, 50 δευτερόλεπτα. Έχουμε δύο τελευταία κομμάτια αντί για 35 ευρώ, 9,90 και άλλοι 50 εντελώς δωρεάν. Εσύ θα είσαι ο επόμενος. Όχι, πες μου για να ξέρω. Σφαγιανάκι σου έχει έρθει αυτό της Χίτρας. Α, έχουμε με το ιντερνετάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, 2-10-61-80.000. Μπορούν όμως να τηλεφωνούν, ε. Καλά, εννοείται και για τη Χίτρα. Και για τη Χίτρα. Εννοείται. Στο τηλεφωνικό κέντρο θέλω να δω μία σύνδεση. Να μου πούν λίγο τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε τους τελευταίους 50 δωρεάν. Εύη, κοίτα τι γίνεται με τον κόσμο. Γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο Μένιο. Βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν σταματήσει να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να τηλεφωνήσετε. Τώρα όμως, παιδιά, ίσως να είσαστε οι μεγάλοι τυχεροί που θα αποκτήσετε εντελώς δωρεάν τη σόμπα Κουμτέλ και θα τη φέρουμε και στο σπίτι σας μεθαύριο το πρωί. Μιλάμε για Δευτέρα πρωί. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2-10-61-80.000 και 70.000-345 οι φίλοι μας από την Κύπρο μπορείτε να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν και οι υπόλοιποι με 9,90 μόνο τη σόμπα Κουμτέλ, το κουμτελάκι. Οικονομική και πρακτική. Μιλάμε για μία σόμπα η οποία μπορεί να ζεστάνει ένα πολύ μεγάλο χώρο, ένα μεγάλο δωμάτιο, το σαλόνι σας. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω τώρα... Εγώ μιλάω εσύ. Εγώ ναι, τι να κάνω, και εγώ μιλάω παράλληλα. Όπα, σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά. Μπράβο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να βοηθήσω λίγο, περίμενε. Κυρία Εύη, ναι. Ηλεκτρική κουβέρτα, ναι. Έχουμε την πιο οικονομική στην αγορά. Ποια από τις δύο, τη διπλή, τη μόνη θέλεις. Τη μόνη, τη μόνη. Πάω, πάω, θα τη βρω. Εδώ είναι, μπροστά, νάτι.
Α, σωστά. Μα δεν βλέπω άνθρωπος. Τι είναι αυτό. Ποιο. Καινούριο, ε. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι. Λάθος στούντιο. Ναι. Λοιπόν, όχι αυτή, εδώ είμαστε. Αυτή είναι. Ναι. Για δώσε μου τιμή, να βλέπω. 9,90. 9,90. Ναι. 9,90 ηλεκτρική κουβέρτα. Το βάλαμε και όλο στην οθόνη. 9,90 από 39 ευρώ. Λοιπόν, και 50 δωρό. Και 50 δωρό. Άρα, δίνουμε 50 με 9,90 και 50 δωρεάν. Τι κάνει η ηλεκτρική κουβέρτα, επί 3 λεπτά. Τι κάνει η μένια μου ηλεκτρική κουβέρτα, ζεσταίνει το κοκαλάκι μας. Ζεσταίνει το κρεβατάκι μας. Ζεσταινόμαστε γενικότερα, εύκολα, οικονομικά πάλι. Έχει τρεις εδώ πέρα διακόπτες που έχει τρεις βαθμίδες. 1, 2, 3, ανάλογα πόσα θέλουμε. Να σας πω κάτι, παιδιά, μπορείτε πολύ απλά. Αυτό, και εγώ τέτοιο έχω. Αυτό έχω. Λοιπόν, 9,90 παιδιά έχουν. Το έχω παρακολουθήσει. Ναι, αυτό έχω. Είναι η μόνη λύση. 2,10,61. Και οι μάσκες βεβαίως οι άλλες είναι η λύση. 2,10,61,80,70,30,40. Θέλω να σου πω ότι το 2012, Βιβί, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Βιβί. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το 2012 είχα κάνει ένα τρέιλερ που έκανα τον οικοδόμο. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω και τον οικοδόμο και στο πλατό τώρα. Ε, πώς το βλέπεις. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο, σαν και κομψό και φαίνεται και το πρόσωπό σου και σε καλύπτει και είναι μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. Εσείς, παιδιά, τηλεφωνείτε, μην χάσετε. Κορονοϊέ. Λοιπόν, πάμε. Μην χάσετε την προσφορά αυτή τη στιγμή, η οποία είναι η 50 πρώτη εντελώς δωρεάν, η 50 πρώτη εντελώς δωρεάν από εμάς η ηλεκτρική κουβέρτα Relax, η μονή και η υπόλοιπη από 39 ευρώ, 9,90. Μιλάμε για την ηλεκτρική κουβέρτα Electric Blanket, η οποία είναι και πλενόμενη. Πώς γίνεται να είναι πλενόμενη λοιπόν μια ηλεκτρική κουβέρτα? Πάρα πολύ απλό. Βάζω και την Κουμτέλ που ζητάνε, γιατί όποιος θέλει να παίρνει και την Κουμτέλ, να ζητάει ένα τα 2, 9,90 έχουν, ναι, εξάλλου και τα δύο. Όποιος παίρνει τηλέφωνο και έχουμε και αλλάξει Κουμτέλ, την προσφορά, μπράβο, μπορεί να παίρνει όποιο προϊόν τον ενδιαφέρει. Εμάς μας βιάζει ο χρόνος αυτή τη στιγμή της τηλεόρασης. Εσείς συνεχίζετε και τηλεφωνείτε. Η 50 πρώτη εντελώς δωρεάν, η υπόλοιπη 9,90. Τελευταίο λεπτό, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε τη θηρίδα, παιδιά. Και η Σόπα Κουμιντέλ, δώσ' μου τη φάσα για δώρο. Ένα λεπτό, τελευταίο, 2,10,61,80,000. Πάμε. Έλεγα λοιπόν, Μένιο, ότι είναι και πλενόμενη. Εσείς αφαιρείτε απλά το καλώδιο που υπάρχει στο πλάι με, ένα απλό, με μια απλή κίνηση. Έχει τρεις βαθμίδες όπου μπορείτε δείτε την ένταση, να οργανώσετε την ένταση που θέλετε για το κρεβάτι σας. Και είναι, μετά πλένετε στο χέρι. Αφαιρείς λοιπόν το καλώδιο, το οποίο να πούμε ότι το καλώδιο είναι 1,5 μέτρο. Το καλώδιο λοιπόν για να φτάσει στην πρίζα από το κρεβάτι είναι 1,5 μέτρο. Κάνει και για τον καναπέ, κάνει και για το κρεβάτι σας, κάνει και για την καρέκλα σας όταν κάθεστε και μπορείτε να την ανάψετε και για μόνο 10-15 λεπτά και έπειτα να έχετε όλο το βράδυ ζεστό το κρεβάτι σας και το στρώμα σας. Οι 50 λοιπόν είναι εντελώς δωρεάν, έχουν απομείνει λίγα τεμάχια. Μου λένε να δώσω 3 τελευταία λεπτά για τις σόμπες Κουμτέλ, τις οποίες θέλει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, 2, 10, 61, 80 χιλιάδες, 20 τεμάχια, κυρίες και κύριοι, 20 τεμάχια. Γίνονται δικά σας τώρα, να φύγει ο χρόνος και έχουμε και 50 δώρο, Εύη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα έχουμε βγάλει αυτή τη μεγάλη προσφορά, που οι 50 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε αυτή τη στιγμή θα πάρετε εντελώς δωρεάν τα τεμάχια αυτά, ή της ηλεκτρικής κουβέρτας ή της Σόμπας Κουμτέλ. Οι υπόλοιποι 9,90, 2,10,61,80,000. Δείχνω κάτι στον κόσμο 3,45. Για να μην νομίζει. Μισό λεπτό, επειδή δίνουμε, ναι, και δώρα, δίνουμε και ειδικές τιμές. Μην νομίζει κανείς ότι χρεώνεται. Δείχνω τη διαδικασία μπροστά σας. 61,80,000. Ευχαριστούμε που καλέσατε την εταιρεία Κλο. Ο πρώτος ελεύθερος συνεργάτης θα επικοινωνήσει μαζί σας. Ούτε ένα μονή, τους παίρνουμε εμείς πίσω. Για να τους το κάνουμε δώρο, Εύη μου. Ακριβώς. Τη Σόμπα Κουμτέλ. Ένα απλό τηλέφωνο και εμείς θα επικοινωνήσουμε αμέσως με εσάς. Θα σας πάρουμε δηλαδή εμείς τηλέφωνο. Εσείς μόνο έχετε να τηλεφωνήσετε στο 2,10,61,80,000, 70,000, 3,45. Και αύριο το πρωί, μάλλον συγγνώμη, τη Δευτέρα το πρωί, θα αποκτήσετε την Σόμπα Κουμτέλ στο σπίτι σας.
Οι 50 εντελώς δωρεάν, οι υπόλοιποι μόνο 9,90. Παιδιά, τηλεφωνήστε τώρα. Όταν θα λήξει η θηρίδα τηλεπόλησης, δεν θα ισχύει αυτή η προσφορά. Και ίσως τώρα ακόμα εσείς που με βλέπετε να είσαστε ένας από τους τυχερούς. Τηλεφωνήστε, παιδιά, 2, 10, 61, 80, 70, 3, 45. Και μουσική αγωνίας, τέλος, γιατί πρέπει να κλείσω τη θηρίδα. Και η δωρεάν προλαβαίνετε και η 9,90. Και θέλω να σας πω ότι όσοι πάρετε από το τηλεφωνικό κέντρο πακέτο αξίας 300 ευρώ, σας κάνω δώρο τα 250 ευρώ. Μόνο 50 ευρώ. Έχουμε αυτή τη φάση, Αργύρη. 2, 10, 61, 80 χιλιάδες. Δώρο 250 ευρώ. Να το εξηγήσω στον κόσμο, δεν είναι εκμιβάζα. Ότι όποιος θέλει να πάρει ένα δικό μας προϊόν, διάφορα πακέτα, ένα πακέτο προϊόν της αξίας των 300 ευρώ, δηλαδή διάφορα προϊόντα από το extramall.gr ή από το τηλέφωνο μας το 2, 10, 61, 80 χιλιάδες, 70 χιλιάδες, 3, 45, αξίας 300 ευρώ, διάφορα προϊόντα, θα πληρώσει μόνο 50, γιατί τα 50 είναι... Τα 250 είναι δώρο από το Μένιο. Δώρο λοιπόν από μένα, θα μιλήσετε με τα παιδιά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νομίζω ένα τέτοιο δώρο στις μέρες μας φτάνει κοντά στο επίδομα των 14 ημερών. Γιατί μπορούμε να πάρουμε διάφορα προϊόντα. Εννοείται. Και εύχρηστα προϊόντα. Ό,τι προσφορά κάναμε σήμερα ήταν μοναδική. Και δώσαμε και δώρο τη Σφουγγαρίστρα, και δώσαμε δώρο τη 50 κουμτέλ, και δώσαμε δώρο ηλεκτρικές κουβέρτες, και δώσαμε δώρο βραστήρες, και δώσαμε και 250 ευρώ δώρο. Παιδιά, βγάλτε τα κίτρινα. Η προσφορά αυτή, τα 300 ευρώ, βγάλετε τα κίτρινα και το χρονόμετρο. Το ξαναλέω, 2, 10, 61, 80 χιλιάδες. Μιλήστε με το τηλεφωνικό κέντρο και πείτε τους για το δώρο που κερδίζουν αξίας 250 ευρώ από τη συνολική αξία της αγοράς των προϊόντων. Αν κάνουν 300, θα πληρώσετε 50 ευρώ. Και μπορούν να παραγγείλουν πράγματα τα οποία κοστίζουν 300. Με 50 ευρώ θα πάρετε προϊόντα τα οποία θα αξίζουν 300 ευρώ. Είναι πολύ απλό, πολύ κατανοητό. Κατάλαβες τι εννοώ. Θα τους το εξηγήσει καλύτερα το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2, 10, 61, 80 χιλιάδες. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, μόλις ολοκληρώθηκε η θηρίδα τηλεπόλησης του διαχωρισμού του τηλεοπτικού προγράμματος. Μόλις την παρακολουθήσατε, επιστρέφουμε στο πρόγραμμα. Κώστα, χαλάζι.gr, αποδείξεις, ο κόσμος θέλει αποδείξεις για να ξέρει τι θα κάνει, γιατί αύριο πρώτα μηνιά. Έτσι. Ο μήνας λοιπόν ξεκινάει με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες από θέμα φαινομένων. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την Ανατολική Ελλάδα, από το μεσημέρι και μετά, καθώς θα αρχίσει να κατέρχεται η πρώτη απόπειρα ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα μας. Περνάει ένα μέτωπο από τα βόρειο-ανατολικά με κατεύθυνση στην Τουρκία. Ένα μέρος θα φτάσει στην Ελλάδα. Θα πέσει η θερμοκρασία σταδιακά από αύριο 4 με 5 βαθμούς στα πιο νότια, έως και 7 βαθμούς σε σχέση με σήμερα στα πιο βόρεια τμήματα της χώρας. Άρα βλέπουμε ότι αρχίζει να κρυώνει η ατμόσφαιρα. Και μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα πιο ανατολικά και βορειοανατολικά της χώρας και θα έχουμε και κάποιες βροχές, κυρίως στη Θράκη και από το βράδυ προς τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην περιοχή της Αττικής αύριο θα ξεκινήσει η μέρα με καλό γενικά καιρό. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, για να πάμε και στη δεύτερη καρτέλα. Και φαίνεται ότι αυτές οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν, θα κάνει λίγο πιο φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού μετά το απόγευμα. Όλο βέβαια το δελτίο καιρού και αναλυτικά θα το βρείτε στο www.halazi.gr. Κώστα Πολυχρόνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, λίγο πλην, λίγο πλην, πλην, λίγο πλην, συν, πλην, πλον, πλον. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, πραγματικά ήταν μια πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα σήμερα. Ήθελα να παίξω και ένα αγαπημένο μου ρεπορτάζ, δεν πρόλαβα, τη γλίτωσε ο Νίκος ο παπάς. Τη γλίτωσε. Εντάξει, έχουμε και άλλα εκπομπές, κάτι θα γίνει. Αύριο, αύριο, θα γίνει. Λοιπόν, πήρε μεγάλη κουβέντα. Να πούμε ότι έχει αποχαιρετήσαμε τον Σον Κόνερι, να πούμε έγινε και αυτό σήμερα. Θα βγάλουμε αμέσως μετά τον Γιώργο Σφακιανάκη για την έκτακτη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σον Κόνερι, κυρίες και κύριοι. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Ο Γιώργος Σφακιανάκης λίγο πριν κλείσουμε θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που αναφέρουν για το θάνατο του Σον Κόνερι. Πραγματικά θρηνεί ο κόσμος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη της Βίβης. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν μία
σπάνια συνέντευξη της αγαπημένης μας Μπέση Βαλάση, η οποία εκμυστηρεύεται τα θέματα υγείας που έχει βιώσει και βιώνει ακόμη. Τι δολοπλοκίες έχουν παρουσιαστεί μέσα στο κύκλο της υποκριτικής, αλλά και μας αποκαλύπτει αν υπήρχε τελικά κόντρα ανάμεσα στην Τζέννη Καρέζη και στην Άλκη Βουγιουκλάκη. Πάμε. Η Μπέση Βαλάση μας άνοιξε το σπίτι της ως γνήσια μικρασιάτισσα και μαζί με αυτό μας άνοιξε και την καρδιά της. Για πρώτη φορά εξομολογείται μπροστά σε κάμερα τα προβλήματα υγείας που την έχουν κρατήσει μακριά από το θέατρο και την τηλεόραση. Έπαθα ένα εγκεφαλικό. Αυτό ήταν η ζημιά όλη. Συνήθως παθαίνουν ένα χτύπημα, ξέρω εγώ, ή στο πρόσωπο, ή στα χέρια, ή στα πόδια, ή στα αυτά. Η μεγάλη ζημιά σε μένα ήταν στην ομιλία. Δηλαδή όταν έγινε, καταλάβαινα τα πάντα. Μέσα στην εντατική δεν πήρα είδηση, όλα γίνανε. Αλλά δεν πήγαινα να μιλήσω και δυσκολευόμουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι για ένα χρόνο δεν μπορούσα να μιλήσω. Και το μόνο που έκανα είναι έκλαιγα, 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 έκλαιγα. Αρνιόμουν. Είχα αρχίσει να μένω μόνη μου, δεν ήθελα να φύγω, δεν αυτό. Δεν πήγαινα σε ταξίδια, δεν. Και αυτό άρχισε να γίνεται πιο δύσκολο. Αισθάνθηκα ντροπή για μένα. Σαν να καθόμουν μπροστά στον καθρέφτη και να πω ντροπή σου. Εντάξει, έπαιξε αυτό το πράγμα. Καταρχήν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν μπορούσα και γίνω εκτός από το να μιλήσω. Δεν μπορούσα να διαβάσω, δεν μπορούσα να βλέπω τηλεόραση, δεν μπορούσα να διαβάσω εφημερίδες, τίποτα. Όταν λοιπόν τα έβαλα με τον εαυτό μου πολύ άσχημα, είπα ότι αυτό είναι ντροπή για μένα. Όταν ο κόσμος καίγεται, όταν νέα παιδιά φεύγουν για χίλια δύο πράγματα, ντράπηκα πάρα πολύ και ένιωσα ότι θα χάσει η αξιοπρέπειά μου σαν η ανθρώπινη. Είναι δυνατόν. Εντάξει, έγινε, έγινε. Αυτό με έκανε να θυμώσω και να προχώρησα. Φοβάμαι να παίξω στο θέατρο. Φοβάμαι να δυσκολεύομαι, δεν θέλω. Γενικά δεν μου άρεσε να πηγαίνω στην τηλεόραση αν δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή αν πήγαινα να μιλήσω για το θέατρο, για τη δουλειά μας ή να μιλήσω για κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα, για, αν θέλεις, πολιτικά, αν θέλεις, κοινωνικά. Έχω φοβία, παιδιά. Μπορεί τώρα να μιλήσω για ώρες και να λέμε ό,τι θέλεις και μπορεί να πάω στο περίπτερο να πάρω ένα περιοδικό και δεν ξέρω πώς να πω ότι θέλω αυτό το περιοδικό. Έχω τέτοιες δυσκολίες. Αυτό σας το προκάλεσε η περιπέτεια της υγείας σας? Βέβαια, πολύ. Mm-hmm. Έπαθα μεγάλη πλάκα. Πολύ μεγάλη πλάκα. Ο χαμός της καλής της φίλης Μελίνας Μερκούρη την έκανε να κόψει για λίγο το κάπνισμα. Ωστόσο, όταν το ξανάρχισε, της δημιούργησε και νέα προβλήματα στην υγεία της. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος Φακενάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή ο Σον Κόνερι. Γιώργο. Καλησπέρα ξανά. Μένω θλίψη στους κινηματογραφόπουλους. Άνα τον κόσμο προκαλεί ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Σον Κόνερι, τον οποίο έκανε γνωστό η οικογένειά του. Ο Σον Κόνερι πέθανε ήσυχα στον ύπνο του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στις Μπαχάμες, ύστερα από αδιαθεσία μερικών ημερών, όπως ακριβώς γνωστοποίησε ο γιος του ηθοποιού. Την είδηση του Σκοτσέζου ηθοποιού μετέδωσε το BBC. Να πούμε ότι ο Σον Τόμας Κόνερι, πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου, ήταν ευρύτερα γνωστός ως ο πρώτος επίσημος ηθοποιός που υποδίδηκε τον James Bond. Να πούμε ότι είχε έρθει και είχε επισκεφτεί τη δεκαετία του 70 την Ελλάδα, είχε εντυπωσιαστεί με τον Παρθενώνα, μάλιστα ήταν και φανατικός θαυμαστής της Μελίνας Μερκούρη, ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός ηθοποιός ανά τον κόσμο, ένας άντρας είδωλο και σύμβολο, όπου τον λάτρευαν όλες οι γυναίκες ανά τον πλανήτη.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, σε φίλους, αλλά και πραγματικά σε όλο τον κόσμο που αγάπησε πολύ τον Σον Κόνερι. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, επειδή υπάρχει αίτημα των τηλεθεατών, αλλάζω ψυχολογία, αλλάζω στυλ, καθώς ξεκίνησα 7 και 10 πρώτα λεπτά, θηρίδα τηλεπόλησης. Άλλαξε το παιδί μου, δεν ακούω τόσο βαριά. Ήταν. Σιγά. Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ είναι αυτό, ναι, πού θα πάμε. Λοιπόν, επειδή λυσάξατε με το φουρνάκι, με ενημερώσαν τώρα, να δώσουμε τη δυνατότητα σε 100 δωρεάν, προσέξτε τώρα, 3 τελευταία λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή, 100 δωρεάν και 100 από 89,49 €. 2, 10, 61, 80 000, το φουρνάκι Εύη μου. Πες μας. Είναι το παραδοσιακό φουρνάκι που το έχει παρουσιάσει και η κυρία Βέφα Αλεξιάδου. Μιλάμε για παραδοσιακό φούρνο. Να φύγει ο χρόνος. Ναι. 100 εντελώς δωρεάν μένιο, 100 τεμάχια τα τελευταία 3 λεπτά. 3 λεπτά τελευταία. Και οι υπόλοιποι μόνο 49,90 €. Όχι, συγγνώμη, 49 €. Έκανα λάθος. 49 € μόνο. Έβαλα και 90. Δεν βλέπω καλά, είναι μακριά. Θεσμίζα. Έξτρα, σταμάτα, μένιο. 2, 10, 61, 80.000. Οι 100 πρώτοι, παιδιά, τηλεφωνήστε γρήγορα. 100 πρώτοι, εντελώς δωρεάν, μιλάμε για τον best. Χωρίς χρέωση. Εννοείται αυτό, χωρίς χρέωση. Είναι αστικό το τηλεφωνό μας. Περιμένουν τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε για τον φούρνο The Best. Είναι ο The Best. 40% και το ταψί δώρο. Και το ταψί δώρο. Δώρο και το ταψί, και οι 100 πρώτοι που θα πάρουν είναι εντελώς δωρεάν. Μιλάμε, παιδιά, για φούρνο καταπληκτικό, παραδοσιακό. Σαν έχετε στο σπίτι σας ένα ξυλόφουρνο. Ένας φούρνος ο οποίος μαγειρεύει εύκολα, γρήγορα, νόστιμα. 40%. Διότι αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φτιάξετε μεγάλες μερίδες φαγητού. Ναι. Όπως βλέπετε στην οθόνη, έχετε και αυτό το τζαμάκι το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε. Μου λένε ότι έχουν μείνει 30 τεμάχια για να το πάρουν με 49 € και 50 για δώρο. Μιλάμε 2, 10, 61, 80 000, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή η τιμή, αυτή η προσφορά και αυτό το δώρο ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Είναι μόνο για τα υπόλοιπα 1 και 42 λεπτά. Παιδιά, τηλεφωνήστε να προλάβετε αμέσως τώρα. 2, 10, 61, 80 χιλιάδες. 70 χιλιάδες, 345 Κύπρος. Παιδιά, μιλάμε για παραδοσιακό φουρνάκι Best. Είναι The Best. Έχει μέχρι 250 βαθμούς θερμοκρασία. Μπορείτε να ψήσετε πάνω κάτω και στον αέρα. Φτιάχνετε μπακλαβάδες, μουσακάδες, φτιάχνετε παστίτσιο, φτιάχνετε το αρνάκι, φτιάχνετε το κοκκινιστό. Φτιάχνετε ένα τα πάντα λεπτό, όλα. Έτσι, μου. Ένα λεπτό. Ένα και έχουμε και 100 δωρεάν. Παιδιά, αλλά και πάλι και 100 και η τιμή είναι δωρεάν. 49 € από 89 CMVPA. Μα αυτό που θέλει ο κόσμος από τα προϊόντα θα το έχει και μπορεί να το πάρει αυτή τη στιγμή δώρο. Η 100 πρώτη. Μπορεί, τελευταίο λοιπόν, λεπτό. 2, 10, 61, 80 χιλιάδες δωρεάν κλήση στο σπίτι σας και τα δώρα σε όλη την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι extramall.gr, αλλά αυτή τη στιγμή τηλεφωνήστε, παιδιά, αφήστε το extramall.gr. Αυτή τη στιγμή πάρτε τηλέφωνο 2, 10, 61, 80 000, να αποκτήσετε κι εσείς το δώρο. Έχουν μείνει μόνο 8 τεμάχια, οι υπόλοιποι 49 €. Μπορεί εσείς που μας ακούτε να είσαστε οι τυχαίροι και το ταψί 40% δώρο. Παραδοσιακός φούρνος που βγαίνει και στη Βεράδο. 30 δεύτερα. 30. 30. Παιδιά, 30 δεύτερα έχουν μείνει. Πραγματικά. Φεύγει από μένα. Δώσε τα πλάνα. Καλά. Δηλαδή, δεν θα προλάβετε να πάρετε εσείς αυτό το προϊόν που τόσο πολύ το θέλετε. Είναι δυνατόν. Ε. 3 δεύτερα. Τώρα ειδικά. Τώρα που τα εστιατόρια... Οπότε σου τη βιδώσει βγάλεις τη λεφτηρίδα. Τι? Τα 3 λεπτά τελευταία έβγαλες. Ξαφνικό ήταν, αυτό ήταν το δώρο. 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 2, 10, 61, 80 χιλιάδες. Πάμε. Παρακολουθήσατε, ολοκληρώνεται η θηρίδα τηλεπόλησης, κυρίες και κύριοι. Και επιστρέφουμε στο πρόγραμμα για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, και για να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μας βλέπει παντού και δορυφορικά μέσω του Cosmote TV στη θέση 652,
αλλά και στο epsilon.tv.gr κάθετος live, κυρίες και κύριοι. Αλλά και μην ξεχνάτε ότι οι εποχές αλλάξανε. Θα είμαστε εδώ σε έναν δύσκολο χειμώνα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα και να ερχόμαστε τέτα-τέτ με ανθρώπους της εξουσίας. Θα είμαστε λίγο πιο σκληροί, ακόμα και από το παρελθόν, και ακόμα πιο επιθετικοί στην εκτελεστική εξουσία, η οποία οφείλει να κάνει πράγματα για εσάς. Γιατί ακούγονται κάτι νούμερα για την ανεργία, κορίτσια, τρομακτικά. Και δεν είναι καν άστα. Ο χειμώνας. Άστα. Λοιπόν, για να δούμε πού μπορείτε να μας παρακολουθείτε, από όπου και αν μας βλέπετε και τι ώρα. Αποδείξεις live. Αποκαλυπτική, αμερόληπτη, ευθύς και άμεση εκπομπή. Με μεγάλη χαρά να με καλείτε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, ο Μένιος Φουρτιώτης έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους της εξουσίας, αλλά και προσωπικότητες της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής και μεταδίδει ειδήσεις όπως ακριβώς καταγράφονται. Γιατί νικητής αναδεικνύεται πάντα η αλήθεια. Σκάνδαλα υπάρχουν. Ένφια, συντάξεις. Αποδείξεις live. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 με τον Μένιο Φουρτιώτη. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα είμαστε και αύριο. Φεύγει ο Οκτώβριος. Τέλος, γεια σας. Τελευταία μέρα, 31 Οκτωβρίου. Εγώ δεν κατάλαβα πώς πέρασε, δεν σας πω, κορίτσια, ο Οκτώβρης. Βασικά να φύγει όλο το έτος. Δεν θέλουμε. Το 20 ήρθε και έφερε τα ραχή. Δεν φεύγει μαζί, μπαμ, και το 21. Λες και το 21, με μία έτσι, μία ανακέντα. Μπαμ! Βέβαια, εγώ το περιμένω το 21. Έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή, μην ξεχνιόμαστε. Και εκλογές. Αμερικής. Κάτσε, περίμενε. Ένα-ένα. Είναι γι' αυτό. Εντάξει. Δέκατο μηνός, πότε είναι έξι. Ναι. Και έχουμε το νομοσχέδιο, τα πολλά νομοσχέδια τώρα μες στο Δεκέμβριο. Μην λες τέτοια πράγματα. Έλα, γιατί μετά η γλώσσα μου δεν θα κλείνεται. Θα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική. Τους υπόλοιπους να σκεφτείτε. Τι πέρασε, 18, 19, πέρασαν 2,5 χρόνια, ε. Περιμένεις εσύ, με υπομονή, όπως... Από παιδί, ναι. Σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες υγειονομικής προστασίας σύμφωνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Υφυπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τους τεχνικούς που βρίσκονται στο πλατό και στο κοντρόλ και τους δημοσιογράφους. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όλοι εσείς οι τηλεθεατές. Κορίτσια, να προσέχετε. Αν θέλετε λίγο να βγείτε, προλαβαίνετε μέχρι την Τρίτη, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Γιατί από την Τρίτη το πρωί, από τις 12 έως τις 5 απαγόρευση κυκλοφορίας και επίσης από τις 6 ώρα το πρωί την Τρίτη, κλειστοί οι χώροι της εστίασης, τα γυμναστήρια, η ψυχαγωγία, τα πάντα. Κουράδι. Αλλάζουμε, γιατί εμείς θέμε. Ακριβώς. Μην το βλέπετε σαν τιμωρία, αλλά σαν προστασία. Προστασία της ατομικής μας υγείας και των δικών μας ανθρώπων. Το κάθε λάθος μας, το κάθε... Έλα μωρέ, δεν θα το κάνω αυτό επειδή μου το λένε. Επιφέρει ανθρώπους να βρίσκονται στις ΜΕΘ, 2.056 κρούσματα και μια χώρα η οποία δεν αντέχει οικονομικά αυτές τις καταστάσεις. Μην δημιουργούμε εμείς τη δική μας καταστροφή. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που θα είμαστε το παράδειγμα, πρώτα για τον εαυτό μας, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, για τις ευπαθείς ομάδες, οι ευπαθείς ομάδες για τα παιδιά. Τηρήστε όλα τα μέτρα ασφαλείας, μάσκες σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, όχι συνανθρήσεις, όχι κρυφά πάρτι στα σπίτια, λίγο απομόνωση. Καταφέραμε να βγούμε από στην αρχή του κορονοϊού και μάλιστα ήταν από τις καλύτερες χώρες μας στα μέτρα. Επειδή σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες δεν θέλουν να πάμε στα πιο σκληρά μέτρα, τα οποία θα είναι όλοι καθολικά για έτσι, όλα. Ακριβώς. Ακολουθήστε και προσέξτε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε ότι στη θέση της αμέλειας της δικής σας μπορεί ο αδερφός σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου να τον οδηγήσει εσύ.
και τον ίδιο σου τον εαυτό. Να είστε καλά. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, κυρίες και κύριοι.